Εμείς είμαστε εδώ, εμείς περιμένουμε εσένα, οπότε μην βιάζεσαι τόσο. Παρότι δημοτική σύμβουλη, Βουρατζέρης Χρήστος, Θεοδωράκης Διαμαντής, Βουδάνης Νικόλαος, Λάσκαρης Δημήτρης, Μαμάη Ανδρονίκη, Σωμάς Γεώργιος, Μπάλας Ελευθέριος, Τσατσομύρο Αθηνά, Σκόρδος Ιάκωβος, Αθανασίου Φραντζέσκος, Βάφουκας Εμμανουήλ, Βασιλοπούλου Κουτέλη Μαρία, Καπάκης Ιωάννης. Εκπρόσωποι κοινοτήτων. Ζανάκη Άννα, τοπική κοινότητα Βοκοτής, Δάρας Βασίλειος, τοπική κοινότητα Φερού. Πρόεδροι κοινοτήτων. Στεφάνου Γεώργιος, δημοτική κοινότητα Άνδρου. Τρανάκος Γεώργιος, τοπική κοινότητα Κορδίου. Μούλας Κωνσταντίνος, τοπική κοινότητα Γαβρίου. Έχουμε να έχουμε σε ένα ψέμα. Έχουμε να έχουμε σε ένα ψέμα. Υπάρχει ένα αίτημα από την οικογένεια του Γιάννη Βελούδη. Άρα, δηλαδή, πρέπει να τηρήσουμε το ενός του συγκεκριμένου που είχαμε αποφασίσει στην προηγούμενη φορά. Παρακαλώ, να τηρήσουμε. Το πρώτο λοιπόν είναι ένα έτοιμο από την οικογένεια του Γιάννη Βελούδη για να παρακολουθεί το πολιτιστικό κέντρο στο Κόστη τη 2012 για να γίνει το μνημόσυνο καθένα τα υπόλοιπα μετά το μνημόσυνο. Θεωρείται κάτι επίσημο το θέμα γιατί το μνημόσυνο είναι το ίδιο με το σώμα. Δεν έχει καταστεί το απόφευμα. Άρα θα συζητηθεί εδώ στου μερίσει και το άλλο. Αυτό στου μερίσει είναι τώρα για το πρωτοτύπο του κ. Δημάρχου. Να γίνει ένα ψήφισμα για το κλείσιμο της Εθνικής Τράπεζας στο Κόφι. Νομίζω ότι επειδή πρόσφατα το περιστατικό δικαιολογήθηκε εγώ το κατεπίμα του συγκεκριμένου ψηφίσματο. Θεωρεί το σώμα ότι είναι κατεπίμα του δεδομένου, το θεωρεί φωνό. Άρα δεν μας συζήτησε πώς είναι η αξία για τα ψήφισμα για το κλείσιμο της Εθνικής Τράπεζας στο Κόφι. Θα ήθελα και νομίζω ότι θα το ήθελαν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι. Όταν κάθεται κάποιος σε αυτό το τραπέζι του Δημοτικού Συμβουλίου και παίρνει το λόγο να μιλήσει, θα πρέπει να υπάρχει σίγουρα η καταγραφή του στα μικρόφωνα που έχει το τραπέζι. Διότι συνέβη το εξής. Σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε 27 Δεκεμβρίου του 2017, και είχα εγώ την αντιπαράθεση με μία υπάλληλο της Οικονομικής Υπηρεσίας στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά που πήρα, ενώ εγώ ό,τι λέω είναι γραμμένο κανονικά, ό,τι μου έχει απαντήσει και ό,τι έχει πει δεν έχει γραφτεί τίποτα. Παραγράφει στα απομαγνητοφωνημένα, μιλούσε εκτός μικροφώνου, δεν καταλάβαμε, δεν το ένα, δεν το άλλο. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Και για εμάς τους Δημοτικούς Συμβούλους, αλλά και για τους ίδιους που είναι εκτός, είναι στο τραπέζι, δεν είναι Δημοτικοί Σύμβουλοι, έχουν άποψη, λένε την άποψή τους και να μην καταγράφεται στα μικρόφωνα. Θα ήθελα, παρόλο που δεν είστε σε εκείνη τη συνεδρίαση, θα σας παρακαλέσω ιδιαιτέρως από εδώ και πέρα, όποιος, τουλάχιστον εγώ αυτό θέλω, όποιος, και νομίζω ότι όλοι οι Δημοτικοί Συμβούλοι, όποιος μιλάει και παίρνει λόγο, να καταγράφεται στο μικρόφωνο. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν το αίτημα για την παραχώρηση του πολιτιστικού κέντρου για τις 2 Δεκεμβρίου. Υπάρχει κάποιος που παίρνει λόγο για το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχει κάποια αντιληπτική ψήφος. Άρα, απόφανα, παραχωρείται για τις 2 Δεκεμβρίου. Έχει σταλεί ήδη μία επιστολή από το Γραφείο Δημαρχού, κομμένως δηλαδή προς την διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας και θεωρώ ότι είναι σκόπιμο να στείλουμε και, ένα ψήφισμα προς την διοίκηση της Τράπεζας
έτσι ώστε να πιέσουμε με κάποιο τρόπο ακόμα περισσότερο, καθότι και κάποιοι άλλοι σύλλογοι και φορείς θα κάνουν το ίδιο πράγμα. Και ευελπιστούμε ότι μέσα από αυτή την πίεση των εγγράφων και κάποιων άλλων πιέσεων θα ίσως η Τράπεζα του Κορφίου να συνεχίσει να λειτουργεί. Τώρα, όσον αφορά το ψήφισμα, η κεντρική ιδέα θα είναι ότι επιθυμούμε για λόγους καλής συνεργασίας με την Εθνική Τράπεζα να παραμείνει το κατάστημα, το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στο Κόρφη ανοιχτό και να λειτουργεί όπως λειτουργούσε μέχρι τώρα, διότι όλη αυτή η περιοχή δεν υπάρχει άλλο κατάστημα τραπέζι να εξυπηρετεί τον κόσμο. Και πρέπει να διανύει ο κάθε κάτοικος για να κάνει μία πράξη σε μία τράπεζα, να διανύει 22-24 χιλιόμετρα. Και είναι περίπτωση, ειδικά το χειμώνα, με το κρύο, με τις βροχές, με τις κακές συνθήκες. Θεωρώ λοιπόν ότι κάπως έτσι θα είναι το ψήφισμα, το οποίο θα το συντάξουμε την επόμενη στιγμή να τελειώσουμε και θα το προχωρήσουμε στην αποδίκηση της τράπεζας. Να πούμε να ανοίξει όχι να μιλήσει, γιατί θα μας θα έχουμε βάλει τα γνωστά από τα site της περιοχής μας. Αυτό που κάναμε την προηγούμενη φορά, έκαναμε το συμβούλιο, έκαναμε το συμβούλιο, δεν είχε κλείσει τότε, το κατάστημα δεν είχε κλείσει. Όχι, θέλετε να πιστεύετε αυτό λόγο. Ναι, να προσθέσω εγώ, να προσθέσω το εξής, ότι αυτό δεν είναι, μπορεί για κάποια site να έδωσαν σημασία τώρα, αλλά αυτό το θέμα έχει προκύψει από το 14 Δεκεμβρίου του 2017. Είχε ξεκινήσει και ο Δήμος είχε στείλει, είχε βοηθήσει πολύ. Τότε βέβαια δεν θυμάμαι αν υπήρχε συμμετοχή από την περιφέρεια, νομίζω δεν υπήρχε, ήταν μόνο ο Δήμος. Είχε γίνει μία κίνηση από τους πολίτες του Κορφίου. Είχαμε φτάσει με τον Αντιδήμαρχο μαζί και με μια επιτροπή μέχρι και τη διοίκηση της τράπεζας, οι οποίοι από τότε μας είχαν πει ότι αυτή είναι η προδιαγεγραμμένη πορεία. Βέβαια, πρέπει να σημειώσω εδώ ότι η συμμετοχή των πολιτών δεν ήταν η αναμενόμενη. Δηλαδή, είχαμε μαζέψει μόνο 800 υπογραφές, γιατί ήταν και Δεκέμβριο, είχαν φύγει περισσότεροι. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει και ισχυρή έτσι πίεση. Εγώ θα ήθελα να πω ότι στο ψήφισμα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρουμε ότι εκτός την απόσταση, που τα 20 χιλιόμετρα για κάποιους που ζουν στην Αττική δεν φαντάζουν πολλά, ίσως τα διανύουν σε καθημερινή βάση να πάνε στη δουλειά τους. Εδώ το θέμα το σοβαρό είναι ότι δεν υπάρχει τακτική συγκοινωνία. Κάποιος λοιπόν για να εξυπηρετηθεί από το Κόρθι θα πρέπει να φύγει με το πρωινό το λεωφορείο που πάει τα παιδιά στο σχολείο από τις 7.30-8 η ώρα το πρωί και να γυρίσει. Κάποιες μέρες έχει πιο νωρίς, κατά τις 11, να φτάσει στο Κόρθι 12, κάποιες δεν έχει και φτάνει το μεσημέρι. Καταλαβαίνετε ότι είναι. Εκεί πρέπει να πατήσουμε και όλα στη κοινωνία. Λοιπόν, Μήπως θα μπορούσαμε, συγγνώμη, να ξεκινήσουμε από τα 4 τελευταία θέματα, επειδή είναι εδώ πέρα ένας εξωτερικός συνεργάτης που θα φύγει με το απόγευμα από το καράβι. Θα θέλατε? Εγώ θα κάνω ένα σχόλιο. Η ώρα που μας καλέσατε είναι εντελώς ακατάλληλη, καταρχήν. Δεν θα φύγουμε από εδώ 4 ώρα. Αναλογίζεστε τις υποχρεώσεις που έχει ο καθένας από εμάς. Ας πούμε, ο κύριος Τινιακός έχει να μοιράσει τα παιδιά. Δεν ήρθε, ήθελε να είναι γιατί είναι οικονομικά τα θέματα. Αλλά έχει με το ταξί να πάει τα παιδιά στο σπίτι. Αλλά θα σας υπενθυμίσω ότι είχαμε ένα συμβούλιο πριν από 12 μέρες. Ναι. Και το προχθεσινό είπατε εσείς, κύριε Δήμαρχε. Ο καθένας λείπει για τους λόγους του. Η ώρα που καθορίζεται να μην εξυπηρετεί μόνο τον κόσμο. Όχι, δεν χάνουμε χρόνο, αλλά και να αρχίσουμε από το τέλος. Θα πάμε πάλι 2 η ώρα. Θα τελειώσουμε 4. Ρωτάτε αν μπορούμε. Εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω στα συμβούλια να έρχεστε. Και όχι όταν δεν έρχεται ένας δικός μας άνθρωπος να μιλάει. Γιατί ήσασταν εσείς στο προηγούμενο συμβούλιο, κύριε Δήμαρχε, αυτά ξέρατε. Και είχατε δύο εισηγήσεις. Ήταν προγραμματισμένο. Ναι, αλλά είχατε δύο εισηγήσεις. Γιατί καλέσατε συμβούλιο. Γιατί μας καλέσατε εκείνη την ημέρα. Γιατί μας καλέσατε λίγο εγώ στο συμβούλιο. Είχατε δύο εισηγήσεις. Μπορούσε να είναι το συμβούλιο. Είχατε δύο εισηγήσεις. Δεν
έγκριση παίρνει σε ανώτερο υποδοσμό δίπλα των νομιμένων που είναι 18. Δεν δηλωθεί λοιπόν η σύγκριση, παρακαλώ να ξεκινήσουμε από τις ερωτήσεις. Να τηρήσουμε την διαδικασία για να πιέσουμε λίγο. Έχει περαστεί σε αναμόρφωση. Συζητάμε την πέμπτη αναμόρφωση. Το παιδί μπορεί να βάσει το σύστημα, να ξέρει τον ποιο μιλάμε. Είναι εξωτερικό συνεργάτη ενός υπηρεστικού γραφείου το οποίο μα βοηθάει στην οικονομική του διεύθυνση. Είναι ο κύριο Δήμερη Μάη, που δεν είναι καλά. Ακουδόθηκε μια βαρύτητα τη συστάση. Παρακαλώ, θα πάμε σε ερωτήσει. Ποιο θα μα πει. Μέρο του κύριου Καραγιλάνη. Έτσι δεν είναι. Θέλω να ρωτήσω, Πρόεδρε, γιατί δεν μας δόθηκε η έκθεση για την αναμόρφωση και είπαμε και τώρα που μπήκαμε να κάνουμε συνεδρίαση να μας δίνονται και άλλα στοιχεία τα οποία δεν έχουν και το χρόνο να τα δούμε. Κύριε Πρόεδρε, θα μου δώσω λόγο Πρόεδρε, γιατί είμαι αντιπολίτευση, μου το έκανε και προχθές. Ο κ. Καβάτης, που δείτε αναπρόθεση. Θα μιλήσω. Δεν πειράζει, μου δίνει τη θέση του. Μου δίνει τη θέση του. Όσον αφορά την παρατήρηση που έκανε ο κ. Αθανασίου, αυτό που μας δώσατε σήμερα έχει περάσει από την Οικονομική Επιτροπή. Πώς θα το συζητήσουμε. Πρώτον, δεύτερον, για να διευκολύνω τον κ. Αθανασίου, ήρθα προχθές στην κυρία Κουλούρη και τη ζήτησα την εισηγητική έκθεση, η οποία τι σκοπό έχει. Για εμάς που δεν τα δουλεύουμε και δεν τα γνωρίζουμε, να ξέρουμε. Γιατί παίρνουμε από αυτό τον κωδικό λεφτά και γιατί τα πάμε σε εκείνο τον κωδικό. Μετά από διάφορες συζητήσεις πήρε την κυρία Στακτά. Η κυρία Στακτά προσπάθησε να με πείσει ότι δεν χρειάζεται συγγενική έκθεση και ότι άγνοια νόμου τιμωρείται. Δεν είναι άγνοια νόμου να μην γνωρίζω γιατί παίρνουμε από τον κωδικό Α και τα πάμε στον κωδικό Β. Στη συνέχεια η κυρία Κουνούρη μου είπε ότι δεν έχει χώρο και ότι δεν μπορεί και έχει φόρτο δουλειά. Τη είπα λοιπόν και να μα πει και ο κύριο εδώ που είναι, ότι σε αυτή την αναμόρφωση στην τελευταία σελίδα, που εμεί δεν λειτουργούσαμε καλά τότε γιατί δεν ήταν καλή η οικονομική μα υπηρεσία, έμπαινε σε κάθε αναμόρφωση ένα κομματάκι και έλεγε: μεταφέρεται από αυτό το κωδικό διότι περίσσεψε ή προσθέτεται σε αυτό το κωδικό από τάδε, ώστε και εμεί όταν θα πιάνουμε τον προϋπολογισμό και την αναμόρφωση να γνωρίζουμε τι ψηφίζουμε. Τελικά καταλήξαμε για σήμερα, προχθές δηλαδή, μου έδωσε τις αποφάσεις οικονομικής υπηρεσίας, οι οποίες αναλυτικά το γράφουν. Και θέλω να πω το εξής. Τόσο σκόπος είναι να υπάρχει εδώ μία σημείωση, να ξέρουμε αυτή η αναμόρφωση τι αφορά, είναι μόνο αριθμή. Δεν είναι νόμος για να τιμωρηθούμε για άγνοια. Ο νόμος είναι για άλλες υποθέσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι έτσι ως... Κατανοητό. Κατανοητό. Για να εξηγήσω και στον κύριο... Λοιπόν, έχετε λάβει μία εισήγηση για την αναμόρφωση. Όμως, στην περίοδο από εδώ και 12 μέρες μέχρι σήμερα έχουν προκύψει νέες ανάγκες και μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο μπορούμε να προτείνουμε, αντί να το λέγαμε προφορικά εγώ και να μην το είχατε συλλάβικα, το βάλαμε και γραπτός να περάσει μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι κάποιες τροποποιήσεις επιπλέον της αναμόρφωσης. Αυτό. Και δεύτερον, όσον αφορά το άλλο που λες Μαρία, το εισηγητική έκθεση, για ποιο λόγο από εδώ ή από εκεί, είναι θέμα... Δεν πρέπει να το ξέρουμε. Ναι, είναι θέμα ανάλογα με τις ανάγκες. Δηλαδή... Ιεραρχικά. Αξιολογικά. Προκύπτουν κάποιες ανάγκες και πρέπει αναγκαστικά να αναμορφώσουμε κάποια χρήματα για να έχουμε χρήμα σε άλλο κωδικό. Γιατί προκύπτουν ανάγκες συνέχεια. Εδώ πειράζουν τους μισθούς και τις ασφαλιστικές εισφορές. Σε αυτή την αναμόρφωση. Είναι ανάγκη, δεν πρέπει να ξέρουμε γιατί αλλάζουν οι ασφαλιστικές εισφορές και οι μισθοί του προσωπικού. Δεν πρέπει να υπάρχει μια υπεξήγηση για να καταλάβουμε γιατί γίνεται ή ποια είναι η ανάγκη. Η κυρία Στέλλα Κουλούρη μου έδωσε τις αποφάσεις οικονομικής. Αφού έγινε ολόκληρη ιστορία, πήραμε την κυρία Στακτά, ξαναμιλήσαμε και μου έδωσε εκείνη την ώρα τις αποφάσεις οικονομικής επιτροπής που τα λένε αναλυτικά. Αυτό εξήγησε και για τον κύριο Αθανασίου που δεν το ήξερα. Αλλά δεν δέχομαι ότι άγνοια νόμου τιμωρείται και να μου το λέει πάλι στις αποκεντρωμένες. Υπάρχει αλλιώς παρακαλώ. Είναι προφανές ότι πάλι έρχεται κάτι εκτός οικονομικής επιτροπής. Άρα δεν περνάει μέσα από την προβλεπόμενη
μέσα από την προβλεπόμενη διαδικασία. Όσο για την εισηγητική έκθεση, δεν ξέρω, κυρία Βασιλοπούλου λέει ότι το έχει πάρει στα χέρια της. Εμείς οι άλλοι, δεν ξέρω ποιος Αθανασίων έχει πάρει κάτι, δεν έχουμε πάρει κάτι. Άρα, είμαστε και υποχρεωμένοι δηλαδή αυτή τη στιγμή να ρωτάμε γιατί γίνονται οι συγκεκριμένες αναμορφωθώσεις και οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις του προϋπολογισμού. Ένα από τα πράγματα που εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή είπατε ερώτηση κύριε Πρόεδρε, είναι γιατί μειώνονται οι μισθοί. Γιατί πειράζουν τις μισθοδοσίες του προσωπικού. Και επίσης, μια άλλη πάλι και άλλη ερώτηση, αφορά τα μισθώματα των ακινήτων. Να πω και άλλες ερωτήσεις ή μετά συνέχεια. Να απαντήσει αυτά και θα καθόλου. Κάτσε ερωτήσεις, κάτσε ερωτήσεις. Εγώ νομίζω να απαντηθούν αυτά και μετά έχω κάτι επιμέρους ερωτήσεις. Αυτές είναι οι βασικές. Για τη μείωση των μισθών. Η μείωση των μισθών αφορά τους υπαλλήλους οι οποίοι θα ερχόντουσαν ακόμα δεν κάνουν έφτα. Μας έρχονται. Και έχουμε δεσμεύσει κλίμα στον προπολογισμό για αυτούς τους υπαλλήλους, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν έφτα. Πότε αναμένετε? Θα τελειώσει μια διάσκεψη. Όχι, δεν έχει μαδιών. Όχι, είναι θέμα ένδυσης της πρόσληψής τους. Είναι ακόμα μεσοδομή περίοδος εστάσεων, δεν γνωρίζουμε ακριβώς το χρονοδιάγραμμα της. Μας έλεγαν από τον Ιούνιο, μετά είπαν Αύγουστο, το πρόγραμμα δεν γνωρίζουμε. Για το μισθώματα δεν γνωρίζει. Για τα μισθώματα. Τα μισθώματα είναι το κτίριο του φανταζή, η αποθήκη που θα την παίρναμε. Θα το δουλειάζαμε και είχαμε προϋπολογίσει κάποια χρήματα, όπου και αυτό δεν έγινε και τα αφαιρούμε για τους μήνες που δεν έχει ενοικιαστεί τέλος πάντων και τα χρήματα αυτά να ξαναδούν στον προϋπολογισμό. Υπάρχει. Θα ήθελα έτσι να ρωτήσω γιατί πάρα πολύ ομοιβή πράγματα, ποιο είναι ο λόγος ότι έχουμε συνεχείς κατατμήσεις. Άλλα για το φορτίο, άλλα για το Δήμο Υγρού σας και άλλα για το. Τα τελευταία χρόνια ισχύει αυτό για την αναδημοτική ενότητα κάνουμε άλλα θέσεις. Δεν είναι υποχρεωτικό. Αναδημοτική ενότητα. Ναι, δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν είναι απαγορευτικό όμως. Εμείς είχαμε κατηγορηθεί γιατί το κάναμε αυτό και είχατε προσφύγει. Και είχατε δηλώσει ότι όταν γίνονται γενικά, πώς το λένε, όταν τα κάνουμε μία προμήθεια γενικά για το νησί ή μία εργολαβία γενικά για το νησί, θα μας ερχόταν πολύ φθηνότερα γιατί θα ήταν περισσότερα τα χρήματα και θα είχαμε και έκπτωση. Γιατί δεν το κάνατε και συνεχίζετε αυτό που κατηγορούσατε όταν το κάναμε εμείς. Σημεία να μην αργώ, την άλλη να είμαι γρήγορος. Λοιπόν, καταρχήν θα πω το εξής, ότι για να αποκαταστήσουμε λίγο τα πράγματα, έτσι. Καταρχήν χαίρομαι που είναι εδώ ο εξωτερικός συνεργάτης τον κύριο Καραγκυλάνη, γιατί τον εκτιμώ ιδιαίτερο στο γραφείο. Θα πω όμως απλά ότι κανένας εξωτερικός συνεργάτης δεν έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει σε αναμορφώσεις, προϋπολογισμούς και τα λοιπά του Δήμου. Ο άνθρωπος μπορεί να βοηθάει και καλώς ήρθε, 100% καλώς ήρθε και χρειάζεται στο Δήμο, απλά θα πρέπει να μένει στις δουλειές στην υπηρεσία. Δεν μπορεί κάποιος να ερωτάται από τους δημοτικούς συμβούλους και να έχει άποψη και να απαντάει αντί για την υπηρεσία του Δήμου να απαντάει ο εξωτερικός συνεργάτης. Ειδικά με τον προϋπολογισμό και την αναμόρφωση. Το λέγαμε πάντα. Έτσι. Παρόλα αυτά. Δεν απάντησε. Παρόλα αυτά. Εντάξει. Okay. Θα χρειαστεί να απαντήσει τώρα. Λοιπόν. Άμα χρειαστεί, τι θα κάνουμε. Να πω λοιπόν κατά δεύτερον. Άρα το πρώτο είναι ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο μιλάνε οι. Υπάλληλοι της οικονομικής υπηρεσίας, προϊστάμενους, διευθυντές κτλ. Δεν μιλάει ο εξωτερικός συνεργάτης για την αναμόρφωση και τον προϋπολογισμό. Τώρα, κατά γενική ομολογία, έτσι όπως έρχονται πλέον οι αναμορφώσεις, έχει δίκιο η κυρία Βασιλοπούλου. Πάντα το κάναμε και θυμάμαι και με δικιά μου αντιδημαρχία, αλλά και με την προηγούμενη διοίκηση. Πάντα δίπλα στα τετραγωνάκια που γινόταν η αναμόρφωση. Υπήρχε τουλάχιστον συνοπτικά ένας λόγος γιατί δεν μπορεί να θυμάται ο καθένας τι είναι αυτά τα ποσά. Και επίσης οι πίνακες ήταν έτσι διαμορφωμένοι
ώστε να μην είναι σε μια πλευρά μείον συν, μείον συν, μείον συν. Βέβαια, άμα η αποκεντρωμένη τα δέχεται, κανένα πρόβλημα. Εμάς μας δυσκολεύει όμως. Και να πάμε τώρα στα ουσιαστικά. Καταρχήν, βλέπω ότι σε αυτή την αναμόρφωση, στην πέμπτη αναμόρφωση, αναμορφώνονται τα κάψιμα στις υπηρεσίες, κυρίως τις μη ανταποδοτικές, κατά 26%. Δηλαδή έχουμε μείωση των προϋπολογιστέων κατά 26%. Αυτό απλά σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνεται ένας καλύτερος προγραμματισμός από την αρχή της αναμόρφωσης. Και τώρα με τη βοήθεια του συνεργάτη ίσως το καταφέρει. Δηλαδή όταν αναμορφώνουμε τα κάψιμα, το 1/4 από αυτά που είχαμε υπολογίσει, σημαίνει ότι δεν γίνεται σωστή από την αρχή μια σωστή, ένας σωστός προϋπολογισμός. Να πάω στα ερωτήματα καθαρά. Και να σημειώνετε, κύριε Μήνα, τώρα τα τελειώσετε. Ο κωδικός 8251-0002, που είναι στην υπηρεσία 0, λοιπές επιστροφές δανείου Πορθίου. Αυτός ο κωδικός, δεν ξέρω αν μπορούμε να τον μειώσουμε. Καλό θα είναι να μην υπήρχε από την αρχή, γιατί όντως υπάρχει μια απόφαση από το 14 που λέει για την επιστροφή, αλλά δεν λέει το πότε. Μην το βάζετε λοιπόν μέσα στον προϋπολογισμό. Αυτό το 15 που αφαιρούμε ήταν παραπάνω. Ναι, είχαμε παραπάνω χρήματα. Α, οκ. Μια χαρά. Αυτό ήθελα να πω ότι είναι υποχρεωτική δαπάνη και δεν ξέρω αν μπορεί να βγει. Άρα λοιπόν, αυτό λέμε τώρα. Δεν θα ρωτούσα καθόλου. Πάρα πολύ ωραία. Αν το έγραφε δίπλα, δεν θα έχει την απορία. Και συγχαρητήρια στις υπηρεσίες που μπόρεσαν και κατόρθωσαν και έβγαλαν το δάνειο γιατί επιβάλλουν τους δημότες. Λοιπόν. Ο επόμενος κωδικός της αναμόρφωσης, 8112, αμοιβές αιρετών, αρχόντων και τρίτων, μειώνεται. Είμαστε okay εδώ που μειώνεται. Δεν υπάρχει. Πάρα πολύ ωραία. Ο επόμενος, αμοιβή οργωτών λογιστών. Έγινε ανάθεση με μικρότερο ποσό από ό,τι είχε προϋπολογιστεί. Επιτρέπεται. Γιατί τις αμοιβές των οργωτών τις βγάζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Μπορεί δηλαδή. Σε προσφορά μικρότερη ο ορκωτός. Συγγνώμη. Ο ορκωτός, ποιος είναι και τι μισθό θα πάρει, είναι μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκτός αν υπήρξε δηλαδή αλλαγή στον ορκωτό ή μείωσε το ποσό που ήθελε να πάρει και δεν πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι. Ξέρω ότι τον ορκωτό αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Τέλος πάντων, οκ. Το λαμβάνω σαν. Εντάξει. Λοιπόν. Υπηρεσίες αποτύπωσης υφιστάμενων χωμάτινων δρόμων. Τι είναι αυτό το 5.000. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό, υπηρεσίες αποτύπωσης υφιστάμενων χωμάτινων δρόμων. Θα εμπλουτίσουμε την απόφαση που είχαμε πάει για το ποιοι δρόμοι είναι δημοτικοί. Γιατί γίνεται αυτό. Περιμένουμε από το Υπουργείο Υποδομών. Μέσα από το ΚΟΔΟΕ ένα ποσό της τάξης των 600.000 ευρώ. Αυτά τα χρήματα θα κατανοηθούν σε όλο το νησί για βελτίωση οδοποίησης, σε έναν διαγωνισμό. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν αποτυπώσεις στους δρόμους που θέλουμε να επισκευάσουμε, να φτιάξουμε. Προκειμένου λοιπόν να είμαστε έτοιμοι όταν θα έρθει το ποσό αυτό για να το κάνουμε και αποδοχή του ποσού. Το περιμένουμε από μέρα σε μέρα, από εβδομάδα σε εβδομάδα τέλος πάντων. Για να είμαστε λοιπόν έτοιμοι τουλάχιστον να ξεκινήσουμε, έχουμε ήδη ειδοποιήσει τους Προέδρους όλους ποιες είναι οι πρώτες ανάγκες τους σε χωμάτινους δρόμους ή σε βελτίωση άλλων δρόμων, έτσι ώστε να προχωρήσουμε εμείς. Έχουμε βάλει εγκριτικά ένα ποσό εκεί σε αποτυπώσεις των δρόμων με τοπογραφικά για να συμπεριλάβουμε στο τεχνικό δελτίο που θα στείλουμε μετά πιο περισσότερο. Αυτό δεν υπήρχε, δηλαδή αυτές οι αποτυπώσεις των δρόμων δεν είχαν γίνει το 2013 από ο κύριος Μανάλης και κάνει αποτύπωση όλου του οδικού δικτύου του νήσου, της νήσου. Εάν υπάρχουν αυτά που θα μας προτείνουν οι πρόεδροι των χωριών, τότε δεν θα πληρώσουμε τίποτα. Μέσα. Θα τα θέσουμε. Θα ξαναπάρει τα χρήματα αυτά που θα σαν απόδοση. Αυτά τα έχουμε βάλει για να είμαστε έτοιμοι. Αυτός ο κωδικός με τα 20.000 είναι για το σερβέρ. Ναι. Στέλλα, το 1051. Σερβερ και τίποτα. Ωραία. Λοιπόν, τα μισθώματα απαντήθηκε. Αυτά τα 20 είναι για το κτίριο του Πανταζή, έτσι. Ναι. Αυτό το κτίριο του Πανταζή, Δήμαρχε, τρία χρόνια το πολεμάμε. Το είχαμε αναθέσει σε μια πολύ... στην Διευθύντρια, νομίζω, της Οικονομικής Υπηρεσίας. Ακόμα τρία χρόνια. Και το κτίριο αυτό παιδεύεται ο Δήμος να το πάρει
για να στεγαστούν μέσα οι υπηρεσίες της καθαριότητας κτλ. Δηλαδή, μισό λεπτάκι, δεν πρέπει να αναζητηθεί ευθύνη από κανέναν. 3 χρόνια θυμάμαι ήμουν αντιδήμαρχος και πήγαινε και ερχόταν πάνω στην Οικονομική Επιτροπή το σχέδιο που είχε συντάξει η Διευθύντρια της Οικονομικής Υπηρεσίας τότε για το κτίριο του Πανταζή. Πήγε στη Σύρο, γύρισε ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Τελικά ο καθένας εδώ πέρα τις υπηρεσίες δεν ελέγχεται από κανέναν, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Έχουμε αναλογιστεί αυτό αν είναι εις βάρος του Δήμου ή εις όφελος του Δήμου. Πρέπει να υπάρξει μια τοποθέτηση. Πάμε παρακάτω. Τις αποδοχές, τις είπαμε τις αποδοχές, τις φορές που φαντάζομαι απαντήθηκε ότι δεν υπάρχουν, ήταν το προσωπικό. Δαπάνες μεταφοράς οργανικών και ογκωδών αντικειμένων σε όλο το νησί. Αυτά τα δόλια, τα μηχανήματα και τα φορτηγά της αναπτυξιακής που εγώ και Λευτέρης είμαστε οι μόνοι που δεν θέλαμε να κλείσει, πού βόσκουν. Πληρώνουμε ακόμα εξωτερικούς συνεργάτες για να μεταφέρουν ογκώδη. Τα μηχανήματα αυτά πού είναι, τα φορτηγά αυτά της αναπτυξιακής πού είναι, είναι αραγμένα. Έχουν κλειδωθεί και είναι κάπου, δουλεύουν. Για ποιον δουλεύουν, πού δουλεύουν. Γιατί ο Δήμος συνεχίζει και πληρώνει χρήματα σε εξωτερικούς συνεργάτες για μεταφορά. Η επόμενη ερώτηση είναι τα μεταφέρει ή είναι στους δρόμους. Συνεχίζουμε. Ο ΔΕΛΤΑ πίνακας αναμόρφωσης ΣΑΤΑ, που είναι καθαρά ΣΑΤΑ, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και θα το ξαναπαναλάβω και θέλω να γραφτεί ότι η ΣΑΤΑ, που είναι η επιχορήγηση από το κράτος για επενδύσεις, δεν μπορεί να καταναλώνεται όλοι στις υπηρεσίες 20 και 25. Η ΣΑΤΑ δεν είναι για να κάνουμε τις συντηρήσεις, για να αλλάζουμε κάποια ανταλλακτικά ή οτιδήποτε. Όλα αυτά που είναι με την 20 και την 25 και αφορούν συντήρηση και τα λοιπά στη ΣΑΤΑ, θα πρέπει να είναι μέσα στις ανταποδοτικές υπηρεσίες. Και αυτές οι δαπάνες δεν λαμβάνονται υπόψη για τον καθαρισμό των τελών. Είναι λάθος, το έλεγα και στους προέδρους, είναι λάθος τη ΣΑΤΑ των χωριών τους να τη ξοδεύουν στις υπηρεσίες 20 και 25. Είναι τραγικό να το κάνουμε αυτό. Επίσης, να ξέρετε ότι αυτός ο πίνακας, ο ΔΕΛΤΑ, Στέλλα, δεν είναι ισοσκελισμένος, διότι έχετε γράψει 2 φορές την ίδια δαπάνη. Ο κωδικός 307412-0018, που λέει μελέτη άνοιξης διάνοιξης δρόμου συνετίου, είναι 2 φορές έχει συμπεριληφθεί. Όπως και ο επόμενος κωδικός, ο 7071-35-0026, είναι 2 φορές. Είναι 2 φορές βαλμένο, άρα εικονικά είναι ισοσκελισμένος. Δεν είναι ισοσκελισμένος, έχει μια μικρή διαφορά που πρέπει να τη δείτε. Αυτά τα λίγα, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ας περάσουμε στην προχωρία. Υπάρχει άλλη δίψη μου. Λοιπόν, κατά πλειοψηφία λοιπόν εγκρίνεται. Με την αντιδίψη του κ. Αθανασίου. Της κυρίας Παπαζή, είναι καλά. Ναι, καλά είναι. Της κυρίας Παπαζή, της κυρίας Βασιλοπούλου. Για τους λόγους που έχω εκθέσει. Όχι, έτσι ακριβώς να γραφτεί. Κύριε Καφάντη, τι είναι όχι. Αρνητικά. Και εμένα η θετική μου ψήφο είναι μόνο και μόνο για να μην σταματά για να μην σταματεί, για να μην φαίνεται ότι προσπαθώ να σταματήσω τη λειτουργία του Δήμου, ειδικά τώρα που πλησιάζουμε προς τις εκλογές και μου χρεωθεί και αυτό. Διαφορετικά, η αναμόρφωση αυτή έπρεπε να γυρίσει πίσω στην Οικονομική Υπηρεσία, να ξαναελεγχθεί και να ξαναέρθει. Ψηφίζω όμως θετικά μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Δεν θέλω να σταματήσει να φανεί ότι σταματώ εγώ με την ψήφο μου τη διαδικασία όλη της αναμόρφωσης. Ενώ βλέπουμε ότι έχουμε... Ποιο λεπτά έχει η Μαρία, να σου πω κάτι. Είναι ώρα εργασίας. Εγώ έχω 2 γραφεία αυτή τη στιγμή. Και εγώ έχω δουλειά, αλλά είπαμε η ώρα που μας καλούν. Εντάξει, δεν το έχουμε... Στην προσαρμογή δεν έχουμε συμπεριλάβει
στα τέλη νεογραφείων, τα τέλη εκταφής, τα οποία είναι μάλλον τα σημερινά που είναι 80 ευρώ όπως ίσχυε, το 80 ευρώ θα μειωθεί και θα γίνει 10 ευρώ. Διότι σε πολλά χωριά στο νησί δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα για να πληρώνει εκ μέρους του Δήμου, δηλαδή να υπάρχει εργάτης ώστε να πληρώνει κάποιος το Δήμο. Άρα λοιπόν το μειώνουμε, ήταν και έτοιμα πολλών πρόεδρων, το μειώνουμε από 80 ευρώ σε 10. Απλά για να υπάρχει αποδικός και για κάποιες διαδικασίες. Δηλαδή, το τέλος εκταφής σε όλο το νησί. Δηλαδή, εγώ δεν το κατάλαβα αυτό. Στα χωριά το καταλαβαίνω όπως πράγματι. Αλλά στους μεγαλύτερους οικισμούς που ο Δήμος έχει τέτοιους ανθρώπους, τα πλειώνουν 10. Η συγκριτή δεν το βάλουμε. Τι είναι συγκριτή, δεν το βάλουμε. Όχι, το βάλουμε. Μόνο στη χώρα έχει. Μόνο στη χώρα έχει. Παιδιά, με τους καταλαβαίνεις ότι ας μετράτε. Δεν έχει Λοιπόν, εγώ ρώτησα γιατί δεν ξέρω αν στον Πατσίστο Γαβρίο έχετε άνθρωπο. Λοιπόν, εδώ τότε απαντήστε λοιπόν σε αυτό που σας ρωτάω. Λοιπόν, δεν απαντήσατε σε όλες. Μαζί με τις συνεπιπτωρόμενες από τον κύριο Πρόεδρο δεν απαντήσατε. Εγώ δεν ξέρω τι γίνεται στο Κόρτι ή στο Γαβρίο και δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρω. Και για καμπάνια να δείτε μετά που σε έχει 6 μήνες ο Μου σκοτώνω το Δεν κατάλαβα. Τι σημαίνει κύριε Πρόεδρε αυτό. Τι σημαίνει με τη συζήτησή μας οι εκλογές. Έχει καμία σχέση. Διευθύνεται μια συζήτηση και πετάτε έτσι την πορφόλιγα έτσι. Εντάξει. Καταγράφεστε. Να όλα καταγράφεστε. Θα ήθελα να προτείνω. Αν είχατε κάνει προεκλογικές παραστάσεις από εδώ και πέρα. Τις προεκλογικές παραστάσεις δίνετε εσείς. Εγώ ρώτησα μόνο πώς θα καλυφθεί αυτό. Εύλογα ρώτησα ως απορία, διότι 10 ευρώ, αν πάει ένας άνθρωπος, θα πήγαινε. Και είναι, έχει σημασία με τον Δήμο. Γιατί δεν αφήνει να ακουστούμε. Γιατί μιλάς πάνω μου πάντα. Γιατί δεν αφήνεις να ακουστεί αυτό που ρώτησα και το κάνετε ένα τεράστιο θέμα. Θα έχει τελειώσει μόνο με την ερώτησή μου και τη διευκρίνηση και θα γίνει μια άλλη συζήτηση. Λοιπόν, για να το κάνει συνέχεια. Θέμα και θέτεις και θέματα εκλογών και τα λοιπά. Κύριε Αθανασίου, παρακαλώ. Σύστηκε το μικρόφωνο. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Στα δημοτικά τέλη, εφόσον από ό,τι φαίνεται τα οικονομικά στοιχεία έχουμε περίσσευμα, γιατί δεν προχωράμε σε μια μείωση των δημοσίων τελών πάνω από 20% προκειμένου να εξυπηρετήσουμε και τους πολίτες που έχουν προβλήματα οικονομικά. Και δεύτερον, μην ξεχνάτε ότι στα περισσότερα χωριά τα κτίρια μετρούνται εξωτερικά με πέτρινους τύπους του ενός μέτρου πιάνο, με αποτέλεσμα πολλά γραμμικά να πληρώνουν στον αέρα. Μήπως έχετε την ευκαιρία να μειώσουμε τα δημοτικά τέλη, γιατί βλέπω ότι έχετε πλεόνασμα βάσει με αυτά τα στοιχεία που μας έχετε δώσει. Σωστή η παρατήρησή σου, Φραντσέσκο. Το σκεφτήκαμε όμως, οι ανάγκες είναι πάρα πολλές. Ήδη έχουμε πάλι επιπλέον 13 υπαλλήλους, οι οποίοι θα πληρώνονται από τα τακτικά του Δήμου και από αυτά τα τέλη δηλαδή. Και δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δυνατότητα. Όσον αφορά για τα σπίτια που έχουν 60 και 70 και 80 πόντους στους περιμετρικούς τους τοίχους τουλάχιστον, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ισχύει για όλη την Ελλάδα. Και στις πόλεις και στα χωριά και παντού. Εκεί προσπαθούμε να βρούμε μια λύση. Αλλά δεν υπάρχει. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια λύση η οποία είναι νόμιμη. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε, αλλά δεν υπάρχει νόμιμη λύση. Ήτως ή άλλως. Θα είμαστε εκτεθειμένοι πια. Μικρόφωνο. Γι' αυτό και μειώσαμε πέρσι, αν θυμάσαι, τους συντελεστές. Δηλαδή, ανεβάσαμε προς όφελος των τελών, ανεβάσαμε τα τετραγωνικά. Κατάλαβες τι εννοώ. Και μειώσαμε και το ποσό. Το κάναμε πέρσι αυτό. Μειώσαμε τους βοηθητικούς χώρους κατά 50%. Μειώσαμε τους βοηθητικούς χώρους. Είναι πολλά τα οποία τα έχουμε κάνει ήδη. Ναι, αλλά παρόλο που θα
ήδη και σήμερα που μιλάμε, πάλι πληρώνουμε σε πολλά από αυτά τα 12-13 άτομα που μετά με την πρώτη ψήφιση θα τον πληρώνουν σε ρογραφά, λοιπόν πάλι το ποσό το πληρώνουμε. Και τους λέμε ότι έχει περίσσευμα. Γιατί να προχωρήσουμε στη μία. Δεν υπάρχει περίσσευμα, δυστυχώς. Δεν βγαίνει περίσσευμα. Δεν υπάρχει. Και υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες, το ξαναλέω. Πάρα πολλές ανάγκες. Κατά την άποψή μου υπάρχει. Αφού το γράφουμε. Πού γράφουμε. Το δηλώνουμε εσείς ήδη. Λοιπόν, κατά πρώτον έχω και εγώ την ίδια παρατήρηση και θεωρώ ότι είναι και παράνομο, διότι η υπηρεσία καθαριότητας, τα έσοδα με τα έξοδα πρέπει να είναι συσχετισμένα σε κάθε περίπτωση και από τη στιγμή που υπάρχει πλεόνασμα θα πρέπει στον επόμενο χρόνο να μειωθούν τα δημοτικά τέλη προς όφελος των πολιτών και όχι να δικαιολογούνται προς έξοδα, ως έξοδα. Από εκεί και πέρα και διάφορα έξοδα που δεν θέλω να πω περαιτέρω γι' αυτό. Από εκεί και πέρα θέλω να ρωτήσω στον πίνακα από τον οποίο μας έχετε προσκομίσει. Υπάρχει ένας κωδικός, ο οποίος είναι κενός. Βλέπω εδώ 24800, ο 6117004. Δεν γράφει τίποτα. Τι αφορά αυτό. Κενό. Υπάρχει κι άλλος. 6117006, δύο πιο κάτω. Λοιπές αμοιβές εκτελούνται οι υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθέρου επαγγελματία. 4.500. Τι θα πληρωθεί από αυτό. 6262-0013. Να έρθιστε, γιατί και να τους πεις δεν ξέρω να σας απαντήσουν, να έρθιστε να πάει να αυτό. Γιατί εδώ βλέπετε συζητήθηκε στα δημοτικά τέλη τα ταφεία. Γιατί δεν πληρώνουν όλα τα ταφεία της Άμμου. Παραυπάρχουν κάποια χωριά που πληρώνουν και κάποια άλλα που δεν πληρώνουν. Αυτό είναι ο κύριος Διαμαντής. Λιβάδια δεν πληρώνουν, Βραχνού δεν πληρώνουν, Αλαδινού δεν πληρώνουν. Τα αυτιά αυτά που δεν πληρώνουν. Τα αυτιά που συμπληρώνει κάτι και το χωριό από μόνοι τους. Δεν έχει δηλαδή διαδίκηση. Και αυτά που πληρώνουν γιατί δεν πάνε ανταποδοτικά. Γιατί δεν έχει ρεύμα. Δεν πάνε ανταποδοτικά. Να μας πούν πόσα χρήματα τα ταφεία, τα κασάκια, από τις ταφές, από τις εκταφές, ξαναγυρίζουν στα ταφεία. Δεν έχει δίκιο σε αυτό το πράγμα. Έχει δίκιο. Ο πρόεδρος που είπε ότι και να κάνω την ερώτηση, απάντηση δεν θα πάρω. Ευχαριστώ. Σας δώσω την απάντηση. Που την ξέρεις καταβάλεις. Ο παραπλέον που σας είχα ξέρεις. Θα σας απαντήσω. Παραγιάνω πάμε λοιπόν με 61 τα γραφεία να κάνουμε. Ναι. Κάνουμε λίγο σημεία. Ο κωδικός λοιπόν 61 τα γραφεία 0004 είναι η υπηρεσία σύνταξης τοπικού σχεδίου ανταποδοτικής ανακύκλωσης το διαβάζω με 24.800 ευρώ και ο κωδικός 62-62-0008 είναι συντήρηση και επέκταση δικτύου δημοτικού κωδικού δημοτική ενότητα και δούσα. Ποιο το μισό λεπτό. Το... Τι είναι, για ξαναπεί, η δούσα. Επέκταση δεν σε ακούμε. Συντήρηση και επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού δημοτική ενότητα και δούσα. Είναι 0008. Και ο κωδικό 62-57-0128 ήταν και εμεί την εφήμωση είναι η υπηρεσία ανακύκλωση κωδικοποίηση του κωδικού ενότητα προωθείου. Πάλι με το 2800. Και ο 62-62-013 εργασίε συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων. Ναι. Και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων που προσθέσει ένα κωδικό. Μάλιστα. Αυτό είναι ανταποδοτικά. Τέλειο. Γιατί και βάζει
Κύριε Πρόεδρο, μέσω του κυρίου Πρόεδρου που γίνονται οι ερωτήσεις. Είναι ανταποδοτική δαπάνη αυτή. Τι είναι? Είναι για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στους αθλητικούς χώρους. Τι σχέση έχει με τα τοποθετικά καθαριότητας? Είναι ανταποδοτικά. Καταγράφω. Ποιος πληρώνει? Να πω ένα άλλο. Εγκαταστάσεις λέει στολισμού. Είναι ανταποδοτικό. Κωδικός. Γιατί εδώ θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. 62-79 και μην μου πείτε για τις εκλογές. Τα 10 και 7. 62-79. Πόσο είναι, πώς θα σε κάνω. Υπηρεσία στολισμού είναι ακριβώς. Το καταλαβαίνω γιατί είσαι εδώ. Εγκαταστάσεις στολισμού 62-79-002. Εγκαταστάσεις στολισμού. Είναι ανταποδοτικό. Είναι ανταποδοτικά τέλειο στολισμό των Χριστουγέννων. Ό,τι είναι με ηλεκτρολόγο δηλαδή είναι ανταποδοτικό. Ό,τι είναι στολισμό των Χριστουγέννων. Δηλαδή ότι κάνει ο ηλεκτρολόγο είναι ανταποδοτικό. Όπου δίνει φως, θες να πεις. Όπου δίνει φως. Όπου φωτίζει, όπου είναι η σκοτήνα και εδώ στο τέλος. Μην ρωτήσετε. Εδώ καταγράφω. Έχω έρθει εδώ. Μην ρωτήσετε. Η δουλειά σου είναι να διευθύνεις, όχι να ρωτήσετε. Το ξέρω, να διευθύνεις. Αν το ξέρεις, θα προσέξω. Όχι, αν δεν μπορείς, μπορείς να πεις έξω. Και να πάει κάποιος άλλος που να μπορεί. Δεν μπορείς να ειρωνεύεις τη συνέχεια του Δημοτικού του Συμβούλους. Δεν είναι η δουλειά σου αυτή. Άγγελος. Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτωτικά. 2000. 64-12-001. Έχει να κάνει με το μεταφέρον το ηλεκτρολογικό υλικό. Πάλι ο ηλεκτρολόγος δηλαδή. Ναι, ηλεκτρολογικό υλικό. Ηλεκτρολογικό υλικό είναι ηλεκτροφωτισμός. Είναι απλό. Ποιος είναι ηλεκτρολόγος? Εντάξει. Όταν παραγγέλνουμε και έρχονται από την Αθήνα ιστή, φωτισμού, λάμπες, όλα αυτά πρέπει να πληρωθούν από κάπου. Λοιπόν, και τέλος, 81-15-001, πληρωμές υποχρεώσεων που ΠΟΕ. Γιατί δεν εξοπλίθηκαν οι γέρος εφόσον είχαν διαπληρώμες? Ποιος θα μου το απαντήσει? Δεν ακούμε. Για πέσω δημάρχη, δεν τα ακούμε πιο δυνατά γιατί θα ακούσουμε το τόνο. Άλλες φορές όταν είναι αυτό, φωτίζω ένα στον τόνο, αυτό δεν το λες. Δεν προλαβαίνει η οικονομική υπηρεσία να δραματοποιήσει όλα τα τιμολόγια και να τα πληρώσει στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αυτό δεν είναι. Και δυστυχώς συμβαίνει ανέκαθεν. Δεν κάνει να είχαμε δυνατότητα και να μην είχαμε υπόλοιπη. Υπάρχει άλλο ερώτηση. Δεν υπάρχει. Ο άλλος, Αγγέλο Γαζέρη. Λοιπόν, καταρχήν εδώ έχει δύο εισηγήσεις. Θα ξεκινήσουμε την εισήγηση των τελών καθαριότητας. Έχει μία για την ίδρυψη και μία για την καθαριότητα. Όντως λοιπόν, έτσι όπως είναι τα απολογιστικά στοιχεία, θα πρέπει να πω ότι έχει δίκιο και ο κύριος Αθανασίου και ο κύριος Καπάκης και όποιος άλλος επικαλέστηκε τη μείωση των τελών, γιατί έτσι όπως φανερώνονται, όποιος και να το διαβάσει, σου λέει εδώ τα έσοδα είναι παραπάνω από τα έξοδα, άρα πρέπει να γίνει μείωση τελών. Πώς πάνε να ψηφίσετε τα τέλη τα ίδια? Πρέπει να κάνετε μείωση. Το θέμα είναι ότι θεωρώ και αυτό πιστεύω ότι αυτό δημιουργείται, όχι ότι ο Δήμος δεν έχει λιγότερες ανάγκες από αυτές που εισπράττει, αλλά επειδή πραγματικά δεν γίνεται σωστή διαδικασία για την απόφαση των τελών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πάρα πολλές δαπάνες, οι οποίες δεν φαίνονται μέσα στην απόφαση τελών. Δεν φαίνονται, ας πούμε, γιατί κάποιες δαπάνες τις βάζουν σάτα, μπαίνουν σάτα. Έτσι. Όταν λοιπόν μέσα στη σάτα υπάρχουν κωδικοί με 20, με την ομάδα 20, που αυτές θα έπρεπε να είναι μέσα στα
τέλη, δεν θα υπήρχε αυτή, ίσως είναι και περισσότερες ανάγκες. Γενικά ο τρόπος που έχει δουλευτεί η απόφαση τελών και ειδικά, και θα ξεκινήσω και από την περσινή που είχα πει πάλι τα ίδια, αν θυμάστε, είναι ότι για να βγάλουμε τα τέλη, για να μπουν τα τέλη για ένα χρόνο, θα πρέπει να ξεκινάμε ανάποδα. Να μην ξεκινάμε αν θα πρέπει να κάνουμε μείωση, αύξηση να τα αφήσουμε ίδια, αλλά θα πρέπει να βλέπουμε τις δαπάνες που έχει, τις ανάγκες για δαπάνες που έχει ένας Δήμος και εν συνεχεία να διαμορφώνουμε το σκέλος των εσόδων. Έτσι, γι' αυτό και γίνεται αυτό το αλαλούπ και φαίνεται, εδώ φαίνεται καθαρά ότι οθείται ο Δήμος προς φορολογία, γιατί λέει η νομοθεσία ότι όταν υπάρχει πλεόνασμα, αυτό σημαίνει απόκρυψη φορολογικής ύλης. Λοιπόν, αυτά για να δούμε για την ίδρυυση τώρα παρακαλώ, τι άλλο έχω σημειώσει. Λοιπόν, αναφέρεται μέσα μία παράγραφο που δικαιολογείται για ποιες περιοχές τηρείται διαφορετικό τιμολόγιο. Λέει ακριβώς σημείωση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, παράγραφος 3 του άρθρου 25 κτλ. Οι νέοι ΟΤΑ που συστήνονται δίνεται να επιβάλλουν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανταποδοτικά θέλει διαφοροποιούμενα ένα δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα ανάλογα με το λειτουργικό κόστος. Θέλω να δείτε αυτό, να δείτε αν πραγματικά αυτό ισχύει σήμερα ή αν έχει καταργηθεί, γιατί μέσα στο Δήμος.net και το έχω βγάλει το κείμενο, έχουν σβήσει με διαγράμμιση τα διαφορετικά τιμολόγια ύψους τελών κατά περιοχές ανάλογα με τα εκτελούμενα έργα ή με το κόστος λειτουργίας των εγκαταστάσεων της περιοχής. Αν θα μπείτε μέσα στο Δήμος.net, δεν ξέρω ποιος επιμελήθηκε την απόφαση τελών και το δείτε αυτό, έχει πάνω το έχει σβήσει. Μήπως και δεν ισχύει αυτό, έτσι. Δείτε το αυτό γιατί είναι σημαντικό. Καταλαβαίνετε τι λέω τώρα. Μιλάτε για τις περιοχές που έχουν άλλα τιμολόγια. Χρηματικό υπόλοιπο 200 χιλιάρικα, εννοείται. Λοιπόν, θα πάω σε κάποιους κωδικούς που έχετε βάλει για να βγάλετε τις αποδοτικές δαπάνες. Συντήρηση επισκευή δικτύων αποχέτευσης. Γενικά θα μιλήσω. Κορθίου, Ιδρούσας και Άνδρου. Έτσι. Από ό,τι γνωρίζω την περιοχή τη δική μου και το γνωρίζει και ο Δήμαρχος το γνωρίζει, τα 5 χιλιάρικα που μπαίνουν και τα 2 που μπαίνουν στην Ιδρούσα και στην αποχέτευση που μπαίνουν 5 χιλιάρικα για την Άνδρου εδώ, νομίζω ότι δεν φτάνουν ούτε για ανταλλακτικά. Τι ανταλλακτικά, δεν φτάνουν. Δηλαδή, Πρόεδρε, αυτή όμως είναι η σημασία των τελών. Δηλαδή, αν θες να αυξήσεις ή να πεις, αν δεν βάλεις τις πραγματικές δαπάνες για να δεις πραγματικά τι θες για να λειτουργήσεις σαν Δήμος, τότε πώς θα βγάλεις τέλη. Δηλαδή. Είναι δυνατόν τώρα να θέλει 2.000 για συντήρηση επισκευή δικτύων αποχέτευσης και 5.000 για συντήρηση δικτύων αποχέτευσης Κορθίου και άλλα 2 στην Ιδρούσα και να βάζουμε για στολισμούς 10. Εδώ είναι πραγματικές ανάγκες. Δηλαδή, εδώ, αν πάθει ζημιά πραγματικά, χτύπα ξύλο, ας πούμε, να μην ακουστεί ποτέ. Αν πάθει ζημιά δίκτυο αποχέτευσης στο Κόρθι, στη χώρα, θα την άξει όλα στον αέρα. Φαντάζεσαι τι καταστροφή θα είναι. Βάλτε εδώ όχι 5, βάλτε 50. Εδώ είπαμε ότι η συντήρηση του βιολογικού της χώρας και του Κορθίου θα πρέπει να υπάρχει μια σύμβαση που θα αγγίζει τα 200 χιλιάρια. Και αυτά είναι χρήματα τα οποία τα έχει πει ο κύριος Γιάννηκος, που νομίζω είναι ο πλέον ειδικός. Πού είναι αυτά τα χρήματα εδώ πέρα, δεν υπάρχουν τίποτα. Και τι είναι, παιδιά, μιλάμε. Τι είναι το 24.800. Εγώ τα λέω. Εντάξει, τι να σας πω από εκεί και πέρα. Τώρα, κάτσε να όλων και συνεχίζει. Να πω λίγο. Έχει ήδη από το ΕΠΕΡΑ εγκριθεί ποσό για λειτουργία του βιολογικού για ένα χρόνο, η οποία Δήμαρχε, εγώ δεν έχω να κάνω. Το ξεπλοκάρω από το υπολογισμό. Ωραία, μισό λεπτάκι όμως.
Εάν λοιπόν. Αν 324-800, ναι. Θα μπορέσει να περιλαμβάνεται γενικώ όλη η εκκλησία σε αυτό το λογικό. Μισό λεπτό. Αν είναι λοιπόν τα πράγματα έτσι, γράψτε στην απόφαση αυτό που μου λε. Δεν είναι εύλογο το ερώτημα το δικό μου και νομίζω όλο. Δηλαδή, με 5.000 ευρώ. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Άλλο τώρα, έτσι. Για να σα πω την προχειρότητα. Λόγω, εγώ πιστεύω λόγω χρόνου, λόγω έλλειψης προσωπικού. Δεν θέλω να πω ότι το προσωπικό. Ας πούμε λόγω έλλειψης προσωπικού. Έχετε ένα κωδικό στη ΣΑΤΑ 7135-0012. Προμήθεια δεξαμενών για τοπική κοινότητα Κορθίου. 10.700. Αυτόν τον ίδιο τον κωδικό, αυτόν τον ίδιο τον κωδικό που λέτε ότι θα τον κάνουμε το 19, είναι μέσα στην πέμπτη αναμόρφωση που ψηφίσαμε πριν. Γιατί πιστεύουμε ότι δεν θα παραθυθεί. Μα στέλνα μου, δεν είναι προγραμματισμός αυτός. Συγγνώμη. Εάν το βάζεις αυτό σαν έργο για να βγάλεις στη σάντα του 19, μην το βάλεις. Ναι, να πω γιατί το κάναμε. Να το απαντήσω. Ναι. Από τη στιγμή που τώρα γίνεται η αναμόρφωση, δεν θα προλάβει αυτός να τιμολογήσει φέτος. Εντάξει. Και αφού δεν θα προλάβει να τιμολογήσει φέτος, προσπαθώ να εξασφαλίσω. Δεν θα προλάβει να τιμολογήσει την προμήθεια μιας δεξαμενής. Ναι, γιατί πέρσι κάναμε 6 μήνες να τιμολογήσει. Εντάξει. Οπότε προσπαθώ να εξασφαλίσω ότι θα πρέπει να το τιμολογήσει τον Ιανουάριο. Εντάξει. Αναφέροντας το έργο λοιπόν και στην αναμόρφωση και στην. Γι' αυτό έχουμε απάντηση. Εντάξει. Σωστά. Άρα δεν θέλω να ρωτήσω. Λοιπόν, να πάμε τώρα στην. Να πάμε. Τι ερωτήσεις. Λοιπόν, λέτε στα κυβικά, κύριε Βάμπουκα, να σας πω κάτι. Σας σέβομαι πιο πολύ και από τον πατέρα. Εάν δεν θέλετε να με ακούτε, όπου και να με ξαναδείτε στις επόμενες εκλογές, μην με ψηφίσετε. Όσο είμαι όμως εδώ. Άσε με σε παρακαλώ να πω αυτά που θέλω να πω να καταγραφώ. Σε παρακαλώ, σε σέβομαι πιο πολύ από τον πατέρα. Εντάξει. Δηλαδή, νομίζω ότι λέω πράγματα τα οποία πρέπει να ακουστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πάουκα. Σωστά αυτά που λέει. Σωστά αυτά που λέει. Πιστεύω ότι όλο το 15ο Ιούλιο κουράζεται να το ακούσει συνέχεια και δεύτερο το τέλος. Θα ψηφίσει. Όχι, το σκύλικο να λες. Σε αυτό το κωδικό κύριο, σε αυτό το κωδικό κύριο. Δεν είναι έλεγχος αυτός. Θα σε παραδεχτώ αν δεν το ψηφίσεις όταν πάμε στην κοινωνία. Τότε θα λοιπόν, λέτε στην τιμολόγηση. Στην τιμολόγηση. Στην τιμολόγηση λέτε πάνω από 161 κυβικά διακοπή σύνδεσης και επανεξέταξη. Έτσι. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι λάθος. Όλα αυτά τα χρόνια. Και η πρόταση που θα κάνω είναι να μην υπάρχει διακοπή πάνω από αυτά τα κυβικά 5 ευρώ το κυβικό. Να χέσει ο Δήμος. Δεν μπορείς το άλλο να του κόψεις το νερό. Θέλει να τα ξοδεύει. Ας πληρώσει να γίνουν 10. Ωραία. Βγάλτε το από εκεί πέρα λοιπόν και βάζει 5. Το ίδιο είναι και παρακάτω, στα 221 και πάνω, που λέει για το άλλο το τιμολόγιο. Μην υπάρχει διακοπή και σύνδεση, να μπουν και εκεί 5 ευρώ. Και στα αγροτικά που λέει από 31 και πάνω διακοπή και επανασύνδεση, 10 ευρώ το κυβικό. Στα πάνω από 31 κυβικά. Λοιπόν. Τώρα εδώ κάτι που έχει πολύ, πολύ σημασία, εκτός του κύριου Βάμου, να το καταλαβαίνετε. Λέτε για το τέλος σύνδεσης στο αποχετευτικό δίκτυο. Και θέλω την προσοχή σας εδώ. Αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες του ίδιου ιδιοκτήτη, στο ίδιο οικόπεδο, αθροίζονται τα τετραγωνικά μέτρα, εκτός αν υπάρχει σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας και οι οριζόντιες ιδιοκτησίες ανήκουν σε διαφορετικούς ιδιοκτήτες. Δεν θεωρείται διαφορετικός ιδιοκτήτης ο ψηλός κύριος από τον επικαρποτή. Καταρχήν, συμφωνούμε με το τελευταίο. Δεν θεωρείται διαφορετικός ψηλός κύριος από τον επικαρποτή. Όμως, αυτό που γράφεται εδώ είναι εκτός πραγματικότητας και τελείως παράλογο. Δηλαδή, λέτε ότι αν σε μία πολυκατοικία ή σε μία τέσσερις κατοικίες, τρεις κατοικίες, ένα σύμπλεγμα τριών, είναι τα κτίσματα ενός, θα προσθεθούν όλα τα τετραγωνικά
Και αυτός ο άνθρωπος θα πληρώσει πολύ παραπάνω από την περίπτωση που σε ένα κέλυφος κτηρίου είχα εγώ ένα κτίσμα, ένα ομίγος, ένα Οργιάδης και ένα η Μαρία Βασιλοπούλου. Αυτό που το στηρίζετε. Πού είναι και ο Μαθιός, κοιτάω από εκεί, δεν έφυγε. Αυτό είναι τελείως παράλογο. Όταν υπάρχει σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, κάθε ιδιοκτησία είναι ανεξάρτητη ιδιοκτησία και θα πρέπει να πληρώνει σαν ανεξάρτητη ιδιοκτησία. Δηλαδή τιμωρούμε τον άνθρωπο εκείνος που ήταν μεροκαματιάρης και μπορείς να λέγανε 3-4 σπίτια και του λέμε θα σταθρίσουμε όλα τα σπίτια και θα πληρώσεις παραπάνω. Πού ξαναακούστηκε. Κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά θα πληρώνει για να συνδεθεί στο δίκτυο αποχέτευσης σαν να ήταν μοναδικός. Εγώ έχω ένα διαμέρισμα στο δεύτερο, ένα στο τρίτο, ένα στον πρώτο. Δηλαδή τα σουμπάρουμε όλα και θα πληρώσω τόσο. Όχι. Διαφωνώ. Διαφωνώ. Και πρότασή μου είναι αυτό εδώ να εξαλειφθεί και όταν υπάρχει σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, όπως σωστά λέγεται, κάθε οριζόντια ιδιοκτησία που θεωρείται ανεξάρτητη θα πληρώνει ανάλογα με τα τετραγωνικά της να συνδεθεί στο αποχαιρετικό. Δεν ξέρω, Μαρία, εσύ. Συμφωνώ. Έτσι. Καταρχήν είναι παράνομο. Δηλαδή θα τα προσθέσουμε όλα μαζί. Να το καταλαβαίνετε. Αυτός δηλαδή που έχει τρεις κατοικίες την πάτησε ο άνθρωπος. Προς Θεού. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δαπάνες. Στις δαπάνες. Λέει, οι δαπάνες καθορίζονται για το τέλος της αποχέτευσης. Οι δαπάνες καθορίζονται απολογιστικά μετά το τέλος του ελέγχου. Αν ελεγχθεί, λέει, ένα σπίτι, σας λέω και τι διαβάζω τώρα, αν ελεγχθεί ένα σπίτι και βρεθεί από τον έλεγχο του Δήμου ότι έχουν γίνει παρατυπίες μέσα κτλ. Και θα πρέπει να διορθωθεί το δίκτυο, λέει, οι δαπάνες καθορίζονται απολογιστικά μετά το τέλος του ελέγχου. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να κανονίζει την καταβολή του τέλους σύνδεσης σε δόση. Αυτό εδώ, οι δαπάνες καθορίζονται απολογιστικά μετά το τέλος του ελέγχου. Τι μας νοιάζει εμάς σαν Δήμος, τι θα κάνει ο ιδιώτης μες στο σπίτι. Δικές του είναι οι δαπάνες, όποτε θέλει τις πληρώνει, όσο θέλει τις πληρώνει, τι μας νοιάζει εμάς. Καταρχήν δεν μπορεί να πει ο Δήμος. Δεν έχουμε καμιά δουλειά εμείς. Πώς θα δει μες στην ιδιοκτησία ο Δήμος. Προφανώς εξαρτήσει από άλλα. Όχι, δεν μπαίνει καθόλου. Μόνο με τον Λίσσα και λέει, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, λέτε, στην περίπτωση που κάποιος, ακούστε εδώ κάτι πράγματα τα οποία δεν ξέρω πώς είναι γραμμένα. Στην περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης καθυστερεί ή αρνείται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς το Δήμο, όπως προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία και τον παρόντο κανονισμό, ο Δήμος προβαίνει στη διακοπή της παροχής νερού, της κατάργησης της αποχέτευσης του ακινήτου και σε κάθε άλλη προβλεπόμενη νόμιμη ενέργεια μέχρι την εκπλήρωσή τους. Είναι δυνατόν να ψηφίσουμε αυτό εδώ. Δηλαδή κάποιος που δεν πληρώνει το νερό, θα πάει του κόψουμε το νερό και την αποχέτευση. Και τι τον κάνουμε, τον κάνουμε στον δρόμο. Πώς θα γίνει, αυτό που, μέσα στην απόφαση, τι δουλειά έχει εδώ πέρα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρόστιμα. Από κάτω έχει ένα κομμάτι ολόκληρο με πρόστιμα. 500, 1000, 400. Που λέει ότι αυτά η πρότασή μου να καταλογίζονται ναι, αλλά εάν διαπιστωθούν να δίνουμε ένα χρονικό διάστημα ικανό στο Δημότη να μπορέσει να συμμορφωθεί. Όχι το πιάσαμε διοχέτευση σομβρίων έστω από αποχαιρετικό δίκτυο, πάρε 500 ευρώ, πούμε, ξέρεις κάτι, βγάλε το από το αποχαιρετικό δίκτυο τα όμβρια, διαφορετικά θα έχεις αυτό το πρόστιμο. Έτσι κύριε Αντρέξοδρα, δεν είναι όσο διάλυση να προσπαθώ. Υπάρχει το δικαίωμα της ακρόασης, προθεσμία που δίνουμε, απλά το πρόσωπο προβλέπεται είναι αυτό. Αν δηλαδή ολοκληρωθεί η διαδικασία, αυτό το πρόσωπο δεν είναι. Αυτό δηλαδή λέει εδώ, εντάξει, δεν το κατάλαβα καλά. Εγώ δεν πρόσωπο. Δεν το διατυπώσω. Για εκπρόσωπο θέμα αυτό σημαίνει. Εντάξει, εντάξει. Γι' αυτό έχει αυτή την ποινή, αυτό το πρόσωπο. Τέλει καθώς. Να φτάσουμε στην ποινή, γίνονται αυτό το οποίο προβλέπει ο νόμος. Δηλαδή, το διακρόσωπο. Δεν έχω να πω για την ίδρυυση αποχέτευση άλλο, πάω στα τέλη καθαριότητα, στο ίδιο και χειρότερο εδώ με το αποθεματικό. Αυτά ευτυχώς που εντάξει τι να πω, 434 χιλιάρικα αποθεματικό στα τέλη καθαριότητας. Τι εδώ τι γίνεται. Πράγματι δήμαρχοι υπάρχουν οι δαπάνες που δεν έχουν πει μέσα. Δεν προϋπολογίστηκαν. Δεν μπορεί δηλαδή η καθαριότητα να έχει 435 χιλιάρικα αποθεματικό. Δηλαδή λέμε εδώ τώρα στην αποκεντρωμένη, ξέρεις κάτι. Ο Δήμος Άνδρου εισέβραξε 2 εκατομμύρια και ξόδεψε 1.600 και το αφήνουμε τα τέλη ίδια. Δεν ξέρω θα τα περάσει αυτά τα πράγματα. Προφανώς. Μη βάζεις το χέρι σου. Δεν ξέρω, δεν βάζω τίποτα.
Δεν θέλουμε να, να μειωθούν τα τέλη εδώ. Εδώ πρέπει να ψηφίσουμε να μειωθούν τα τέλη. Και βέβαια θα κλείσω για να, γιατί εντάξει, το καταλαβαίνω ότι δεν έχει. Αντί να πληρώνουμε μισθώματα σε απορριμματοφόρα, πρόταση, θα χρειαστούμε πάλι απορριμματοφόρα. Αυτά όλα τα ποσά που θα πληρώσουμε τα 6 και 6, 12, βάλτε και άλλα 30 και 40 και 50 αφού υπάρχει το αποδηματικό, έτσι. Να φτιάξουμε τα δικά μας τα αυτοκίνητα. Ας κάνουμε ένα leasing, ας κάνουμε μια χρονομίσθωση, να πάρουμε καινούργιες σκουπιδιάρες. Είναι οι σκουπιδιάρες εγκαταλειμμένες να πέσουν στον δρόμο και πάμε και νοικιάζουμε και αυτοκίνητα τα οποία και αυτά δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Εντάξει, αυτά είναι το μόνο που τα τέλη πάλι έχουν βγει, ενώ πολλές δαπάνες έχουν μπει στη ΣΑΤΑ, το οποίο δεν είναι σωστό. Στη ΣΑΤΑ δεν βάζουμε 20-25 και ειδικά από την αρχή. Αν δείτε μια ΣΑΤΑ το χωριό παρακάτω στο τεχνικό πρόγραμμα, οι περισσότερες ομάδες είναι 20-25, δηλαδή είναι... Αυτά, θέλω συγγνώμη αν σας κούρασα. Εγώ, ψηφίζουμε. Όχι, έχω να κάνω μια τοποθέτηση. Τόση ώρα ήταν οι ερωτήσεις, δεν έχω. Τελείωσαν οι ερωτήσεις. Καταρχήν, θέλω να σας παρακαλέσω να σταματήσετε τις ειρωνίες. Είτε για μένα είτε για άλλους. Εδώ δεν είμαστε να ειρωνευόμαστε. Το κάνετε κατά εξακολούθηση. Δεν θεωρώ ότι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι εδώ για να μας ειρωνεύετε. Το βλέπω. Μας απαξιώνεται κιόλας, αλλά δεν πειράζει. Και το να τοποθετούμαστε αρνητικά ή να έχουμε άλλη άποψη δεν σημαίνει ότι επειδή είναι προεκλογική περίοδος και δεν μπορούμε να συγχαίουμε τις τοποθετήσεις μας ή τις αντιρρήσεις μας με το τι θα κάνουμε στο μέλλον. Πιθανόν εξ ιδίων τα λόγια κρίνεται, πρώτον. Και δεύτερον, ήθελα να πω για τα τέλη ότι υποχρεωτικά πρέπει να είναι ισοσκελισμένα τα έσοδα με τα έξοδα, είναι νόμος και κανόνας. Και εδώ βλέπουμε περίσσευμα το οποίο δεν πρέπει να υπάρχει. Και προτείνω να μειωθούν τα τέλη τόσο ώστε να ισοσκελιστούν τα έσοδα με τα έξοδα. Δεν πειράζει, καταγράφεται και θα τα χρησιμοποιήσουμε κανένα δύο ώρα. Και εγώ, όπως στη συνέχεια της κυρίας Βασιλοπούλου, είναι προφανές ότι πρέπει να μειωθούν έτσι όπως έχουν έρθει ο πίνακας με το πλεόνασμα, θα πρέπει κατά αυτό το ποσό να μειωθούν τα τέλη καθαριότητας και κατά τη στοιχεία στο μικρότερο ποσό όσον αφορά τα τέλη ίδρυσης. Και να πω και κάτι άλλο έτσι ως παρατήρηση, δεν είναι ερώτηση, είναι ότι η εισπραξιμότητα είναι εξίσου περιορισμένη, ειδικά αυτό το χρόνο, πολύ πιο περιορισμένη από το 2017. Γι' αυτό έχουμε και λιώνα στο αυτό δεν έχει το ένα, δεν αναιρεί το άλλο, Δημαρχέ. Έτσι, δεν σημαίνει ότι επειδή δεν πρέπει ο Δήμος να εισπράττει τα τέλη. Θέλω να συμπληρώσω. Δεν ξέρω γιατί έκανε την παρατήρηση. Σχετικά κάνει μια παρατήρηση, αλλά δεν την δικαιολογεί. Θέλω και εγώ να συμπληρώσω κάτι με τα νεκροταφεία. Είπατε και στη χώρα θα είναι 10 ευρώ η εκταφή. Έτσι, αν το κατάλαβα. Ωραία. Εμείς έχουμε υπάλληλο μέσα στο νεκροταφείο. Έχω κάνει και καταγγελία στον κύριο Θοδωράκη. Γνωρίζετε πόσα εισπράττει χωρίς απόδειξη. Γνωρίζετε τι εισπράττει αυτός χωρίς απόδειξη και πόσο επιβαρύνει το κόσμος. Ψάξτε το και τακτοποιήστε το. Όσον αφορά λοιπόν το πλεόνασμα αυτό, θα σας μιλήσει μετά και ο συνεργάτης μας, αφορά το προσωπικό που θα προσλάβει ο Δήμος μέσω του ΕΣΥ και αυτά τα 13 άτομα που έχουν. Δεν πάει στη Σύρο με πλειόλυση. Λοιπόν, καλημέρα και συγγνώμη που παρεμβαίνω, γιατί όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, όντως ο ρόλος του συνεργάτη δεν είναι να παρεμβαίνει σε συμβουλία, απλά η δική
εκεί ο δικός μας ρόλος στο Δήμο είναι να υποστηρίζουμε σε θέματα θεσμικού πλαισίου την υπηρεσία η οποία είναι τόσο πολύ μπερδεμένη στην πολυνομοθεσία η οποία υπάρχει. Και είναι λογικό και αυτοί οι άνθρωποι κάτι το οποίο βγαίνει καθημερινά να μην είναι σε θέση να το παρακολουθούν έχοντας να εξυπηρετήσουν και κοινό και έχοντας να κάνουν και άλλη δουλειά. Τώρα, όσον αφορά τις αποφάσεις των τελών, από ό,τι έχω σημειώσει εδώ, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσουμε και κάτι άλλο μετά. Όσον αφορά το πλεόνασμα, που αναφέρθηκε ότι υπάρχει πολύ σημαντικό πλεόνασμα και στις δύο υπηρεσίες. Λοιπόν, το πλεόνασμα αυτό υπάρχει και βάσει της κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία βγαίνει κάθε χρόνο και μας δίνει οδηγίες για την κατάσταση του προϋπολογισμού, μας λέει ότι είναι επιτρεπτό. Και το είναι επιτρεπτό σημαίνει ότι μπορώ να εμφανίζω πλεόνασματική μια υπηρεσία ανταποκριτική, όπως και να είναι και με περισσότερες δαπάνες, υπάρχει και αυτό, με έγγραφο το οποίο έχει κάνει το Υπουργείο Εσωτερικών, αρκεί να δείχνω ότι οι δαπάνες μου είναι σε αυτό το ύψος έτσι ώστε να καλύπτονται από το πλεόνασμα που υπάρχει. Και αυτό ακριβώς έχει γίνει. Υπάρχουν δηλαδή αυξημένες δαπάνες, οι οποίες κανονικά θα έπρεπε να γίνει και αύξηση των τελών, η οποία δεν γίνεται έτσι, προς όφελος του Δημότη και καλύπτεται από αυτό το πλεόνασμα που υπάρχει από τις δύο υπηρεσίες. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο είναι εντελώς επιτρεπτό και νόμιμο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Συγγνώμη. Ναι. Είπατε ότι καλύπτει τις δαπάνες που είναι πολλές. Ποιες δαπάνες καλύπτει, αφού έχει πλεόνασμα. Τι δεν κατάλαβα. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Το πλεόνασμα αυτό το οποίο εμφανίζεται είναι το πλεόνασμα το οποίο η οικία μας δίνει κάποιες οδηγίες. Ναι, είπατε όμως ότι αυτό καλύπτει τις μεγάλες δαπάνες. Για ποιες δαπάνες λέτε για να ισοσκελιστεί. Ωραία, δεν το κατάλαβα. Θα καλύψει τις αυξημένες μας δαπάνες. Στο μέλλον. Προβολή στο μέλλον. Όχι, δεν κάνουμε προβολή στο μέλλον. Λέμε ότι το πλεόνασμα αυτό το οποίο θα προσφέρει. Ένα λεπτό να ακούσουμε δήμαρχε. Αφού μιλάει ο άνθρωπος και είναι ειδικός, γιατί απαντάς. Δεν μπορείς να τις κάνεις. Μια λέξη λέμε την ελευθερία. Καλά. Όχι, δεν θα τα ακούσουμε. Μετά στο ζωρεμό μας. Λοιπόν. Εξηγήστε μου να το καταλάβω. Λοιπόν, η ΚΙΑ λοιπόν μας δίνει ένα δικαίωμα. Μας λέει ότι οι υπηρεσίες ανταποκριτικές μπορεί να εμφανίζουν, να δείχνουν ότι θα εμφανίζουν στο τέλος του χρόνου ένα πλεόνασμα. Αυτό λοιπόν το πλεόνασμα που μπορούμε να εμφανίζουμε μας δίνει δύο επιλογές. Μας λέει ότι είτε αν δεν έχεις δαπάνες για τον προϋπολογισμό που καταδίδεις αρκετές, θα πας να κάνεις μείωση τελών, είτε αν έχεις δαπάνες, αρκετές δαπάνες, τις οποίες δεν μπορείς να καλύψεις με κάποιο άλλο τρόπο, θα τις καλύψεις από το πλεόνασμά σου. Αυτή λοιπόν την επιλογή έχουμε κάνει εμείς εδώ. Δηλαδή έχουμε επιλέξει το πλεόνασμα το οποίο έχουμε, προκειμένου να μην επιβαρύνουμε το δημόσιο με επιπλέον τέλη, να το χρησιμοποιήσουμε για να καλύψουμε τις αυξημένες δαπάνες, οι οποίες θα προκύψουν στον προϋπολογισμό. Οι οποίες έχουν προκύψει στον προϋπολογισμό. Γιατί οι υπηρεσίες, οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου, έχοντας υπόψη τις δαπάνες τις οποίες φέρνουν, τις ανάγκες τις οποίες εκφράζουν οι υπόλοιπες υπηρεσίες, καταρτίζουν ένα προϋπολογισμό. Λοιπόν, αυτές οι δαπάνες τις οποίες συγκέντρωσαν, προκειμένου να καταρτίσουν τον προϋπολογισμό, δεν μπορούσαν με κάποιον άλλο τρόπο να καλυφθούν πέραν του πλεονάσματος αυτό το οποίο υπάρχει. Μιλάτε πάντα για τον προϋπολογισμό του 19. Ακριβώς. Το μελλοντικό που θα έρθει να ψηφιστεί. Που καταρτίστηκε. Δεν έχει καταρτιστεί ακόμα. Έχει εμείς δεν το γνωρίζουμε. Μιλάμε με τα δεδομένα που έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή στα χέρια μας. Λέμε τι ξέρουμε εμείς και τι έχουμε εμείς στα χέρια. Θα γίνει το Σάββατο. Να κάνει το 8 το πρωί. Κανονικά. Θα γίνει το Σάββατο, το ξέρετε τι στιγμή. Να συνεχίσω λίγο για να κλείσω τα θέματα τα οποία θέλω να. Λοιπόν. Όσον αφορά λοιπόν. Σε κάθε περίπτωση, για να πω και εγώ κάτι στη συνέχεια, απάντηση δεν έχουμε πάρει. Είναι κάτι αόριστο ότι θα γίνουν δαπάνες το 19 πολύ περισσότερες. Το οποίο δεν ξέρουμε αν πρέπει να γίνουν. Η σκοπιμότητα των δαπανών, αυτό είναι ένα θέμα, γιατί εμείς δεν το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Εμάς μας φέρατε εδώ πέρα να αποπαρθούμε για τα τέλη και βέβαια. Το θέμα, ειδικά της σύνδρευσης, υπάρχουν και πάρα πολλές χρηματοδοτήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών. Κατά συνέπεια, ένα πράγμα. Μ' ακούει κανένας.
Ένα πράγμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε, θα έπρεπε πάντα δηλαδή η στόχευσή μας να είναι το όφελος του πολίτη. Μα αυτό είναι πάντα. Ναι, αυτό. Λοιπόν, αυτό δεν το, εμείς τουλάχιστον δεν το έχουμε τεκμηριωμένο. Έτσι, γιατί μπορεί να είναι δαπάνες και έχουμε δει πάρα πολλές δαπάνες και με διασταλτική ερμηνεία οι οποίες πηγαίνουν στην υπηρεσία 20, χωρίς να είναι υπηρεσία 20 και τα οποία τελικά καταλήγουν μόνο σε απευθείες αναθεσούλες και οι περισσότερες σε ημετέρους. Τα γνωστά που τα ξέρουμε και δεν είναι και πρώτη φορά και γίνονται και σε άλλους δήμους, για να μην λέμε μόνο. Εδώ πάντω δεν γίνεται. Εδώ δεν γίνεται. Ευτυχώς. Κύριε Γαβάκη, αυτό το αφήνω για εσάς. Του συμμετέχου. Εντάξει. Είπα και έτσι. Εγώ θα σου απάντησα, κύριε Γαβάκη. Εντάξει. Εντάξει. Θέλετε να ολοκληρώσω λίγο και να τα πούμε. Λοιπόν, πάνω σε αυτό που είπατε ότι δεν υπάρχει τεκμηρίωση. Την τεκμηρίωση για να σα τη δώσω πρέπει να κάτσουμε να αναλύσουμε τώρα έννοιες προϋπολογισμού. Εάν θέλετε, εγώ μπορώ να το κάνω. Απλά θα φάμε τώρα επιπλέον χρόνο. Ο προϋπολογισμός έχει μία λογική του ότι κάθε χρόνο έρχομαι και παρακολουθώ. Σου λέει, θα παρακολουθείς μία χρονιά πίσω, πώς πας τη φετινή χρονιά και τι θες να κάνεις το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, με βάση λοιπόν αυτές τις οδηγίες που μας δίνουν οι υπουργικές αποφάσεις, έχει γίνει η κατάσταση του προϋπολογισμού. Το λογικό είναι ότι οι δαπάνες αυτές οι οποίες έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2019 δεν είναι κάποιες δαπάνες τις οποίες έχουμε βγάλει από το κεφάλι μας, είναι ανάγκες οι οποίες έχουν εκφραστεί από τις υπηρεσίες του Δήμου που ασχολούνται με την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό. Εφόσον λοιπόν οι δαπάνες οι οποίες συγκεντρώθηκαν είναι αυτές, δεν μπορεί μετά η υπηρεσία να πει ερήμην των υπόλοιπων υπηρεσιών κόβω αυτό, κόβω εκείνο. Καταλαβαίνετε πώς το λέω, ότι όλο αυτό είναι δομημένο σε μια φάση υπουργικής απόφασης. Και το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε το πλεόνασμα, αντί να γίνει αύξηση των τελών, όπως λέτε, είναι εννοείται πως είναι. Μείωση. Όχι αύξηση, ρε παιδιά. Εκεί είμαστε πιο ακριβοί από άλλους δήμους νησιωτικούς. Κατά 40% κάνουμε και αύξηση. Μισό λεπτά. Δεν θεωρούμε επιτυχία ότι δεν κάναμε αύξηση. Εμείς όταν η τίνος είναι 30% κάτω σε σχέση με εμάς. Μην τρελαθούμε εδώ, γιατί εδώ δεν είμαστε τόσο λογικοί. Έχει μια υποκειμενικότητα. Η τίνος είναι 30% κάτω, σας λέω για Δήμο, ιδίω δυνατοτήτων με εμάς, έτσι, ιδίω δεν μιλάμε για Μύκονο, μιλάμε για τίνο. Είναι 30% κάτω. Πώς είναι η ιδίω δυνατοτήτων, η τίνος. Πόσες πόλεις έχει τίνος. Δήμαρχε, στον προϋπολογισμό της είμαστε σχεδόν των ίδιων δυνατοτήτων. Και στο τέλος και πάλι ότι πρέπει να δείξουμε ευαισθησία, να μειώσουμε τα δημοτικά τέλη και να μην βάλουμε τα όλα στους άνθρωπους που δεν πληρώνουν. Γιατί δεν είναι σε 4 πληρώσουν. Έχει τίνος. Και να πετάξετε. Γνωρίζεις πάρα πολύ καλά τι έχει τίνος. Ξέρω πολύ καλά Δήμαρχε. Αλλά να διαχειριστούμε τα οικονομικά μας για να κάνουμε μείωση. Έχουμε πλεόνασμα. Δεν επιτρέπεται. Το ξέρουμε από ρηματοφόρα με 15.000 ευρώ. Δεν επιτρέπεται να μιλάς έτσι. Εσύ που γνωρίζεις. Γι' αυτό μιλάω, γιατί γνωρίζω. Όχι, σου λέω και πάλι. Τι κάνεις, πώς γνωρίζεις. Δήμαρχε, είναι απαράδεκτο να νοικιάζουμε από ρηματοφόρα με 12.000 ευρώ και να μπορούμε να συντηρίζουμε τα δικά μας. Πότε νοικιάσαμε. Τώρα αυτό έχει σχέση με αυτό. Όχι, το λέω γιατί κάνω όλοι το κοινό τα υπάρχοντα. Γιατί είναι διαφορετικό να παίρνουμε έτσι στα γραφειοκρατικά και διαφορετικό να παίρνουμε στην ουσία. Δεν καταλαβαίνω τι κάνουμε τώρα. Δεν καταλαβαίνω τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Εντάξει, θα ψηφίσουμε. Άρχισε τώρα. Τελείωσε το αγκάκι και ψηφίσουμε. Συγγνώμη, από πού ψηφίσουμε. Θέλω να διευκρινίσει ο Χρήστος αυτό που είπε για το άθροισμα των καρτών. Σε αυτό παρακαλώ να το πει. Μόνο σε αυτό κύριε Αντιπαρχή. Καταρχήν αυτή η απόφαση τελών, τέλος πάντων, δεν έχει νόημα. Όταν δεν υπάρχει σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, όταν δεν υπάρχει, και αυτό πρέπει να γραφτεί, τότε θα πρέπει, όπως συμπεριφέρεται το περιουσιολόγιο του Υπουργείου Οικονομικών, να συμπεριφέρονται και οι Δήμοι και οτιδήποτε. Δηλαδή, τότε σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται.
αθροίζονται τα τετραγωνικά αναόροφο. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας και υπάρχουν δύο διαμερίσματα στο ισόγειο, δύο στον πρώτο, δύο στο δεύτερο, δύο παραπέρα σε άλλο χώρο μες στο οικόπεδο, τότε αθροίζονται αναόροφο τα τετραγωνικά. Έτσι είναι και το περιουσιολόγιο. Όταν όμως υπάρχει σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, που το αναφέρει εδώ, τότε πρέπει το κάθε διαμέρισμα να θεωρηθεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία, ασχέτως αν ανήκει σε μένα όλα ή αν ανήκει σε 10 διαφορετικά του. Και μετά, όταν δεν υπάρχει, όταν δεν υπάρχει προσμετρότητα, είναι τα αξινόφυλλα. Δεν είναι για ψυχολογία. Όχι, ακούστε. Δεν δέχεται. Δεν δέχεται την υπηρεσία. Μισό λεπτάκι. Και να καταλήξω σε αυτά που έλεγε ο. Γιατί προφανώς είμαστε συνάδελφοι, έτσι. Η ουσία όλων των δημοτικών δηλώνων, συνάδελφε, την παίζει η σπραξιμότητα. Έτσι. Αυτό λοιπόν το αποθεματικό, ναι, μεν είναι απολογιστικό, άρα μιλάμε για το 18, άρα λέμε το 18 είχαμε απολογιστικό και σωστά τοποθετήσετε και λέτε ότι για το 19 το βάζω κι εγώ μέσα. Έτσι. Μπορεί να το είχαμε. Να ήταν λίγο μπερδεμένο εδώ στη σκέψη. Μιλάμε για το αποθεματικό του 18. Όμως να ξέρετε ότι αυτό λέμε κάθε φορά, ότι η υπηρεσία, αυτό έλεγα και το λέγαμε πολύ, η σπραξιμότητα, όταν σου δίνεται το δικαίωμα από τον νόμο, γιατί βγαίνουν κατά καιρού νομοθεσίες, θα βγει και άλλη νομοθεσία τώρα γιατί είναι τις άλλες εκλογές, σου λέει δήμε, άνδρου, προσπάθησε να πάρεις τα οφειλόμενά σου σε 100, σε 120 δόσεις και μην αυξήσεις τα τέλη σου. Μην τα αφήσεις ίδια τα τέλη. Γιατί εκεί μπορεί να το μιλήσω, να τα μειώσεις συνάδελφε τα τέλη όταν κάνεις την εισπραξιμότητα. Όταν λοιπόν εμείς στέλνουμε για εισπραξιμότητα και το παράπονο με αυτό, όταν έστελνα εγώ επιστολές για εισπραξιμότητα, η διευθύντρια τότε της υπηρεσίας έψαχνε τα σπίτια που είχε πάει η επιστολή μου και ρωτούσε με τι φάκελο σας την έστειλε ο αντιδήμαρχος. Όταν εγώ έκανα έγγραφο και έλεγα προς όλους τους οφειλέτες πάνω των 500 ευρώ και τα έστειλα χειρόγραφα, γιατί δεν βλέπουν όλοι ίντερνετ, και τους έλεγα ελάτε να πληρώσετε σε 100 δόσεις, η διευθύντρια της οικονομικής υπηρεσίας η τότε έλεγε ποιος, πώς τα έστειλε, τι έκανε. Το καταλαβαίνετε, γιατί ο δημότης της Άνδρου πρέπει να πληρώνει λιγότερο δημοτικά τέλη. Δεν μπορεί δηλαδή στους μπαταχτσίδες για να τους αφήσουμε στην άκρη να αυξήσουμε κι άλλο τα δημοτικά τέλη ή να παραμείνουν ίδια τα δημοτικά τέλη σε όλους τους φορολογούμενους, σε όλους τους δημότες. Πρέπει, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, ούτε εκτός χρόνου. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά των τελών. Λοιπόν, μέχρι για τη συμφωνία, παρακαλώ. Με μία διευκρίνηση, παρακαλώ. Με μία διευκρίνηση ότι όταν υπάρχει οριζόντια ιδιοκτησία, μετράει ξεχωριστά. Σε χαρτίρια λοιπόν δεν υπάρχει οριζόντια ιδιοκτησία. Όταν υπάρχει σύσταση, όχι, είναι επίλυση. Όταν υπάρχει σύσταση, μετράει κάθε ιδιοκτησία. Μετράει κάθε ιδιοκτησία ξεχωριστά και σε περίπτωση μη υπάρχει σύσταση ιδιοκτησία, πως μετράει τα συνολικά. Όχι συνολικά, αναόροφο. Όχι, σε συμποτείνω συνολικά. Αυτή είναι η πρόταση που έχει. Λοιπόν, σε μετακίνηση ξεχωριστά, όταν υπάρχει οριζόντια. Όταν υπάρχει σύσταση οριζοντίου διευθυνσία. Βρε παιδιά, δεν γίνεται ένα κέλυφος ενός κτηρίου και σύσταση να μην υπάρχει, να βάλετε όλο το κέλυφος μαζί. Αναόροφο είναι. Αφού δεν υπάρχει το περιουσιολόγιο είναι αναόροφο. Μα αυτό είναι συνολικά, αφού θα σπάσουμε. Δεν είναι το ίδιο, δεν είναι το ίδιο. Προσπερνάτε συνολικά. Συνολικά. Καταψηφίζουμε την εισήγηση, διότι θεωρούμε έχουν περιθώριο μείωση δημοτικών τελών. Όχι, κύριε Παταζήτη, όχι. Το ίδιο. Όχι, κύριε Βόσο. Όχι. Το ίδιο. Όχι. Όχι, για τους ίδιους λόγους, θα πρέπει να μειωθεί στα πρακτικά, θα πρέπει να μειωθούν κατά τη στοιχεία τα δημοτικά τελών. Λοιπόν, κύριε Μετάλλη. Ναι. Κύριε Παζέλη. Όχι για όλους τους λόγους αυτούς που ανέφερα. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν, κάτω γεράμε. Ναι. Ήψες 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. 8, 9. 1, 2,
Λοιπόν, κατά πλειοψηφία εγκρίνεται. Με πόσους ψήφους παίρνει. 9-8. Μπράβο, κύριε Συμπάμπη, εγώ μπορώ να το ξέρω. Συγχαρητήρια, είναι μεγάλο που φροντίζετε για τον τόπο σας. Παρακαλώ, μην κρίνετε τις ψήφους. Εσείς να μην ειρωνεύεστε, μας αφήστε μας να σας ζητάμε. Έχουμε λοιπόν, κατά πλειοψηφία λοιπόν εγκρίνεται το θέμα με αρνητές ψήφους του κ. Αθανασίου. Της κυρίας Παρταζή. Της κυρίας Μαντίνας. Λάθος του κυρίου Βόσου. Για τους λόγους που αναφέραμε, έτσι. Δεν το κάναμε για να μην περάσει απόφαση. Κάνε ένα τρίτο. Αλλά ξαναλογείται πως το πρώτο νόμι μου άκουσε επαφή ομάδα σύμφωνα με το παράγραφο 3 του άρθρου 202 του νόμου 34 και 2006. Να τονίσω το σώμα πριν από τη συζήτηση ότι το συγκεκριμένο θέμα επειδή αφορά μείωση των δημοτικών τεχνών και συγκεκριμένε ομάδε, σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο που αναφέρεται το παράγραφο 3 του 202, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου. Άρα, για να περάσει το συγκεκριμένο θέμα, θα απαιτηθούν 11 ψήφια. Σα το λέω από την αρχή για το τι θα ψηφίσετε. Λοιπόν, καταρχήν αυτή η οριζόντια μείωση 50% που λέει, για μένα θα έπρεπε να είναι από 50 έως 100% ανάλογα με την ευπαθή ομάδα που έχουμε να κάνουμε. Και συγκεκριμένα, του απόρου, όσο είναι άπορος, προτείνω 100%. Μείωση 100%, δηλαδή ο άπορος, αυτός που έχει το επιστημονικό απορίας, να μην πληρώνει δημοτικά τέλη. Του Πολυτέκνου προτείνω 70%. Του Αναπήρου 70%. Από πόσο? Σας λέω 70%. Εσείς το έχετε πάει 50. Εγώ λέω τώρα στον κάθε ένα τι προτείνω. 70%. Και εδώ... Ναι, θα τα ξαναπώ. 100%. Πολυτέκνων 70, αναπήρων 70 και μάλιστα εδώ πρέπει να παραλυφθεί μία παρένθεση που λέτε απαιτείται τουλάχιστον ποσοστό αναπηρίας 50%. Αφού παρακάτω λέτε να έχει 76%. Τι είναι αυτό, δεν το καταλαβαίνω. 67 είναι. 67, ναι. Εδώ τι δουλειά έχει το 50%. Το όριο είναι 67%. 67. Λοιπόν. Το λέω πάλι για τους αναπήρους 70% και να φύγει η παρένθεση που λέει απαιτείται τουλάχιστον ποσοστό αναπηρίας 50%, γιατί δεν έχει νόημα. Κάποιος είναι ανάπηρος από 67% και πάνω. Αυτό το 50% δεν λέει τίποτα. Υπάρχει αναπηρία με 50%. Ναι, παρακάτω όμως λέτε θέλω να έχει 67% για να του κάνω μείωση. Δεν δικαιούται όμως τίποτα το 50%, απλά το έχει. Λοιπόν, στις υπόλοιπες τα αφήνω μόνο και πάμε τώρα μακροχρόνια άνεργος 70% εκεί. Από 50. Λοιπόν, εδώ γράφεται άτομα με αναπηρίες και λέτε να είναι κάτοικοι της Άνδρου. Εδώ υπάρχουν, να ξέρετε ότι υπάρχουν περιπτώσεις συντοπιτών μας που έχουν αναγκαστεί να φύγουν εκτός νησιού γιατί είναι νευροπαθείς. Και ειδικά αυτή την κατηγορία που έφυγε από το νησί γιατί είναι νευροπαθής και έρχεται εδώ και κάθεται ένα χρονικό διάστημα στο νησί και το άλλο πρέπει να είναι στην Αθήνα και πηγαίνω έρχεται κτλ. Εδώ εγώ για αυτούς τους ανθρώπους θα ήθελα να μην υπάρχει το κριτήριο να είναι μόνιμοι κάτοικοι Άνδρου αλλά να τους αφήσουμε ελεύθερους διότι οι νευροπαθείς δυστυχώς δεν μπορούν να μένουν στο νησί της Άνδρου. Είναι ανάπηροι. Όχι ζουν στην Αθήνα, υπάρχουν, δήμαρχε, υπάρχουν οικογένειες και δεν θέλουν να αναφέρω ονόματα που φεύγουν, πάνε, γυρίζουν. Ναι, λέτε, συγγνώμη, δεν καταλαβαίνετε τι λέω. Εδώ έχετε ένα κριτήριο που λέτε, άτομα με αναπηρίες που είναι κάτοικοι της Άνδρου. Κάποιος λοιπόν δεν είναι κάτοικος της Άνδρου. Έχει μεγάλα διαστήματα που είναι στην Αθήνα και δηλώνει τη μόνιμη κατοικία του στην Αθήνα. Και έτσι.
Τι? Δεν θα παλέξει στην Αθήνα από τον αντίστοιχο Δήμο. Δεν θα πειράζει στον Δήμο, σαν. Πού το ξέρουμε εμείς, παιδιά. Αυτή τη στιγμή βγάζουμε μια απόφαση τελών και ξέρουμε τι κάνει ο Δήμος που είναι. Τέλος πάντων, εμένα η πρότασή μου για να γραφτεί είναι αυτοί οι άνθρωποι να μην υπάρχει το κριτήριο της κατοικίας. Για να μην έχει την αντίθεση. Γράψε το και εντάξει, οκ. Παρακάτω, παρακάτω, γράφεται στο εισοδηματικό. Σας λέω πράγματα τα οποία πραγματικά είναι χρήσιμα. Στο εισοδηματικό κριτήριο που αφορά την ανωτέρω κοινωνική ομάδα, θα πρέπει να υπολογίζετε μόνο το φορολογητέο εισόδημα, ώστε να μην προσμετρούνται τα πάση φύσεως επιδόματα αναπηρίας, προνοιακά επιδόματα, εξωτερικό κτλ. Εδώ θα πρέπει να γράψετε το συνολικό δηλωθέν φορολογητέο εισόδημα. Είναι σημαντικό γιατί πολλά εκαθαριστικά δημοτών θα έρχονται και το εισόδημά τους, το συνολικό, θα περιέχει πάνω και τα τεκμήρια. Και θα εκτοξεύεται το εκαθαριστικό και οι άνθρωποι πραγματικά δεν έχουν δηλώσει το εισόδημα αυτό. Φορολογούνται βάσει τεκμηρίων γιατί έχουν ένα μεγάλο σπίτι, έχουν κάτι οτιδήποτε που έχουν κληρονομήσει. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να γίνει που αφορά το συνολικό δηλωθέν φορολογητέο εισόδημα. Έτσι, το δηλωθέν φορολογητέο εισόδημα, ότι είναι εκτός των τεκμηρίων. Και αυτό το λέτε τώρα στην... αυτή η παράγραφη είναι στα άτομα με αναπηρίες. Δεν θα ισχύει αυτό το εισοδηματικό κριτήριο για τις παραπάνω κατηγορίες που έχετε αναφέρει, τις ευπαθείς. Δεν το γράφετε σε καμιά κατηγορία παραπάνω. Άρα οι παραπάνω κατηγορίες, οι ευπαθείς ή οι πολίτικοι κτλ. Δεν θα έχουν εισοδηματικά κριτήρια. Ρωτώ, για μένα θα πρέπει να έχουν και αυτές. Δεν το γράφει παραπάνω. Η πρότασή μου λοιπόν είναι ότι εισοδηματικά κριτήρια δεν πρέπει να υπάρχουν παντού. Αυτά. Λοιπόν, τα λίγα. Ψηφοφορία. Να το μίσω θέλω να γίνω να πέσει. Υπάρχει άλλη επιτύχηση. Εγώ, εμένα η πρότασή μου είναι να μην υπάρχει, το είπα, να μην υπάρχει αυτό το πλαφόν των 50, να υπάρχει όπως το είπα, έτσι, και με τις παρατηρήσεις που είπα. Αυτή είναι η πρότασή μου. Υπάρχουν δύο προτάσεις, αν επιμένετε σε αυτό, δεν θα περάσει καμία. Σας είπα, δεν πειράζει καθόλου. Κατεβάζουμε δύο προτάσεις. Δεν θα περάσει καθόλου. Ναι, δεν πειράζει καμία. Δεν πειράζει, κατεβάζουμε δύο προτάσεις για την καθαρτέρα θα μου πείτε ότι κάνουμε. Πρόεδρε, μήπως θέλει να τροποποιήσουμε την πρόταση. Όχι, δεν τίποτα. Κατεβαίνουν δύο προτάσεις. Δικιά μας ο πρόεδρος και ο πρόεδρος. Ποιος του δίνει την πρόταση. Γιατί να μην την τροποποιήσουμε, πρόεδρε. Τι να τροποποιήσουμε, εγώ έκανα την πρόταση. Δηλαδή αυτή του το 80% τη επιτροπή, γιατί επειδή μετέχονται τι επιτροπέ, γι' αυτό το λέω. Τώρα η αναπηρία είναι μέσα στο 80%, δεν είναι μέσα στο 60%. Μπορούμε να βάλουμε όρο ότι αυτή είναι η ολική αναπηρία που σημαίνει ότι δεν αναπηρία είναι ελαττωματικό. Μπορούμε να βάλουμε αυτό που από τον νόμο αυτή τη στιγμή υπάρχει και νομίζω απαλλάσσονται και σε άλλε κατηγορίε εισφορών και τα λοιπά, ότι μπορεί να απαλλάσσονται 100% τα άτομα που έχουν ολική αναπηρία. Που σημαίνει ότι είναι ανοίγαν να εργαστούν και να μην είναι. Δεν είναι αυτό που εξυπηρετούμε. Καταλαβαίνετε. Δεν είναι αυτό μέσα. Λοιπόν. Αυτοί που επίσημα έχουν ολική αναπηρία. Μου φαίνεται λογικό. Αντάκη, τι λες εσύ. Δεν είναι αυτό. Υπάρχει κάποια άλλη πρόταση συγκεκριμένη πέρα από το να γίνει το 50-70 και το 70-110. Δύο απόψεις, δύο λοιπόν. Ελευθερή. Έτσι το έκανε αυτά και σε παρακαλώ. Να σου πω κάτι. Λοιπόν, πώς. Δηλαδή, να σου πούμε κάτι. Έχει νόημα αυτό που κάνουμε ή δεν έχει. Όχι, δεν έχει. Όταν λες λοιπόν στον νευροπαθή, όταν λες στον νευροπαθή ότι δεν απαλλάσσεσαι γιατί έχεις φύγει από το νησί σου, γιατί εδώ δεν έχει μονάδα, εσύ το θεωρείς λογικό. Μα δεν είναι. Άμα το θεωρείς λογικό, ψηφίσαι το λογικό. Με συγχωρείς.
σημασία έχει. Ποιος είναι ο μόνιμος κάτοικος. Δεν μας υπογράφεις βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας. Θα υπογράψεις βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας. Έχει μόνιμη κατοικία. Έχει μόνιμη κατοικία. Τι να πω. Δεν καλύπτει η εξωτερική κατοικία. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εξυπακού έργα. Όπως δεν καλύπτεται. Πέρσι και πρώτη και δημόσια. Δεν καλύπτει η εξωτερική κατοικία. Το φορολογητέο που είπα θα το βάλετε. Τι είναι το καθημερινό που έχει πρόβλημα για την πρόταση. Βρένε, θέλει να σου πω κάτι. Να πω κάτι. Τι είναι το καθημερινό. Δηλαδή να πω κάτι. Να πω κάτι. Ξέρεις τι λέτε τώρα. Κάνε μου τη χαρή. Να πω τη χαρή. Έλα, πάτε. Στην κάτω. Λοιπόν, αυτό με τους νευροπαθείς λοιπόν, οι οποίοι αναγκάζονται οι άνθρωποι και ζουν στην Αθήνα για να είναι κοντά σε μονάδα αιμοκάθαρσης, θεωρείς ότι πρέπει και αυτοί, άσχετα αν είναι μόνιμη κατοικία άνθρωπο ή δεν είναι, να παίρνουν την έκπτωση από τα σπίτια του στην άνθρωπο. Αυτό κατάλαβα. Άσχετα, εμπίπτουν στο 80% αυτοί. Εμπίπτουν στο 80% της αναπηρίας. Αυτό λέμε, του συμπεριλαμβάνει. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ο αιμοκαθερόμενος είναι 80% παιδιά αναπηρία. Να σας πω κάτι. Αν μπαίνει στην κατηγορία αυτή που είπαμε. Λοιπόν, πρόεδρε, άκου τώρα παράδειγμα. Συγγνώμη, καλά, ακούστε κάτι βασικό. Χρήστο, μισό λεπτό. Όχι, το φορολογητέο που το είπα. Θέλει να περάσει το φορολογητέο. Ωραία. Λοιπόν, να πω κάτι. Κλείνεις το μικρόφωνο σου. Για να καταλάβουμε, οι φοιτητές που ζουν μόνιμα στην Αθήνα θεωρούνται μόνιμοι κάτοικοι γιατί είναι προστατευόμενοι των γονιών. Όσοι έχουν ΔΕΗ στο όνομά του στην Άνδρο ή ΟΤΕ στο όνομά του στην Άνδρο ή κάνουν τη δήλωσή του στην Άνδρο και μένουν στην Κολοπετινίτσα, είναι μόνιμοι κάτοικοι. Γιατί κολλάμε σε αυτό. Μπορεί να μένουν στην Αυστραλία και να κάνουν δήλωση εδώ. Η βεβαίωση που θα δώσει, που χρωμένο βάζει του ΦΕΚ, να δώσει ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι εδώ. Αυτά είναι τα πιστοποιητικά που ζητούνται. Γιατί κολλάμε σε αυτό. Εγώ να πω κάτι. Πρέπει να λέμε είναι δημοτικό συμβούλιο. Θα διαφωνήσω κάθετα μαζί σου, Μαρία. Και θα σου πω το γιατί. Η βεβαίωση μονίμου κατοικίας δίδεται από το Δήμαρχο πότε σε πραγματική στιγμή, Μαρία. Το ΦΕΚ. Αυτό που λες δεν υπάρχει ΦΕΚ. Έτσι. Όχι, αυτό δεν υπάρχει. Να μου το φέρεις, ναι. Να μου το φέρεις. Να μου το φέρεις. Και εγώ ρωτώ το εξής. Συγγνώμη, είναι βασικό, Δευτέρη. Εγώ δηλώνω. Δευτέρη. Δηλώνω 10.000 και τα τεκμήρια μου είναι 50. Θα έχω φορολογικό. Καταλαβαίνετε, λέω παιδιά. 10.000 καμπυλώνω και τα τεκμήρια μου είναι 50 γιατί έχω ένα μεγάλο σπίτι και ένα αυτοκίνητο. Τι γίνεται εκεί. Υπάρχει λοιπόν δύο προτάσεις. Η μόνιμη κατοικία πώς θα αποδειχθεί εκεί πέρα. Λοιπόν, πάμε. Υπάρχουν δύο προτάσεις. Δύο προτάσεις. Η μόνιμη κατοικία σε αυτόν που λες ότι είναι λίγο. Να μην χρειάζεται να αποδειχθεί. Παρακαλώ. Πάμε λοιπόν ψηφίσουμε. Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση όπως διαμορφώθηκε μετά την παρέμβαση του κ. Γόσου, ποιοι ψηφίζουν αυτή την πρόταση. Ναι, αλλά μην είχαν χαθεί η δυνατότητα. Ποιοι ψηφίζουν την πρόταση του κ. Παραζέλη. Όχι, εγώ δεν έκανα πρόταση. Άρα, ποιοι ψηφίζουν αρνητικά. Εγώ δεν έκανα. Ποιοι ψηφίζουν αρνητικά. Εγώ είπα τροποποίηση αυτή. Ποιοι ψηφίζουν αρνητικά. Τώρα η παιδιά πάνε να ρωτήσουν γιατί μπερδεύτηκε. Ψηφίζουμε λοιπόν την πρόταση έτσι όπως διαμορφώθηκε μετά την παρέμβαση του κ. Γόσου. Ποιοι ψηφίζουν θετικά την πρόταση αυτή και ποιοι αρνητικά. Δεν έχει βάσει πρόταση του κ. Γόσου. Θετικά. Αρνητικά τι ψηφίζουν. Όχι, να το διαβάσει. Εγώ διαβάσω τώρα. Διάβασε. Λοιπόν, πάμε. Και ποια πρόταση. Μία πρόταση διαβάστηκε. Αυτή όπως διαμορφώθηκε, ο κ. Βραζέλης είναι μια τέτοια. Εγώ ψηφίζω την πρόταση του Δήμου. Εγώ θα ψηφίσω την πρόταση του Δήμου. Την πρόταση του Δήμου θα την ψηφίσω, αλλά θα έπρεπε να μπουν οι τροποποιήσεις που ανέφερα στις για μένα. Τα ψηφιά μου δεν είναι δικαστικά. Μέσα ήταν, τώρα εδώ είναι και εσύ όταν μου έλεγα, Αντρέα, έχεις μετά. Είχες το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα είναι. Λοιπόν, παρακαλώ. Απλά δεν είσαι αυτή. Να μπορούμε να μαζέψουμε παρόλο που μαζί. Λοιπόν, άρα λοιπόν η πρόταση περνάει κατά από την
Γιατί κατά πλούξη. Όχι, ψυχαίνω. Απόλυτα. Αφού όλοι ψηφίσαμε, πρόεδρε. Δεν ψηφίσαμε, μπορεί να κάνω να ακούσουμε κάτι. Εγώ άκουσα. Και ο Ραζέ ψήφισε ναι, αλλά. Ναι, είπα, ελευθέρω. Τι είπα, όχι, είπα. Μα τι ναι, όχι, ναι. Ναι, αλλά. Είπα ναι, αλλά θα προτιμούσα να έπαιρνε και τροποποιήσει και όφελο των κοινωνικών ομάδων. Αυτό είπα. Αυτό δεν είπα και πριν. Άρα λοιπόν, εγώ με την ελευθερία του κ. Ραζέ, ότι θα προτιμούσε. Δηλαδή τι ήθελε να πει ότι εγώ ψήφισα όχι στι κοινωνικέ ομάδε. Αυτό θα έγραφε στην απόφαση. Εντάξει, καλά. Εντάξει, οκ. Πάει έτσι. Εγώ αυτό κάνω. Δεν το λέει ότι το υποπροϋπόθεση δεν είναι. Είναι παρό. Δεν είπα υποπροϋπόθεση. Άρα λοιπόν να κρύβει το ομοφωνό και την επισήμανση του κ. Κουρασέλη ότι θα ήθελε να προτιμούσε. Με την προσθήκη του κ. Μόσου. Όχι, δεν είναι αυτό. Υπάρχει το πάλι και το άλλο. Εντάξει, τελείωσα. Να κάνω μια. Επειδή ο κύριος Μαφιός εδώ έτσι παίρνω την ευκαιρία να πω κάτι. Σχετικά με τις αντικειμενικές αξίες που είχε γίνει το αίτημα το 2017, τι αποφάσεις είχαμε πάρει εμείς, γιατί δεν είχε έρθει ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και επειδή είμαστε δέκτες πολλοί. Ποιες αποφάσεις, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, τιμέ ζώνη ανεβήκαν στου συγκεκριμένου. Μισό λεπτό. Γινόμαστε από δέκτες που παραπώνουν για τα έμφυλα. Τρομοποιήθηκε, πήρε κάποιες πρωτοβουλίες. Εδώ. Ότι δεν είναι στις άμεσες προτεραιότητες μας να βάλουμε στην άκρη στους οικισμούς αντικειμενικές αξίες. Όμως, εμείς τι μπορούμε να κάνουμε για το έμφυ αυτό το δίσκο. Ακούστε λίγο τι έχουμε κάνει. Όμως, μας δόθηκε η ευκαιρία και αυτό είναι μια ευκαιρία να. Λοιπόν, οι εκτιμητές που είχε ορίσει το Υπουργείο Οικονομικών περάσανε από εδώ και από το Δημαρχείο και για καλή μας τύχη που τους στείλανε σε μένα που ξέρω πολύ καλά το θέμα και σε όλες τις αντικειμενικές που θα ισχύσουν από 1η-1η-19 και ήδη ισχύουν για το έμφυα που οφείλουν για το 18. Σε οικισμούς και χρόνια. Έχουν συστάσεις και για τους οικισμούς και επηρεάζονται η τιμή από την ελάχιστη τιμή της κάθε περιοχής. Έγιναν σε όλες μειώσεις. Ωραία. Σε όλες τις μειώσεις, σε όλες τις μειώσεις. Να πω κάτι για τους οικισμούς που είναι σοβαρό το θέμα. Ακούστε να είστε στο ουρανό. Το κάτω, επειδή η τιμή παρέμεινε η ίδια, και επειδή σας ενδιαφέρει, το 850, παρέμεινε η ίδια τιμή, η οποία επηρεάζει, ας πούμε, το άλλο Γαβρίου που είναι κοντά. Δηλαδή παίρνει την τιμή την ελάχιστη του Γαβρίου και από εκεί τι κάνουμε, γιατί εδώ θα είναι κάτω από 1.500. Είναι καταπληκτικό γιατί είναι κάτω από 1.000. Το άλλο που έγινε στη χώρα, που πέσαμε από 1.100 στο 1.000, το οποίο είναι με δικές μου προσπάθειες. Ναι, γιατί δεν ήρθε αυτό στο Συμβούλιο ρε παιδιά να το συζητήσουμε. Μα δεν είναι θέμα συμβουλίου, είναι εξάρτητος. Δεν έπρεπε μια διαβούλευση με τους μηχανικούς, με τους... Δεν έχουν μια μηχανική, έχουμε δουλειά, γνωρίζουμε... Εμείς είχαμε μειώσει σε όλη την άδρα, 25% στους συγγισμούς που είναι γύρω από τη χώρα. Στον Πατσί και στον Πατσί. Είναι τρομερό τα άκουσα που θα έχουν. Στον Πατσί 15% σε όλες τις ζώνες. Θα τα δείτε στο έφυγα. Αν κοιτάξετε στο έφυγα, τι σύνδεσμο. Στο Πατσί είναι αναδιοδύνη. Στο έφυγα. Κατώ και το 850 ήταν πολύ χαμηλή και δεν μπορούσα να πάρει να το είχα προτείνει εγώ χαμηλότερη. Αλλά δεν το δέχομαι. Εγώ το είχα πατήσει όλη την άδρα 20%. Πρέπει να δείτε το καταλαβαίνω. Γιατί δεν είναι στο Συμβούλιο. Εγώ να πάρω μάρες. Δεν είναι θέμα του Συμβουλίου. Αυτός είναι ένας εξάρτητος ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος πήρε εντολή από τον κύριο Παναγιώτη και το εκτέλεσε όπως νόμιζε. Πήγε σε μεσίτες, πήγε σε συμβουλίες. Δεν είμαστε και εμείς ένα εκτελεστικό όργανο να παρουσιάσουμε. Δεν μπορούμε να πάρουμε απόφαση για τις αντικειμενικές και τις συνέχεια. Έλα, 9% εμείς συντιμήσει όλη την άδεια. Όχι, μια παραπάνω. Μη λέξτε τώρα, αυτό θα κάνει ένα 9% έτσι. Θέμα εδώ τώρα. Κατάρτιση με το πρόγραμμα της έτσι 2019. Κάπου είναι, μάλλον σου πρέπει. Ναι, ωραία. Έχει περαστεί η σύγκριση, παρακαλώ ερωτήσεις. Ο κ. Μαμασίου, δηλαδή. Θέλω να ρωτήσω γιατί γιατί σάτα όλοι το μεγαλύτερο ποσοστό του μάμου γύρω στο 50% και πάνω έχει πάει σε προμήθειες ενώ δεν τα βάση του κανονισμού και το άλλο διαπίστωσα είναι ότι τελικά από το 2015 και εδώ, στα περισσότερα χωριά δεν έχει δουλευτεί ούτε μία γωνιά σάπα. Αν είναι δυνατόν.
σε πολλά χωριά δεν έχει υλοποιηθεί ούτε μια εισφρογιά στη Σάρτα. Και παραμένει κάθε χρόνο μέσα. Για χωριά. Σε πολλά χωριά. Ο Μακροτάτα είναι ένα μεγάλο χωριό. Τι κάνει ο πρόεδρο. Τι κάνει ο πρόεδρο, το ξέρει κύριε Βιδάλη, ότι είχατε στείλει τον κύριο πολίτη εδώ και ένα χρόνο. Έχετε θετικέ περιγραφέ και ποτέ δεν προχωρέσατε. Το ίδιο και στο φελό. Εδώ ο φελό έχει αποκλειστικότητα. Περισσότερη Σάντα δεν επιτρέπει εγώ πουθενά αυτό το πράγμα. Και το βάζετε σαν τα παντοτικά κιόλας. Μετά δεν αναφέρετε τις προμήθειες αυτές που θα κάνει φωτιστικά αυτά, ποιος θα τα υλοποιήσει μετά, ποιος θα το τοποθετήσει. Δεν έπρεπε να είχατε κωδικό, ποιος θα το να αναθέσουμε σε κάποιο εργολάβο για την τοποθέτηση. Βλέπουμε ένα έργο που γίνεται στο Πατσί τώρα πρόσφατα, επέκταση του τροφοδοτισμού με μια πρόχειρη κατασκευή, λάστιχο ίδρυσης κάμω μέσα καλώδιο, θα το δει και κανένας άνθρωπος. Αυτά τώρα που λέτε, ξέρετε, κάντε καταγγελία, γιατί αυτό το καλώδιο είναι... Δήμαρχε, θα περίμενα από εσά που είσαστε και γιατρός, να προσέχουμε τις πόλεις. Μην μου κάνεις σε καλά, το ότι είμαι για πόσο ξέρω πάρα πολύ καλά. Γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η Σάββατο. Η Σάββατο, όπως γνωρίζετε, η Αθανασίου και πάρα πολλά χρόνια είναι των Προέδρων. Μέλημα. Προγραμματισμό. Και μέλημα. Δηλαδή, λένε οι Προέδροι, θέλω αυτό, αυτό και αυτό. Ο Δήμος δεν παρεμβαίνει γιατί είναι αυτοτελείς μονάδες για εμάς ο κάθε Πρόεδρος στο χωριό του. Εκκρίνουμε, εφόσον είναι σύνομο αυτό που θέλει, το βάζουμε στο τεχνικό πρόγραμμα. Και από εκεί πέρα είναι μέλημα του κάθε Προέδρου να υλοποιήσει τη Σάββατο. Πώς θα την υλοποιήσει, οι τεχνικές υπηρεσίες, οι τεχνικές υπηρεσίες της Σάββατο, άμα στην τεχνική. Ξεχνάτε ότι ο ίδιος ο πρόεδρος ο δικός σας από τα Λάμινα, ο κύριος Ανίσης, πριν ένα μήνα εδώ, κατήγγειλε αυτό, ότι δεν τον αφήνεται να υλοποιήσει τη Σάββατο. Πρόεδρος που υπάρχει κάτι στην εγώ σας. Τι λέτε κύριε Αθανασίου. Ο κύριος Ανίσης εδώ. Κύριε Αθανασίου, πετάτε κουβέντες που δεν ξέρετε πραγματικά τι σημαίνουν αυτές. Μα τι λέτε κύριε. Δεν ξέρετε καν τι λέτε αυτή τη στιγμή. Ειδικά για τα Λάμια έχουν δοθεί πολλαπλάσια χρήματα. Μετά από αυτό που κατήγγειλε. Μετά από αυτό που κατήγγειλε. Και υπάρχει άλλη συνεργασία με τον πρόεδρο. Άρης. Κατήγγειλε ο πρόεδρος. Εσύ τι ξέρεις, γιατί δεν μιλάς. Μίλαρε. Στο τεχνικό πρόγραμμα μπαίνουν μόνο προμήθειες που έχουν επενδυτικό χαρακτήρα ή προμήθειες που από κάτω ακολουθεί το έργο. Και δεν το λέω εγώ, το λέει το παρατηρητήριο και αν δείτε στο διάβιο θα το δείτε. Εδώ λοιπόν εσείς έχετε στο μεγαλύτερο μέρος προμήθειες ίδρυυσης ηλεκτροφωτισμού που είναι ανταποδοτικά και γι' αυτό έχετε το περίσσευμα στα τέλη. Και θεωρώ και το λέει ολοκάθαρα ότι είναι μη νόμιμες αυτές οι δαπάνες που δεν είναι επενδυτικού χαρακτήρα και από την άλλη παρουσιάζεται προμήθειες χωρίς να υπάρχει από κάτω η εκτέλεση του έργου. Αυτό πώς το εξηγείτε. Αυτά δηλαδή όλες οι προμήθειες που θα γίνουν πώς θα τοποθετηθούν, όπως έγινε η παιδική χαρά. Είχατε προμήθεια των ειδών και του δαπέδου και δεν υπήρχε κανείς ούτε τεχνική υπηρεσία ήξερε. Ούτε επέβλεψε, ούτε μελέτη υπήρχε και έγινε η παιδική χαρά και η μισή έχει διαλύσει. Θεωρώ λοιπόν ότι στο τεχνικό πρόγραμμα είναι μη νόμιμες. Είναι μη νόμιμες οι δαπάνες. Σύμφωνα με τις οδηγίες του παρατηρητήριου. Τώρα ακούτε, δεν ακούτε. Εντάξει, οκ. Και θέλω να γραφτεί αυτό στα πρακτικά. Κυρία Βασιλοπούλου, εδώ έχουμε μία σάρτα δηλαδή, η οποία μας φαίνεται για όλο προς ψήφιση, η οποία
Οι περισσότερες δαπάνες αφορούν κυρίως ανταποδοτικά τέλη. Είχε δίκιο ο κ. Βουλαζέρης προηγουμένως που ανέφερε ότι ένα μέρος δηλαδή των δαπανών τα οποία θα έπρεπε να πάνε στα ανταποδοτικά τέλη, πραγματικά αυτό θα μπορούσε να γίνει και βέβαια να είναι ωφελημένα τα χωριά προκειμένου αντί να βάζουν δαπάνες από την υπηρεσία 20 να βάζουν δαπάνες οι οποίες όπως τη λέει εδώ και το παρατηρητήριο που αφορούν επενδυτικές δραστηριότητες των ΟΤΑ. Αυτό δεν γίνεται σε αυτή τη στιγμή. Αλλά το αντίθετο. Έχουμε περάσει τα ανταποδοτικά τέλη, δηλαδή η υπηρεσία 20 δαπάνες ό,τι αφορούν αυτά, μέσα στη ΣΑΤΑ. Και σαφώς αυτό που είπε ο κύριος Αθανασίου. Τώρα. Μιλάς από εκεί και δεν ακούω. Και σαφώς αυτό που είπε ο κύριος Αθανασίου, ότι ένα μέρος της ΣΑΤΑ δεν αναλώνεται μέσα στην τρέχουσα περίοδο που ψηφίζουμε, αποτέλεσμα η ΣΑΤΑ, πολύ μεγάλο ποσοστό της ΣΑΤΑ να μεταφέρεται στα επόμενα χρόνια και να μην πηγαίνει καθόλου στις πολύ μικρές κοινότητες, οι οποίες όπως πολύ σωστά είπε ο Δήμαρχος, έχουν τεράστιες ανάγκες, γιατί ακριβώς έχουμε τεράστιο δοτικό δίκτυο, διάσφαρτους οικισμούς και πάρα πολύ μεγάλη έκταση, η οποία πραγματικά χρειάζονται βασικές υποδομές. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, μέσα από αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση για τη ΣΑΤΑ, κατανομή της ΣΑΤΑ, δεν προκύπτει. Ένα άλλο που θέλω να πω, και βέβαια αυτό είναι πασιφανέστατο, κυρίως αφορά προμήθειες ομοειδών πραγμάτων από τη ΣΑΤΑ. Κυρίως, αν θέλετε να το βρω κιόλας, αφορούν κυρίως το φιλότομο και τα λοιπά. Βλέπουμε εδώ πέρα δηλαδή για προμήθεια φωτιστικών σωμάτων παιδικές χαρές Δήμου Άγρου, προμήθειες φωτιστικών σωμάτων για Δημοτική Ενότητα Ιδρούσας, Δημοτική Ενότητα Κορθίου. Και θέλω να ρωτήσω και το Δήμαρχο. Δηλαδή, από πού θα τα παίρνατε από αυτά δηλαδή. Δεν μπορούσατε να τα κάνετε όλα μαζί και να κάνετε και μια οικονομία κλίμακας να μπορέσετε να πάρετε και περισσότερα πράγματα. Γιατί θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει ειδικά για αυτά τα πράγματα άλλο. Γιατί μπορώ να καταλάβω αυτό ότι πρέπει να αιμοδοτηθεί και η τοπική οικονομία, αλλά για αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα δεν νομίζω ότι οι προμήθειες αυτές γίνονται τοπικά in situ, αλλά κυρίως προμήθειες οι οποίες γίνονται γενικά. Γιατί λοιπόν να γίνεται μια τέτοια κατάκτηση, δεν ξέρω αν ακούγεται κανένας, ή μιλάω μόνος μου. Ναι. Γιατί λοιπόν θα πρέπει να γίνεται μια τέτοια προφανέστατη κατάκτηση. Και έχει εδώ πάρα πολλά ποσά. Τέτοια δηλαδή, παραδείγματος χάρη, προμήθεια οργάνων για κατασκευή παιδικών χαρών. Με συγχωρείτε, θα πάρετε από το Κόρθι προμήθεια για κατασκευή οργάνων. Ρωτώ. Θα πάρετε από το Δήμο Ιδρούσας προμήθεια για κατασκευή οργάνων, πόσο είναι οργάνων γυμναστικής. Όχι. Θα τα πάρετε από κάποιο κεντρικό προμηθευτή. Γιατί λοιπόν δεν τα βάλατε όλα μαζί, προκειμένου να υπάρχει μια οικονομία κλίμακας. Και να πω και κάτι άλλο, ένα που δεν το έχω καταλάβει, μπορεί κάποιος να το εξηγήσει, το έχω ξαναρωτήσει και από την άλλη φορά. Βλέπω εδώ στο μία δαπάνη 52.000 περιφέρεια, μελέτη κοιτή. Τι είναι αυτό, είχα ρωτήσει και την άλλη φορά τον Δήμαρχο, έφυγε τώρα. Κωδικός 1328-0051. Κατανομή, υπάρχει κατανομή και φαίνεται ο αριθμός της κατανομής. Τι αφορά αυτό. Αυτό είναι η υπηρεσία. Αυτό είναι από χρηματοδότηση. Ναι, δεν πρέπει να ξέρουμε τι είναι αυτό. Το έχω ρωτήσει και την προηγούμενη φορά. Ναι, για το συγκεκριμένο Δήμαρχο, σε εσένα το ρώτησα και δεν ήξερες πάλι να μου απαντήσεις. Μου είπες την επόμενη μέρα θα μας δει. Μας είπατε την επόμενη μέρα είναι παρόντες όλοι εδώ της αντιπολίτευσης. Θα μας διαφωτίζατε για τα ερωτήματα που θέσαμε. Ακόμα δεν έχουμε πάρει απάντηση. Εξανάρχεται μέσω της ΣΑΤΑ, το ρωτάμε, πάλι δεν έχουμε πάρει απάντηση. Τι αφορά αυτό. Και για τη μελέτη, και τι είναι, κατά μελέτη της εξέλιξης, είναι μία καταγραφή για το μελετητή. Για τα χρήματα που είναι να πάρει ο μελετητής, είναι μία προς κατανομή. 280.000. Ακριβώς. Είναι κατανομές. Βάζουμε σιγά-σιγά.
Από εκεί θα είναι. Εγώ δεν είμαι υπηρεσία, αλλά αυτή δεν είναι πάντα. Και να κάνω και μία έτσι παρατήρηση πέρα από τις κατακτήσεις και τις απευθείας αναθέσεις. Η λέξη κατάρτιση είναι παρανομία. Εμείς δεν παρανομούμε, κύριε Καπαδόπουλο. Όταν λέτε κατάρτιση, αμέσως μιλάτε για παρανομία. Εμείς δεν παρανομούμε. Σας είπα, ότι... αν υπάρχει κατάσταση, κόβεται και προϋπολογισμός και αναμονή. Σας είπα λοιπόν. Σας είπα ότι. Σας παρακαλώ λοιπόν, μέσα να μην τα φτιάξετε. Κατάσταση. Δήμαρχε, κατακτήσει. Γιατί απλά κάνετε εντυπωσιασμό με τα λόγια σας. Λέω λοιπόν, ακούστε με να επαναλάβω λοιπόν το ερώτημά μου. Λέω λοιπόν ότι για πολύ συγκεκριμένα, σας είπα προηγουμένως, εάν οι κατακτήσει, αν θέλετε, πώς το θέλω να το πείτε. Οι διαφορετικά νομοειδή πράγματα, θέλω να το λέω με διαφορετικό τρόπο. Κοιτάξτε, κύριε Καπαγή, μπορούσε η κυβέρνηση να απαγορεύσει απευθείας αναθέσεις. Να ρωτήσω. Να το καταλάβω αυτό. Ό,τι είναι νόμιμο. Είναι απευθείας ανάθεση. Ό,τι είναι νόμιμο. Άλλο απευθείας ανάθεση και άλλο κατάρτιση. Ό,τι είναι νόμιμο. Έχει μεγάλη διαφορά. Ό,τι είναι νόμιμο δεν σημαίνει ότι είναι και ηθικό. Λέω λοιπόν, ό,τι είναι νόμιμο δεν σημαίνει ότι είναι και ηθικό. Λέω λοιπόν, ηθικό. Ό,τι είναι νόμιμο δεν σημαίνει ότι. Δεν θα με ακούτε κιόλα. Ό,τι είναι και ηθικό. Το ερώτημά μου λοιπόν, το ερώτημά μου είναι, εξακολουθεί, κύριε Αντιδήμαρχε, εξακολουθεί να υπάρχει. Γιατί για την προμήθεια είπα ότι αν αφορά τοπικές οικονομίες και προμήθειες στην τοπική οικονομία, εγώ το καταλαβαίνω να παραπάνω από ένα μαγαζί στο Κόρφι και ένα άλλο από ένα μαγαζί. Αλλά όταν αφορά πράγματα που θα έρθουν εισαγωγή. Εκτός άλλων, γιατί να είναι διαφορετική κωδική και ενώ είναι ομοειδή πράγματα, αν θέλω να το πω κατάρτιση. Αυτό εγώ δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν. Όχι, παιδικής χαρές είναι. Παιδικής χαρές. Προμήθεια οργάνων γυμναστικής. Μέχρι συγκεκριμένο ύψος. Όχι παραπάνω από ένα συγκεκριμένο ποσό. Τι εννοείται, δηλαδή αν πέναν όλα μαζί, τι θα έβαζε. Η κατάρτιση που λέτε είναι αν κάνουμε μία προμήθεια ενός συγκεκριμένου ηλικίου πάνω από 20.000 ευρώ συνοφιλία. Μέχρι 20.000 θεωρείται απευθείας ανάθεση. Τι δεν καταλαβαίνετε. Εγώ τι είπα. Δηλαδή είναι κατατιμήσεις, κύριε Καπαγή. Εσείς δεν με καταλαβαίνετε. Που δεν γίνονται κατατιμήσεις. Εσείς δεν με καταλαβαίνετε. Και σε κάθε λοιπόν δημοτική ενότητα έχουμε δυνατότητα να κάνει ο Δήμος απευθείας ανάθεση. Για ένα συγκεκριμένο, για μια συγκεκριμένη προμήθεια. Εάν θα μπορούσε το ποσό συνολικά σε ένα έτος να το 20.000 ευρώ. Να το πω διαφορετικά, ότι όλα αυτά λοιπόν τα ψάχνια... Διαφορά και τις υπηρεσίες σας. Μπορούσατε λοιπόν να το κάνετε πάλι απευθείας ανάθεση, αφού είναι κάτω από 20.000 για κάποια ποσά, όπως είναι τα 3-5.000, και να έχετε μια οικονομία κλίμακας. Μα οικονομία κλίμακας δεν έχουμε ούτως ή άλλως. Εντάξει, αν το έχετε, αυτό είναι αν αγοράζεις 5.000 πράγματα και μετά αγοράζεις 15, εντάξει, εγώ το αφήνω στην πρέση. Εντάξει, άστο, εντάξει, το κατάλαβα. Εγώ και το τελευταίο που θέλω να πω, ακόμα και τα πιο μικρά νησιά, εγώ έχω μάθει και για άλλους Δήμους τι γίνεται, εδώ δηλαδή φαίνεται ότι ο Δήμος μόνο διαθέτει σάντα ακριβώς ό,τι αφορά την χρηματοδότηση και όχι ιδίους πόρους για το τεχνικό πρόγραμμα που συνηθίζουν και οι άλλοι Δήμοι να έχουν ένα πλεόνασμα που να το διαθέτουν για τη ΣΑΤ. Εδώ το αντίθετο γίνεται και βέβαια αναφέρθηκε και αυτό το θέμα ότι όλα είναι προμήθειες, υπηρεσίες προμηθειών χωρίς να φέρνουν από κάτω τα έργα. Αυτά, σταματώ εδώ. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι με τα δίπης μου δεν βλέπω πάλι στο τεχνικό πρόγραμμα το δίκτυο, το έργο για τη σύνδεση της αποχέτευσης του Ρογού με το αποχετευτικό του Όρμου Κορθίου που είχε 22 φίλους ο Δήμαρχος ότι θα ήταν στο 18, δεν το βλέπω ούτε στο 19. Μισό λεπτό. Όχι, δεν πάντα 3 λεπτά. Θα μιλήσω και μετά. Θα μιλήσω και μετά. Αφού είναι εδώ, θα σας πω. Εντάξει. Ναι. Κάνατε τη μελέτη με ίδιους πόρους και την καταθέσαμε για να μπούμε στο πρόγραμμα που υπάρχει ίδρυψη αποχέτευση και περιμένουμε την ένταξή. Είναι κάπου 200.000 ευρώ. Δεν είναι απλό ποσό να φτιάξει. Ποιο πρόγραμμα για ίδρυψη. Φιλόδημα. Στο φιλόδημο. Δεν το είδα μέσα εγώ στο φιλόδημο. Στο φιλόδημο υπάρχει πρόγραμμα για. Εγώ εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν το είδα. Δεν έχουμε πάρει έγκριση για το φιλόδημο. Συγγνώμη, ρε παιδιά, όταν ψηφίσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο εδώ για το φιλόδημο, δεν ήταν όλα έργα ίδρυψης.
Εγώ δεν είδα κανένα. Εκτός αν δεν τώρα το είδα. Είναι αυτό, τώρα που ολοκληρώθηκε η μελέτη του στον πρώτο τρογού και τα υδραυλικά και τα υπόλοιπα τα τοπογραφικά δίκτα, ολοκληρώθηκε πριν από περίπου 20 μέρες ένα μήνα και το εντάξαμε, θα το εντάξουμε τώρα σε πρόγραμμα του Μιλόδηπου. Λοιπόν, εντάξει. Εγώ από την αρχή. Όπως κάναμε και με τη Μεσαδιά και με τα Λιβάδια. Εγώ από την αρχή της θητείας, γιατί έχουμε δεσμευτεί, γιατί τότε ήμουν στην παράταξη, έχουμε δεσμευτεί για δύο έργα στον πόλεμο. Το ένα έργο λοιπόν ήταν η σύνδεση του Ρογού. Έχει περάσει η θητεία μας. Μένω εκεί που μου λες καλά ότι αυτές οι διαδικασίες είναι απίστευτα χρονοβόρες. Όταν έχουμε εξασφαλίσει, πάμε λίγο. Μένω εκεί που μου λες. Έχουμε εξασφαλίσει το ποσό, ύστερα από πολλή αγώνα, Μεσαδιάς και Λιβαδίων και ακόμα σήμερα θα περάσουμε κι άλλο θέμα για τον ίδιο. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τη Μεσαριά και τα είναι επιτυχία για τη Μεσαριά και τα Λιβάδια και χαίρομαι ιδιαίτερα για τη Μάσκολε, όμως βλέπω στον όρμο Κορθίου ότι αυτό το έργο που πραγματικά είναι πνοής, που πραγματικά το υποσχεθήκαμε, πραγματικά υποφέρουν οι κάτοικοι εκεί, γιατί τα δήματά τους πηγαίνουν στα αγροτεμάκια, μένω όμως εκεί που λες. Το θεωρώ άλλη μια φορά αυτό. Να το επαναλάβω. Το κατάλαβα. Μου είπε για το φιλόδοξο πότε το είδα. Αναφέρθηκα στη Μεσαριά και στα Λιβάδια. Ναι. Όχι για να σου πω ότι πετύχατε ένα έργο ακόμα. Ναι. Για να σου πω ότι καθυστερεί απίστευτα η διαδικασία αυτή. Ναι. Έχουμε εξασφαλίσει το ποσό. Το ποσό από πέρσι για Μεσαριά και Λιβάδια και ακόμα βλέπουμε τις διαδικασίες. Εγώ πάντως δεν το βλέπω. Εδώ λοιπόν σου είπα το εξής. Ναι. Προχωρούσε η μελέτη όταν το είχαμε πει την προηγούμενη φορά και μόλις ολοκληρωθεί θα το εντάξουμε στο φιλόδημο. Και αυτό κάναμε. Εγώ δεν το έχω δει. Θα το δεις. Δεν είχα καμία ενημέρωση. Δεν οφείλεται να είναι ενημέρωση. Δεν το βλέπω μέσα. Το δεύτερο έργο είναι. Χαίρομαι που βλέπω επιτέλους εκεί το χωριό της Αλαμανιάς που πραγματικά είναι ένα έργο πνοής να συνδέσει τις σχόλες με την Καβαδιά. Όμως βλέπω τσιμεντόσπρες. Ρε παιδιά, δεν σας ενδιαφέρουν τα του Κορθίου. Όχι. Εντάξει. Ακούμε. Λοιπόν, μιλάμε για το έργο την τσιμεντόσπρεση στην Αλαμανιά που ενώνει την Καβαδιά. Λοιπόν, αυτό εγώ προσωπικά και το έχεις εγκρίνει, είχαμε βάλει σε δύο τεχνικά προγράμματα 24.800 αγορά ασφαλτομείγματος. Γιατί είχαμε βάλει ασφαλτομείγματος? Γιατί με το ασφαλτόδειγμα βγαίνουν περισσότερα μέτρα οδοποιίας από το τσιμέντο. Δεν είμαι τεχνικός, η τεχνική υπηρεσία δείχνει. Τώρα ξαφνικά βλέπω, φεύγει το ασφαλτόμείγμα από εκεί, ένα έργο που το έχουμε τάξει από τότε που βγήκε η παράταξη, έτσι. Τσιμεντόσπρες, γιατί όχι ασφαλτόμείγμα? Και μην μου πείτε ότι δεν έχουμε μέσα για ασφαλτόμειγμα, γιατί παρακάτω βλέπω αγορά ασφαλτομείγματος. Και πάλι θα έρθω και θα πω το μηχάνημα της αναπτυξιακής που είναι, γιατί όχι 24.800 να κάνουμε όσο περισσότερο μπορούμε την Αλαμανιά να την περάσουμε από μέσα να φτάσουμε την Καβαδιά πάνω. Ερώτημα. Άρα λοιπόν εδώ η πρότασή μου είναι, και μην μου πείτε ότι είπα πολλά, η πρότασή μου είναι εδώ ασφαλτόμειγμα 24.800. Πρώτη παρατήρηση είναι αυτή. Την άλλη μένω σε αυτό. Να σου απαντήσω. Θες ή ποια είναι. Τα τρία λεπτά τα ξεκινήσαμε έτσι. Νομίζω ότι είναι εντάξει. Δεν θα απαντήσω ένα ερώτηση και τοποθέτηση γι' αυτό. Να απαντήσω. Να απαντήσω. Ναι. 24.800. Καταρχάς άμα κάτι μας οπούει το Θεοδασίου ως προμήθεια γιατί δεν έχουμε ιδέα. Μα δεν είναι το ίδιο τώρα. Μιλάμε για σφαλτόμικο. Το ίδιο. Πες μου πώς θα μένω να κάνουμε 24.800 όταν την κυθέτει περίπου 2,5 χιλιόμεση. Εγώ να πούμε πόσα μέτρα. Μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα από το τσιμέντο. 100 μέτρα. Πολύ περισσότερα. Θα σου πω όμως το εξής. Αυτό το έργο της Αλαμανιάς θα ενταχθεί στα χρήματα που περιμένουμε να πάρουμε από το ΚΟΔΕ, τα 600.000. Και είναι αυτό που θα κάνει τοπογραφική αποτύπωση, αν δεν υπάρχει, τα 5.000 από του προηγουμένου. Μαζί με άλλα σημεία. Εγώ δεν θα είμαι δημοτικό σύμβουλο, όμω το γράφω. Πρόσεξε. Θέλω να είναι μέσα στην οδοδία. Εγώ δεν μιλάω και να αντιγράφονται. Εγώ αυτά που λέω γράφονται. Εντάξει. Εντάξει, και τα λέω και προ τα πίσω. Ωραία. Άρα αυτά είναι δύο. Βεβαίω. Με κάλυψε αυτό που είπε. Απλά μπορεί να μην γίνει μόνο. Μέλο αυτό. Πρέπει να γίνουν τα περισσότερα.
δεν είμαι δύσπιστο στο. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω το εξή τώρα εδώ. Υπάρχει ένα έργο στην Καπαριά. Το οποίο είναι το 3073-32-0009. Είναι μια αποκατάσταση πλατείας στην Καπαριά. 4589. Είναι στο τεχνικό της Καπαριάς. Αυτό το έργο, ρε παιδιά, έχει γίνει εδώ και 2 χρόνια. Έχει τιμολογηθεί, έχει βγει απόφαση δικαστηρίου, έχει τελεσυνδικήσει, είναι για να πληρωθεί και το βάζετε μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα. Βγάλετε τα χρήματα από εδώ. Λέω, έχει τελεσυνδικήσει, τιμολόγιο, δικαστήριο, τελεσυνδικία, έχει το καλοκαίρι. 30-73-32-009. Ή αν σφαίρα πρέπει να είναι εκεί για κάποιους λόγους που δεν γνωρίζω εγώ. Το έργο αυτό έχει εκτελεστεί. Με το συνετή τι γίνεται με τους δρόμους που έχουν συνέχεια, την έχεις και εσύ, την έχω και εγώ. Είναι μέσω τεχνικό πρόγραμμα, αυτά που λέει εδώ μελέτη διάνοιξης αγροτικού δρόμου, σαν τα μελέτη διάνοιξης δρόμου, κάτι τεχνικά που είδες για το συνετή. Είναι αυτός ο περιβόητος δρόμος που τον θέλει όλο το χωριό να ξεκινήσει από την πλατεία και να φτάσει αρκετά κάτω. Αυτά είναι. Να ησυχάσουν και οι άνθρωποι. Αυτά είναι. Ωραία. Όλο το χωριό δεν θέλει τον δρόμο. Έχουν πάρει υπογραφές, λέει όλοι. Δεν ξέρω. Τώρα. Αυτό που θέλω να πω και είναι βέβαια στοιχεία είναι ότι από τη ΣΑΤΑ του 2019 το 31,22%, δηλαδή το 1/3, το 1/3 της ΣΑΤΑ του 2019 πηγαίνει στις υπηρεσίες 20 και 25. Να σημειωθεί. Γιατί σου έρχεται ο λόγος που δεν θα το ψηφίσω. Το 31,22% πηγαίνει στις υπηρεσίες 20 και 25. Και από τη ΣΑΤΑ των προηγούμενων ετών, συμπεριλαμβανομένων και το 18, την παλιά ΣΑΤΑ που λέμε, το 30,32% της εναπομείνουσας πηγαίνει στις υπηρεσίες 20 και 25. Εδώ λοιπόν έρχεται να κουμπώσει με τα τέλη. Και εδώ είναι ένας λόγος που το τεχνικό πρόγραμμα δεν ξέρω αν θα περάσει. Προφανώς θα περάσει και μακάρι να περάσει. Αυτό το έχουν πει οι πρόεδροι. Okay. Αλλά φανταστείτε ότι σε ένα τεχνικό πρόγραμμα ενός Δήμου το 1/3 καταναλώνεται πού? Στις ανταποδοτικές υπηρεσίες. Okay, αλλά η απόφαση τελών με αυτό εδώ δεν συμβαδίζει. Εδώ πάμε. Αυτά. Ωραία. Συγχωρία. Αρνητές φίλοι παραγγέλλω. Αρνητές φίλοι. Και εγώ θα το ψηφίσω, διότι είναι, το 1/3 είναι ανταποδοτικές υπηρεσίες. Γι' αυτό το λόγο. Με την παρατήρηση, κυρία Βασιλοπούλου, ότι είναι μη νόμιμες οι δαπάνες που δεν είναι παιδευτικού χαρακτήρα και αντίκειται στις οδηγίες του παρατηρητηρίου. Αυτό θα γράψω. Εγώ δεν λέω τη λέξη είναι μη νόμιμες, έτσι, γιατί έχει προμήθειες. Επιτρέπεται να είναι μέσα στο ΣΑΤΑ. Εγώ δεν το ψηφίζω διότι το 1/3 του τεχνικού προγράμματος αφορά την υπηρεσία 20 και την υπηρεσία 25 που είναι ανταποδοτικές υπηρεσίες. Αφορά ανταποδοτικές υπηρεσίες. Ναι, το 1/3 του τεχνικού προγράμματος αφορά τις υπηρεσίες 20 και 25 που είναι ανταποδοτικές. Λοιπόν, πάμε. Συνεργαίων και σπανερής περιοδικής δημοκρασίας για την πίσω σε αυτού. Αυτό το θέμα. Εγώ θέλω να παραδείγμα. Όχι. Να σου πω. Έχετε καταλήξει. Θα πάω στη διαδικασία να σου πω διαβούλευση. Ναι, έχετε καταλήξει. Έχετε σε κάποια επόμενα. Έχετε υπόψη σα κάποια ήδη. Κάποια επόμενα υπάρχουν. Δηλαδή εδώ είναι αυτό το εμπειρίο που είχαμε εδώ κάτω. Για τη χώρα. Και στο γράφημα και στο σχολείο δημοτικό.
Το οποίο είναι δική μας έκταση, είναι δική μας έκταση, έτσι. Όχι, έχουμε και στο Κόθη πρόβλημα. Βέβαια, τουριστικά δεν είμαστε αναπτυγμένοι όπως οι άλλες περιοχές της Άνδρου, έτσι. Όμως, κάθε καλοκαίρι, δεν ξέρω, το μας λείπει ο Ιάκωβος όμως το γνωρίζει, στο Κόρτι, υπάρχει κάποιος άνδρος που εδώ και 3 χρόνια μας παραχωρεί δωρεάν ένα χώρο με πολύ παρακάλι και με πολύ... Και αυτό πρέπει να σταματήσει, δηλαδή μπορούμε να το να κάνουμε εμείς το συνοσχό και προτείνω να υπάρξει και οικόπεδο για το Κόρτι να μισθωθεί. Αυτό να προβλέπει δηλαδή και τον νόμο Κορτίου που έχει πρόβλημα στο πάρτιξ το καλοκαίρι. Δεν είναι εγώ, και για το και είναι γύρω στο βλέπω δίπλα στο μάτι. Ισχύει για το κόρτι. Γιατί γράφουμε άνθρωπο. Άρα λοιπόν να ψηφιστεί και για το κόρτι. Βεβαίως. Πρέπει να το συμπληρώσουμε. Εφόσον δεν υπάρχει. Και πρόκειται για την έκταση αυτή που νοικιάζει ήδη ο πρόεδρος. Δεν την νοικιάζουμε. Είμαστε χρόνο. Μήπως την νοικιάσουμε για τον χρόνο. Το θέμα 2 δεν είναι σε βέβαιο γιατί πλέον δεν έχει νέο ελληνική να μπει. Ωραίο. Έχει ξεπεράσει, έχει τελειώσει η ιστορία. Την κυρία Πολίτου έχει γίνει εκδήλωση. Λοιπόν, θα πάμε στι προβολήσει. Εξειδίκευση πίστοση για να πάμε στι προβολήσει. Γραφειοκίνητο στην Άνω. Είναι το έπαντρο για την καινούργια χρονιά. Το γράφει στην εισήγηση. Η ερώτησή μου είναι 2.500. Παρακαλώ, το θέμα 2, εξειδίκευση πίστοση για την φιλοξενία, το επόμενο που είπες είναι το έδαφο στο περιοδικό και λέω 2.500 κοστίζει. Εγώ βλέπω 1.480 ευρώ. Εγώ βλέπω 2.450 στο 3 που έχετε δώσει για το έδαφο. Να σας το δώσω. Ναι, αλλά έχει 2 εδώ πέρα. Έχει 2 εις 2. Το 4. Είναι για 2. Το 3. Έχει 2.30. Έχει 2.30. 2.30. Το 4 είναι άλλο. Λοιπόν, έχει το έβαδρος 2.450 και έχει και τις φωτογραφίες στο slide show το οποίο είναι 1.488 στο 3. Και ρωτάω τόσα πολλά χρήματα έχει το έβαδρος για να εκτυπωθεί. Έχετε πάρει προσφορές. Είμαι αντιπολίτευση κυρία Τσατζομύρου, μου το είπατε και την άλλη φορά, αλλά θέλω να ρωτήσω. Έχετε πάρει προσφορές. Ορίστε. 2.450 για το έβαδρο, την ερώτηση. 2.450, ναι, αν έχετε πάρει όμως φορές και είναι η καλύτερη αυτή. Δεν ακούσαμε. Και να τα... Ο Δήμος απλά συνεισφέρει στην εκτύπωση του έβαθρος και γενικότερα στην όλη διαδικασία για το έβαθρο στον περιοδικό. Το έβαθρο στον περιοδικό, όπως θυμάμαι, φύγησε 14.000. Άρα είναι η συμμετοχή μας. Από το πρώτο. Που είναι η συμμετοχή μας, δηλαδή, είναι η συμμετοχή μας σαν βοήθεια. Και επιπλέον τα χρήματα αυτά συμπεριλαμβάνονται για κάποια χρόνια και επαθεκτύπωση κάποιων προηγούμενων που θα πήγαμε σε εξαίσθηση. Okay. Εγώ στο τρίτο θέμα, όσον αφορά το έβαλα στο ψηφίζω, όσον αφορά τα slide show, το καταψηφίζω. Για το τρίτο. Δήμαρχε, παρόλο ότι είπα ότι θα το ψηφίσω, μιλάω για το τρίτο, το τέταρτο θα το ψηφίσω. Τρίο. Το τρία έχει 2 σκέλη. Το ένα είναι το έβαδο και το άλλο το slide show. Και το τέταρτο τι είναι. Το τέταρτο είναι εμπλουτισμό τουριστική σελίδα. Α, ναι, εντάξει, σωστά κατά. Λοιπόν, παρόλο που θα το ψηφίσω, ήθελα να ρωτήσω κάτι. Εάν υπάρχουν και άλλες προτάσεις άλλων πρωτοβουλειών, άλλων που θέλουν να φτιάξουν αντίστοιχα και αν ο Δήμος προτίθεται να χρηματοδοτήσει. Τέτοιο να... Αν υπάρχουν συνόντες και άλλα. Αν υπάρχουν, δεν σε αναπληρωτικά. Ναι. Εννοώ ότι όπως είναι η πρωτοβουλία αυτή με το έβατος που το κάνουν κάποιοι άνθρωποι και
το περιβάλλον. Συνεισφέρει και ο Δήμος, εάν ο Δήμος προτίθεται και σε άλλες τέτοιες αντίστοιχες πρωτοβουλίες που προβάλλουν την άδεια. Εφόσον βεβαίως, εφόσον προβάλλουν την άδεια συνολικά, φυσικά. Και το έργο όμως προβάλλει την άδεια συνολικά. Δεν έχουμε κάτι τέτοια πρόταση. Άρα με πρόσφατα λόγια, φτιάχνετε διαφοροποίηση για να καταλάβω. Ψηφίζετε το πρώτο. Εγώ ψηφίζω το Εύανδρος, αλλά δεν ψηφίζω τα 200, τις 200 φωτογραφίες στο slide show. Δεν το ψηφίζω. Εγώ το ίδιο. Έτσι ακριβώς. Ποιοι θα ψηφίσουν αυτό. Ποιοι θα ψηφίσουν αυτό. Ο κ. Θανασίου. Λοιπόν, δεν θα ψηφίσουν. Όχι, όχι. Λοιπόν, άρα εγκρίνεται ομόφωνα η καταπάνη. Για το Εύανδρος. Για το Εύανδρος. Και κατά μειοψηφία το σλάιτς. Μειοψηφούνται το κύριο Αθανασίου. Ποιο Βρατζέλης. Ποιο Βρατζέλης. Και νομίζω ότι για το κόστος, έτσι, όχι για την αναγκαιότητα της δαπάνης. Και για το κόστος και για όλους. Για το κόστος, έτσι. Και για όλους. Για το 1.400 ευρώ. Ναι, για το κόστος. Τέταρτο. Εμπλουτισμό τουριστικού εξήγηση και διαχωρισμό τουριστική παρουσίαση τη ΣΕΑΝ στο διαδίκτυο. Εντάξει, εμπειρία να πούμε. Θέμα πέμπτο, δεν είναι εγώ, δεν είναι εγώ. Παρακόλληση κρίση υποτικού ακινήτου. Ναι, εδώ βλέπουμε τη σύσταση μια νέα κινσέπτ. Η οποία προτείνεται και μάλιστα αυτή η Κινσέπ, η οποία τα πέντε μέλη δεν είναι από την Άνδρο, αλλά είναι από την Αθήνα, κυρίως μέλη ουσιαστικά της ομάδας οι οποίοι τρέχουν αυτό το πρόγραμμα, ζητούν να στεγαστούν σε ένα χώρο, ένα δημοτικό χώρο. Το ερώτημά μου είναι το εξής, ότι η προηγούμενη και η Κινσέπ, η οποία λειτουργεί στο Κόρθι, που είναι εκεί, δεν ξέρω, θυμάμαι πώς είναι το όνομά της, είναι γνωστή και τα λοιπά. Όταν ζήτησε εδώ πέρα ένα δημοτικό χώρο και για να μπορέσει να προχωρήσει τα συνειδητότητα της, της το αρνηθήκαμε. Τώρα έχουμε μια πρόταση για μια άλλη κινσέπ και να της πούμε ναι, ενώ το 80% να παρακολουθείτε το... Το 80% του προγράμματος ουσιαστικά ωφελημένοι δεν είναι ο Δήμος, αλλά η εταίροι του προγράμματος. Ναι, ο Δήμος δεν συντονίζεται στο πρόγραμμα αυτό. Δεν είπα κάτι. Δεν θέτω καμία μορφή. Λέω το ερώτημα μου το εξής. Ότι στη μία Κινσέπ δεν δώσαμε, η οποία και αυτή έχει μια κοινωνική ωφέλεια σημαντική, όταν το ζήτησε. Ενώ εδώ έρχεται μία πρόταση για να δώσουν. Πώς να λέω εγώ αυτή τη στιγμή ότι είμαι αρνητικός. Το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι γιατί βλέπω εδώ ότι θα είναι κάπου στα προβάτω, στο χωριό το δικό μου. Αν έχει ερωτηθεί ο πολιτιστικός σύλλογος, στον οποίο νομίζω είχε διατηρηθεί ο χώρος. Τώρα βέβαια εδώ δεν είναι κανένα πρόσωπο τη τοπική κοινότητα για να μας το πει. Πρέπει να έχει γνωμοδότηση, για. Όχι, βλέπουμε μόνο μια γνωμοδότηση. Η οποία ουσιαστικά δεν έχει ούτε σφραγίδα ούτε τίποτα, του ένα γονατογράφημα μόνο του Προέδρου της τοπικής κοινότητας. Δεν ξέρω αν ακούτε. Της τοπικής κοινότητας. Απλά θα σου πω ότι αυτό έπρεπε οπωσδήποτε να γίνει για τη συγκεκριμένη Κινσέπ, γιατί είναι η Κινσέπ η οποία ουσιαστικά επιστατεί το πρόγραμμα αυτό του Λάιντ, μέσα από το πρόγραμμα συνολικά. Και έπρεπε οπωσδήποτε να βρεθεί μια λύση και το θέλουμε μόνο και μόνο για να υπάρχει σαν έδρα. Αν παίρνει την καλά να κάνουμε δουλειές, πρέπει για τη ΔΟΗ. Πρέπει να υπάρχει μια έδρα για τη ΔΟΗ. Για τη ΔΟΗ και ζητούμε μόνο για τα τετραγωνικά. Συγγνώμη, γιατί. Όχι, να έχουμε ένα χώρο. Ένα χώρο που θα μπορούσαμε να έχουμε μια διεύθυνση. Να έχουμε μια διεύθυνση για τη ΔΟΗ. Γιατί μπορούμε να υπάρχει για τη ΔΟΗ. Η οποία Κινσέπ επιστατεί το πρόγραμμα του Life. Γιατί δεν πάει το Life, λοιπόν. Πού στεγάζεται το Life. Είναι άλλο, τέρας το τέρας και. Λοιπόν, αυτό είναι αυτό που αρχίζει. Ο Δήμος τι ωφέλει αναμένει από την δράση αυτή τη Κινσέπ και τι θα γίνει μετά το τέλος του προγράμματος. Συγγνώμη, επιβλέπει το Life. Το Life δεν επιβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από εκεί.
Αλλά υπάρχει μια συγκεκριμένη εδώ στην Ελλάδα και στην Άνδρο για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ένας φορέας στασίας που είναι αυτή η κινησέ. Αυτός ο φορέας υπολογιζόταν από την αρχή, υπήρχε προϋπόθεση να υπάρχει και αυτός ο φορέας ή δημιουργήθηκε στην πορεία. Δηλαδή, εγώ ξέρω από το προηγούμενα live ότι υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση που τα παρακολουθούσε και κάποιοι καθηγητές. Δεν υπήρχε καμία κλεισέπ. Τώρα πώς ξεφύτρωσε αυτή. Προβλέπετε νομικά. Πριν ήμασταν εμείς συντονιστές. Τώρα είστε εσείς στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναι. Ήταν σαν μανιτάρι ξεφύτρωσε το παιδάκι μου. Δεν υπήρχε στις προϋποθέσεις, τουλάχιστον στις συνεδριάσεις, τουλάχιστον όταν ήμουν στις επιτροπές που γινόταν η συζήτηση για, για αυτή την εξέλιξη, δεν τέθηκε ποτέ θέμα ότι θα υπάρχει και ενδιάμεσος παρατηρητής μία κλεισέ. Και γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Έχει και το περίεργο. Για μεγαλύτερη ευελιξία στην όλη την κοινωνία. Αυτή η ευελιξία πάρα πολύ μας δημιουργεί και εμάς πάρα πολλά ερωτηματικά. Ότι δεν βάλαμε και έναν έστω. Ο συντονιστής μας το ζήτησε. Ναι. Για την μεγαλύτερη. Θα μπορούσαν να βάλουν στα ιδρυτικά μέλη και κάποιους εκπροσώπους. Σήμερα είναι πολύ απαραίτητο. Ναι, αλλά το ερώτημα, επειδή μπαίνει αυτό το θέμα και θα προκύψει και συνέχεια συντήρηση του προγράμματος, λέω το εξής. Γιατί στα ιδρυτικά μέλη, τα πέντε της ΚΙΤΣΕΠ, δεν υπήρχαν ή κάποιος εκπρόσωπος του Δήμου, αφού συμμετέχει στο πρόγραμμα, είτε κάποιοι άλλοι από εδώ, από τον τόπο, αφού λέει αυτό το πρόγραμμα θα συνεχιστεί, η φιλοδοξία του προγράμματος θα συνεχιστεί και μετά 5 χρόνια. Δεν ξέρω αν ξέρετε κάτι άλλο, γιατί εμείς δεν ξέρουμε, μας ήρθε τώρα. Είπε ο Γιάννης και εγώ στην αρχή με προβλημάτισε λίγο, ότι δεν δώσαμε σε μία ΚΙΤΣΕΠ και δίνουμε σε αυτή. Θα σας πω ότι αυτό είναι ένα. Αυτή η ιστορία με αυτές τις κινσέπ που δημιουργήθηκαν μετά την ψήφιση του νόμου, αυτό γίνεται μετά από το 45-55 του 18, του Χριστέ, που σε μία παράγραφό του πλέον σε υποχρεώνει σαν Δήμο όταν γίνει μία τέτοια αίτηση από τέτοιου είδους κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση να του παραχωρήσεις χώρο. Το πρόβλημα είναι, αυτή εδώ τώρα η κινσέπ διέπεται από την νομοθεσία περί συνεταιρισμών. Και πραγματικά αυτό που μου κάνει έκπληξη και νομίζω ότι θα ήταν κάποιος από εδώ να το, δεν ξέρω αν το ξέρεις εσύ. Το πρώτο είναι, που είναι μικρού έτσι ενδιαφέροντος, όχι, είναι αυτό που είπε και ο Γιάννης, γιατί σε όλα αυτά τα μέλη δεν υπάρχει κανένας αγριώτης, εκτός αν είναι κάποιος. Αυτό είναι πολύ μικρή σημασία. Είναι όλοι εκτός άντρα, ας πούμε. Α, συγγνώμη τότε, δε. Αυτό όμως που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, έτσι, γιατί κάτι γνωρίζω από συνεταιρισμούς, όχι όλα, είναι μία παράγραφος που λέει «Δεν μπορούν να γίνουν μέλη της ΚΙΝΣΕΠ νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία μετέχουν σε άλλη κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση με ίδια δραστηριότητα». Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι καταχωρημένο στο καταστατικό. Ένα. Το δεύτερο είναι ότι για την εγγραφή μέλους στην ΚΙΝΣΕΠ μετά τη σύστασή της και μετά την παρέλευση τριετίας θα γίνονται δεκτά νέα μέλη. Αυτά τα δύο πραγματικά πρέπει να είναι κάποιος εδώ να μας πει αυτό είναι απαγορευτικό. Δηλαδή φτιάξαμε μία ΚΙΝΣΕΠ, 5, και λέμε ότι θα θέλουμε ένα νέο μέλος όταν περάσουν 3 χρόνια. Αυτό είναι λίγο στο άρθρο 6 είναι αυτό, να το δείτε στις εγγραφές μέλους. Αυτά τα δύο πραγματικά τα σημείωσε και μου έκανε εντύπωση γιατί είναι λίγο περίεργο. Ειδικά το τελευταίο. Έτσι, για την ιστορία το λέω, να υπάρχει. Κατά τα άλλα δεν μπορούμε και να τους αρνηθούμε. Ακριβώς, είναι βάση υποδοσίας. Υπάρχει ένα μνήψικος, ο οποίος είναι το δημονομόφωνο. Όμως θέμα εγγραφή είναι μήνυμα στο παιδικό σταθμό Δήμου Άλμου. Εδώ υπάρχει μια εισήγηση, υπάρχει το έργο που συμμετοχεί. Δεν υπάρχει εισήγηση αν θα πρέπει να το δούμε. Υπάρχει. Τεκμέρεται από όσα γράφει. Αν το διαβάσει προσεκτικά. Η κυρία Ρουλτή το λέει. Η εγγραφή θεωρείται υπεράριθμη, μπουρμπουρού, λόγω των προγραμμάτων κοινοφελού χαρακτήρα. Ο παιδικό σταθμό έχει δεχτεί έναν πιέψιμο νηπιαγωγό.
μία δέλτα έψιλον βρεφοκόμ, μία έψιλον έψιλον καθαρίστρια, οπότε υπάρχει επάρκεια στο προσωπικό. Παράλληλα, η διαδικασία μετακόμισης του σε νέο κτίριο αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 18. Έμεσα δεν το απορρίπτει. Ναι, λέει ότι έχει και φέρατε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εντάξει. Το ξέρω γιατί. Γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο αριθμό. Ναι, αλλά. Όμως, μισό λεπτό, είναι απλά ότι υπάρχουν κάποια θέματα που προκύπτουν ναι. Και πρέπει να συζητήσουμε. Η γυναίκα όμως. Όταν πήρε τη μετάθεση, είχε κλείσει το πρόγραμμα. Να την αφήσουμε απ' έξω. Ακριβώς. Είναι ο σύζυγος, είναι αστυνομικός. Εμείς συμφωνούμε. Η κυρία είναι καθηγήτρια. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Το είπα αυτό γιατί πολλές φορές ότι δεν υπάρχει συζήτηση. Υπάρχει έμεσα. Το φέραμε για το ψηφίσεις. Άρα λοιπόν, δίνεται ομόφωνα. Δεν πιαμένα το παιδάκι δεν υπάρχει. Έχει δύο παιδιά είναι. Η εγγραφή του νηφίου. Καρτάρι και καθαρίδι. Στο παιδικό σταθμό, πάνω. Έβησε την παράταση, την πολύ της δεύτερης παράτασης της συνολικής προτασμίας του καρέως του κυβερνητικού πρωτοκόλλου του 1909 πρώτης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Κοινιά, Περιφέρου του Γεωργίου και Δήμου Άδου για το έργο συγκριτής της επισκευές των πολιτικών κτηρίων Δήμου Άδου. Καλό έργο στο Κοινιά, στις προκλήσεις να βάζουμε Κοινιά και ένα γιώτα μου. Περιφέρου του Γεωργίου Άδου, το γιώτα μου. Το γιώτα μου. Γιατί ως Κοινιά είναι στην Κοινιά. Ο Κοινιά είναι και φυσιολογότερο νοσοκομείο Αθήνα. Πρόεδρε, εάν γνωρίζετε σε τι φάση βρισκόμαστε που έργο έχει υλοποιηθεί πάνω από 60-70% και τι θα κάνουμε με το περίφραξη του γυμνασίου Γαβρίου, διότι παραμένει ατελείωτη, κινδυνεύουν καθημερινά παιδιά να χτυπήσουν. Τι γίνεται, θα γίνει μια πίεση προς τον εργολάβο να ολοκληρώσει. Έχει γίνει πίεση, περιμένουν τα κάγκελα. Θα μπορούσε να βάλει ένα προστατευτικό δίκτυο. Θα μπορούσε να βάλει ένα προστατευτικό δίκτυο. Όμως θα είναι υποχρεωμένο να το κάνει. Γιατί τώρα βγαίνουν τα παιδάκια που ήταν όλα πάνω. Είναι και το έδαφος. Καταλαβαίνετε ότι μπαίνουν εσείς. Προφανώς και εμένα το θα πάω πιο γρήγορα τα κάγκελα, κάτι να συζητήσουμε. Και δεν σχολιάζει ο έργος. Εδώ ο λόγος παράτασης είναι ότι η περιφέρεια δεν έχει χρήμα. Είναι οικονομικός και το γιατί ο πώς θα δουλέψει ο κολάβος. Εδώ ο λόγος παράτασης είναι ότι η περιφέρεια καθυστερεί να φέρει χρήματα. Η περιφέρεια συνέχεια λέει ότι δίνω χρήματα και εδώ ο λόγος παράτασης λέει ζητάω παράταση γιατί δεν έχω χρήματα να δώσω. Ένα έργο που το έχουν εξαγγείλει το 16. Είναι και αυτό δυστυχώ. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Εδώ έρχονται τα πράγματα και φαίνονται ένα. Για να δούμε. Λοιπόν, μπορώ να κάνω μια εδώ παρατήρηση, έτσι. Εδώ αν θα δείτε η εισήγηση... Ωπα, ναι, συγγνώμη. Η εισήγηση της Κοινής Επιτροπής παρακολούθησης προγραμματικής, καταρχήν, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εισηγείται αυτή η Επιτροπή, που και καλά είναι, στην ουσία έχει... έχει οριστεί για να δει την πορεία πραγματικά τεχνικά του έργου, αυτά που είπατε. Γιατί δεν έγινε το ένα, γιατί δεν έγινε το άλλο. Βλέπω το εξής εδώ πέρα, ότι γίνεται ένα, το ιστορικό του έργο παρουσιάζεται και κάτω ο λόγος παράτασης λέει «Καθώς εκκρεμεί ο πέμπτος και τελικός λογαριασμός του έργου και η έγκριση του τακτοποιητικού ΑΠΕ, κρίνεται εύλογη η χορήγηση δεύτερης παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατά 12 μήνες». Από το 16 έχουμε ξεκινήσει, πήραμε παράταση γιατί γίνανε κάποιες αλλαγές κτλ. Είμαστε τέλος του 18 και πάμε για το 19 παράταση. Έτσι, από πλευράς οικονομικής εκαθάρισης των εργαζομένων και προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκταμείευση των πιστώσεων του 5ου και τελικού λογαριασμού και η μετέπειτα παραλαβή του έργου. Εγώ με τα λίγα που καταλαβαίνω είναι ότι αυτή τη στιγμή η προγραμματική που έχουμε υπογράψει με την περιφέρεια καθυστερεί το έργο, καθυστερούν τα σχολεία, εδώ δεν είναι καθαρισμοί δρόμων, είναι σχολεία, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα από την περιφέρεια. Ενώ η περιφέρεια βγαίνει και λέει κατά καιρούς, έχω δώσει αυτά τα χρήματα για το νησί της Άνδρου, δήμαρχε. Κάτι πρέπει να γίνει εδώ, έτσι. Ζητάνε τώρα και εμείς θα δώσουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο άλλους 12 μήνες, γιατί η περιφέρεια δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει. Εγώ δεν θα την ψηφίσω αυτή την παράταση. Όχι να βγει, να κάνουν κάτι να βγει άμεσα η χρηματοδότηση. Από το 16 είναι. Από το 16 είναι, Φραντζέσκο.
ψηφιστεί έκτοτος από την παρήγορα. Μα δεν μιλάει για έκτοτος εδώ. Εδώ λέει ότι δεν έχουμε εκταμιεύσει ακόμα τα ποσά από την περιφέρεια. Το λέει καθαρά. Κύριε Πρόεδρε, λέει μέσα η εισήγηση ότι δίνεται η παράταση προκειμένου να εκταμιευθούν τα χρήματα, να πληρωθεί ο τελικός λογαριασμός και να γίνει παραλαβή του έργου. Για να γίνει αυτό έπρεπε να έχουν περαιωθεί τα έργα. Ακριβώς. Έχουν περαιωθεί τα έργα για να ψηφίσουμε αυτή την παράταση. Δεν ξέρω, καταρχήν δεν ξέρω ποια σχολεία είναι. Δεν ξέρω ποια σχολεία είναι. Δεν ξέρω ποια σχολεία είναι. Και του όρου που είναι το βλέπω ότι δεν είναι. Αυτό. Περιμένουμε κουφώματα στο γυμνάσιο του. Αλλά πρόσεξε. Αν διαβάσει όμω. Δήμαρχε, άμα διαβάσει την εισήγηση. Άμα διαβάσει προσεκτικά την εισήγηση για να μην κάνουμε κάποια πατάτα. Για χρονικό διάστημα 12 μηνών για την αποπληρωμή και παραλαβή του έργου. Κατέστησε 12 19. Δηλαδή θα τους δώσουμε για να αποπληρωθούν. Υποτίθεται έτσι όπως το έχουν συντάξει ότι το έργο έχει χρεωθεί. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να το... Δεν θα πούμε όχι γιατί θα έχουμε προβλήματα, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι θα παραδοθούν τα έργα εγκαίρως. Πόσο εγκαίρως. Μη βγουν τα χρήματα και μετά τρέχουμε να βγάλουμε τα κάγκελα και αυτά. Θα πρέπει να επισημάνεται κατά τη γνώμη μου. Συγγνώμη, ας έρθει η Εθνική Επιτροπή να μας πει που έχει φτάσει στο κάθε σχολείο, Μαρία. Θα πρέπει κατά τη γνώμη μου στην απόφαση να γραφτούν και οι εκκρεμότητες που υπάρχουν που πρέπει πρώτα να γίνουν και μετά να πληρωθούν. Δεν ξέρω αν θα είναι κατανοητή. Γιατί αυτό είναι να πληρωθεί. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, γιατί τα χρήματα δεν είναι δικά μας, είναι από την περιφέρεια. Όχι, η περιφέρεια μπορεί να πιέσει να τα στείλει, αλλά ο εργολάβος θα πρέπει να έχει ένα χαρτί ότι αν έρθουν τα χρήματα δεν πληρώνεται, αν δεν αποπεραστεί το έργο. Καλά, αυτό εξυπακούεται. Δεν εξυπακούεται. Εδώ μιλάει. Δεν έκανε ο εργολάβος να παραδώσει έργο και να πληρώνει πριν το παραδώσει. Εδώ μιλάει λοιπόν για αποπληρωμή και παραλαβή του έργου. Η περιφέρεια μας δουλεύει ή εμείς δεν έχουμε εξηγήσει στην περιφέρεια. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται, εδώ ζητάμε μια παράταση. Για ποιο λόγο θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή, γιατί δυστυχώς έτσι παραθά. Όλο αναβολή στην αναβολή είμαστε. Δημάρχε που να περιορίσουμε το χρονικό να μιλήσω. Δημάρχε που να περιορίσουμε το χρονικό όριο της παράτασης. Να το κάνουμε εξάμηνο για να το θυμόμουν να το παραδώσει. Γιατί θα αλλάξει και η δίκη στην περιφέρεια ενδεχομένως, έτσι. Και μετά θα είναι όλα αέρα. Εγώ αυτό που είπαμε. Δεν μπορεί, υπάρχει συνέχεια στην κατοχή. Λέω, επειδή είναι υποθετικά. Προγραμματίζεται λέω τώρα. Ξέρω εγώ, λέω. Φανταστείτε να αλλάξει η δίκη στην περιφέρεια σε κανένα δήμο τι θα γίνει. Τι λέτε, μάλλον. Θα μπορεί ο δίκη. Δεν θα αλλάξει, δεν θα αλλάξει. Ο Δημήτρης γελάει. Δηλαδή, δεχόμαστε ότι είναι στον πέμπτο τελικό λογαριασμό, έχουν τελειώσει όλα. Αυτό το ραντεβού. Το ίδιο άλλο λάσκαλι, όταν το εισηγείται η Επιτροπή. Λοιπόν, το εγκυράτο κουραζέρι με το λάσκαλι, που δεν έχει πρόσωπο στην περιφέρεια. Ο Κουραζέρης δεν έχει ανακοινώσει ακόμα τίποτα. Λέω, ξέρω εγώ, τάξω να έτσι. Δεν έχει ανακοινώσει. Όταν ανακοινώσει, το θέμα μας είναι εδώ τώρα σημαντικό. Λέει, στην ουσία λέει ότι θέλω παράταση, θέλω παράταση. Δεν μπορώ να καταλάβω. Έχετε δώσει το έργο, δηλαδή, τι παράταση θέλει. Το αν θα πληρωθεί ο εργολάβος σε ένα χρόνο, σε 5 μήνες ή 6 μήνες, πάρα πολλοί προμηθευτές του Δήμου και του Δημοσίου πληρώνονται μετά από 5-6 μήνες. Τι παράταση θέλει. Άρα εδώ στην ουσία δεν έχει τελειώσει. Δεν είναι στο πέμπτο λογαριασμό για μένα, δεν είναι πριν την παραλαβή του έργου. Καλύτερα θα ήταν να ξανάρθει αυτό το θέμα εδώ, με την Επιτροπή να μας λέει σε ποια κατάσταση είναι σήμερα που μιλάμε τα σχολεία. Να δει το θέμα και να πει είναι σε αυτήν την κατάσταση και να το ψηφίσουμε. Τώρα τι μας λέει, ότι δεν έχει λεφτά να μας πληρώσει η περιφέρεια και θέλω παράταση. Εμείς αυτό που ψηφίζουμε σήμερα είναι μόνο αν θα δοθεί παράταση στον εργολάβο. Να το πάρουμε. Αν το πρώτο λογαριασμό σου έχει προκληθεί, γι' αυτό δίνεται παράταση για να προκληθεί το όργο. Εμείς δίνουμε παράταση για να το προκληθεί. Το αίτημα είναι το εργολάβο, έτσι. Το αίτημα είναι το εργολάβο. Περιφερειά της Επιτροπής, που η Επιτροπή αποτελείται από τον έπαρχο Άνδρου, από τον έπαρχο Τίνου και από, μία, και από την παρτέρα που είναι πρόσωπος του Δήμου ως μέλος. Γιατί
Δεν εκπλήγουμε σήμερα αν το στο Ευρωπαϊκό. Αλλά τροποποιούμε τη διάρκεια τη σύμβαση και τη προγραμματική σύμβαση. Δηλαδή έχει προγραμματίσει μεταξύ των χωρών που είναι. Παρατήρησε, αντί να ανοίξει τα δεδομένα από το ΕΕ, δεν είναι το καθένα. Ωραία, και εγώ δεν ήξερα να σα πω κάτι. Εγώ ρωτώ σαν δημοτικό σύμβουλο, γιατί να παραταθεί. Εγώ ήθελα τα σχολεία να είναι έτοιμα το 18, γιατί δεν είναι. Τώρα να σου πω. Δεν είναι για συζήτηση κάτω. Όχι, να μην ξέρει, αλλά αυτό είναι. Συζήτηση κάτω. Δυστυχώ έχει δίκιο, αυτό είναι. Ωραία. Πρέπει αναγκαστικά να το ψηφίσουμε για να προχωρήσουμε στην πληροφορία. Δηλαδή, αν το ψηφιστεί, θέτουμε σε κίνδυνο να μην είναι προγραμματική. Βεβαίω, ναι, ναι. Πάντω η Δημαρχία θέλει και μια εποπτεία στην υλοποίηση γιατί πέρασε στο Λίγιο του Γαβρίου γιατί ήμουν στη Μασική. Πέσανε και παράθυρα παιδιά. Τα καινούργια παράθυρα ξεκούρισε παράθυρα το τελευταίο. Γιατί πήγε εποπτεία το τι γίνεται εκεί. Έπεσε παράθυρο που είχε αντικατασταθεί προ 2 μηνών. Θέλω να καταγραφεί σύμφωνη γνώμη για την ονομασία οδού. Λοιπόν, είναι ονομασία του οδού σε Νικολάου Καΐρη και Αρπάστη. Είναι αυτή που ξεκινάει από το πάρκι που είναι εδώ μέχρι το παραπόρτι. Η κάθοδο. Η κάθοδο λοιπόν. Από το πάρκι μέχρι το παραπόρτι θα ονομαστεί ο οδός Νικολάου Αλφα Καΐρη. Υπάρχει και μια εδώ συμβόλαιο. Αυτό θα βάλουμε στην απόφαση θα επακεντρωμένη και αν δεν είναι επακεντρωμένη θα προχωρήσει. Εγγύρω το ομόφωνο. Και το επόμενο θέμα είναι να ονομαστεί από την κύριο της χώρας άλλου. Να ονομαστεί το το Λύκειο σε Καΐριο Λύκειο Άνω. Τι Καΐριο, Νικολάου Αλεξάνδρου Καΐριο. Όχι Καΐριο. Όχι, γιατί έτσι παρακλανείς, Νικολάου Αλεξάνδρου Καΐριο. Αυτό να σας έτσι γρήγορα. Ναι, ναι, έτσι γρήγορα. Γιατί Καΐριο είναι και Καΐριο στην βιβλιοθήκη και κι άλλο. Έτσι, παιδί. Ήτανε μέρος της Νικολάου Αλεξάνδρου Καΐριο επάνω. Ωραία, ωραία. Συνεχίζουμε. Απλά στο συμβόλαιο που είχε γίνει το 1994-1993 το πρόβλημα είναι αυτό. Μίλησε, δεν ήταν. Το 1994 έλεγε παραχωρή στον Δήμο Άνδρου κατά κρίση για μια 50ετία από σήμερα χωρίς αντάλλαγμα. Με τον όρο να είναι γύρι πάνω σε αυτό ο εντόπιο Δήμο εντός διετίας από σήμερα με δικές του δαπάνες και με την επίβλεψη των αρμοδίων των υπηρεσιών κατάλληλο και σύγχρονο σχολικό κύκλο στο οποίο θα στεγαστεί το Λύκειο Άνω. Το οποίο θα φέρει το όνομα του Νικόλα Αλεξάνδρου Καΐρη. Θα δηλώσω το επόμενο και είπαν αυτό. Λοιπόν, καθορισμό στου μέλλον. Ήταν κάτι που εκκρεμούσε πάρα πολλά χρόνια και θα απολύσουμε. Καθορισμό του μόνο αποζημίωση στο μελλον του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι αυτή η συνολική μα δομή. Οι βεβαιώσεις είναι για το ποσό που θα παίρνουν κάποιοι, αλλά ανάλογα την απόσταση. Οι βεβαιώσεις λοιπόν έχουν δοθεί μέσω του Δημού χιλιομέτρων από χιλιομετρικών αποστάσεων του Υπουργείου. Και όποιος έχει αντίρρηση. Είναι από 10 χιλιόμετρα και πάνω. Ναι, όποιος έχει λοιπόν αντίρρηση θα υποβάλει αίτηση για να γίνει διόρθωση. Θα συμπληρώσουμε την απόσταση. Η απόσταση λοιπόν όσον αφορά την ηλικία της Αρτσοπύρου Αθηνάς απέχει 9 χιλιόμετρα από το επαρχείο της χώρας άλλης. Άρα δεν το κατάλαβα αυτό. Τι είπε, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, τι είπε τώρα. Διορθώσαμε τις κυρίες Κατσομύρου. Ναι. Ότι η απόσταση της από το Δημαρχείο είναι 9 χιλιόμετρα. Που σημαίνει ότι είναι από 7 χωρίς γνώμη. 9. 10 λέει η εισήγησή σας. Η εισήγηση που έχουμε εμείς λέει 10. Αποφασίστε και γράψτε τι είναι το σωστό. Όσο ξέρω να διαβάζω ελληνικά, είναι 10. Πώς θέλεις να είπατε εσείς. Και οι αποστάσεις καθορίζονται από την τεχνική υπηρεσία με έγγραφο. Δεν τις μετράμε εμείς. Όχι, από το διαβάζω. Λέει εδώ, εσείς τα έχετε εισηγηθεί, εμείς τα διαβάζουμε. Λέει στους λοιπούς δήμους, εφόσον η κατοικία τους απέχει λιγότερο από το 10, δεν ισχύει για τους νησιωτικούς δήμους που υπάρχουν. Για την απόσταση, την κανονική απόσταση για τους δήμους είναι από την τεχνική υπηρεσία, αυτή είναι 9 χιλιόμετρα και 300 εδώ απορριφθεί. Εντάξει, μπορεί να έχει γίνει κάποιο λάθος είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση. Διορθώστε. Ναι, διορθώστε. Διορθώστε. Να ρωτήσω κάτι πρώτα. Αυτή η αποζημίωση, έτσι, η αποζημίωση λέγεται,
Στην ουσία έχει ισχύ από τον 17 Εβδόμου του 2017, που ψήφισε ο νόμος. Θα μπει σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού ή θα μπει στον προϋπολογισμό από τότε, δηλαδή οι δημοτικοί σύμβουλοι θα έπρεπε να παίρνουν αναδρομικά από τη Εβδόμου του 2017, από τότε. Και θέλω εγώ προσωπικά να πω ότι τη δικιά μου την αποζημίωση δεν την κάνω δεκτή και θέλω να πάει στη σχολική μονάδα του Γυμνασίου Λυκείου. Θα κάνω και αίτημα. Εγώ δεν θέλω να πάρω την αποζημίωση των Δημοτικών Συμβουλίων. Θέλω να πάει στη σχολική μονάδα του Γυμνασίου. Τι Γυμνασίου? Της χώρας. Το κάνω, πρέπει να το κάνουμε εκεί. Απλά θέλω να υπολογιστεί στον προϋπολογισμό και τα χρήματα αυτά να πάνε στο σχολείο. Γυμνάσιο χώρας. Λοιπόν, εγώ ένα θέμα άλλο. Εκεί είναι το μόφωνα. Συγκρότηση δημοσική επιτροπή παιδεία. Λοιπόν, άλλο. Ο κύριος Θεοδωράκης, 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 ο κύριος Το οικόπεδο που είχε σαν δικαίωμα, γιατί έχει κάνει ο πατέρας της ένα πράγμα το οποίο δεν το έχει τελειώσει, το επιστρέφει στο Δήμο για να το ξαναχρησιμοποιήσει στο Δήμο. Ακριβώς. Αυτό, οκ. Πάμε, το θέμα 18. Εξειδίκευση. Εξειδίκευση πίστοση και καταβολή του τόσο στις πολιτικές επιτροπές. Για να δώσει δύο θέματα. Ένα από τα β, συγγνώμη, ναι. Β και γ δώσει. Β και γ δώσει δύο θέματα. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Εδώ έχουμε έλλειψη σχολικές επιτροπές από λεφτά. Οι διευθυντές έχουν αναγκαστεί να ζητάνε τα παιδιά λεφτά. Και βλέπω εδώ, από 8-5 του 18 έχει έρθει η β' δόση και φτάνουμε τώρα τον Νοέμβριο να κάνουμε απόφαση του Συμβουλίου να πάει στη Σχολική Επιτροπή. Οι Προέδροι των δύο Σχολικών Επιτροπών τι κάνουν, ασχολούνται καθόλου? Δεν μπορεί να βγει ο κάθε διευθυντής να ζητάει 2-3 ευρώ από τα παιδιά, δεν μπορεί να βγει τώρα να ζητάει για χρωματισμό στους αίθουσες χρώματα και εργασία. Κάτι πρέπει να γίνει. Μετά, δεν είδα ούτε στην αναμόρφωση ούτε πουθενά τι θα κάνουμε με τις οφειλές του σχολικών επιτροπών, που είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Δεν θα καλυφθούν με αυτές τις δόσεις, ούτε τις επόμενες του 19. Δεν είδα στην αναμόρφωση να μπαίνει από ποσό για τα σχολεία. Στη συνέχεια το παρατηρήσω του κυρίου Αθανασίου ότι 6 μήνες και δεν είναι η πρώτη φορά, δεν κάνω λάθος, έχει ξανασυμβεί και στο παρελθόν δηλαδή να αποδίδονται τα χρήματα στις επιτροπές. Να αποδίδονται τα χρήματα στις επιτροπές με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Αυτό δεν μας συμβαίνει ειδικά για τα σχολεία που έχουν ανελαστικές δαπάνες και ανάγκες. Υπάρχει κάποια αντίθετα ψήφος? Αρνητική ψήφος δεν υπάρχει, απλά υπάρχει παρατήρηση ότι καθυστερείτε 6 και 7 μήνες να δώσετε τα λεφτά και τα αφήνετε μέσα στο ταμείο. Γιατί έχει το γραμμάτιο ίσπραξης. Έχει εκδοθεί, που σημαίνει ότι είναι από το Μάιο, άρα τα κρατάτε στο ταμείο και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο που έχουν τόσες ανάγκες στα σχολεία. Αυτή είναι η παρατήρηση. Αλλιώς ποιος τολμά να πει να μην πάρουν τα παιδιά τα χρήματα? Άρα, λοιπόν, είναι το ομόφωνο. Θα πω κάτι χωρίς διάρκεια διαλόγου. Απλά αυτό που άκουσα για κάποιο σχολείο που ο καθηγητής, ο διευθυντής ζητάει λεφτά από τα παιδιά, είναι ανεπίτρεπτο. Σε όλα τα σχολεία είναι ανεπίτρεπτο. Σε όλα μπορεί να κάνει ένα έγγραφο, δεν έχει βγει η σάδα του σχολείου αυτό το τέλο πάντων το δεσμευτικό γράμμα, ένα έγγραφο προ τον Δήμο σε κάποιον αρμόδιο και να ζητήσει κάποια έργα. Μισό λεπτό. Δεν κάνουμε διάλογο, δεν θέλω, αλλά είναι ανεπίτρεπτο να βάζουν παιδιά να απογιατίζουν και να βάζουν παιδιά να πληρώνουν λεφτά. Είναι ανεπίτρεπτο, το ξαναλέω.
Όχι, σε ένα σχολείο. Διότι η λύση θα βρεθεί, αρκεί να μας το πούν. Και ας μην έχουν πια αυτά τα χρήματα μέσα. Όπως κάναμε σε κάποια σχολεία, μέχρι του Δήμου. Εκεί κάναμε δουλειές. Να σου πω κάτι. Το λέω και το κλείνω για να τελειώσω. Πρόσεξε, από προσωπική εμπειρία, επειδή έχουμε παιδιά στο σχολείο, σε όλες τις τάξεις ζητάνε. Εντάξει, είναι ένα κλείνω για να τους το πεις. Του το είπα. Έκλεισε λοιπόν τη συμμετοχή σαν 18 με νέου πληρώματο του Δευτέρου Εδώ λοιπόν, από όλα που ανησυχούμαστε, είναι να εντυπωθεί λοιπόν, είναι μια τροποποίηση γιατί δεν έχουμε κάνει ένα λάθος στην προηγούμενη. Λέει η έκκληση λοιπόν τη 4-18 μελέτη. Και ακριβώς αυτό είναι η διαφορά. Η διαφοροποίηση είναι ότι αντί να πούμε στο Πανεπιστήμιο, όπως λέγαμε, για τη σύναψη του εκπαιδευτικού δημοσίου του Πάσου Μέρκου, λέγαμε κάτω των ορίων, ενώ το σωστό είναι άνω των ορίων. Σε τυπικό τελείωσα να πούμε κάτι. Τα πάνω κάτω πέρα. Τα πάνω κάτω πέρα, να κάνουμε λάθος. Λοιπόν, υπάρχει κάποια δημοτικό ψήφο εδώ. Όχι. Επειδή είναι σε αυτό. Μην κάνετε τα μέσα έξω, μετά και το κομμάτι. Λοιπόν, το επόμενο. Γνωμοδότηση του Δήμου για την ΕΠΕ που αφορά την τυπική εφεστάμενη ψάχνωση Λένα Γαβρίου. Αφορά προφανώς τη μελέτη περιβαλλοντικών όρων για το λιμάνι του Γαβρίου, όπου εκκρεμούσε χρόνια, για πολλά χρόνια, και ανατέθηκε πριν από ένα χρόνο, νομίζω 1,5, από το Λιμενικό Ταμείο σε μια εταιρεία, νομίζω την εταιρεία των Αντωνόπουλων, Χαρίλαος Αντωνόπουλων, σωστά, και έγινε η μελέτη και λογοδοτούμε εμείς προκειμένου. Εδώ επειδή δεν υπήρχε άδεια. Γιατί η βιθοσκόπηση είναι αυτή η δήμαρχη. Όχι, επειδή δεν υπήρχε η άδεια λειτουργίας του, γι' αυτό γίνεται τώρα. Για να μπορέσουν να εκτελούνται τα έργα. Όπως δεν υπάρχουν στα άλλα λιμάνια. Και όταν το σύνομα το κάνουμε ενιαίο για όλα, είπαν μόνο για προάβλιο. Και τώρα θα τρέχουν για τα υπόλοιπα. Έχετε όμως τη δύναμη 5-4 να επιβάλλετε να κάνουν και στα άλλα λιμάνια. Δημαρχέ, με το διαχωρισμό του λιμενικού ταμείου που βρίσκεται, συγγνώμη, έτσι δεν λοιπόν, εδώ είναι μια ανάγκη τη υπαρκών 152-18 ακόμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σήμερα λοιπόν η κυβέρνηση τη Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι θα συμμετέχει. Δεν διαφέρει να πει ότι είναι παππού, αλλά είναι σύμβαση εντάξει. Ανακαλούμε λοιπόν την 158. 158 απόφαση για τη σύμφωνα με τον Υπουργό του Υπουργείου Νέα του Συμβουλίου Αρχιτεκτονική. Δεν διαφέρει να πει πραγματική σύμβαση με αυτό το αντικείμενο, αλλά σύμβαση έργου. Ήταν η υδρολογική μελέτη στο και θα το ξανααναθέσετε πάλι. Θα το ξανααναθέσετε σαν σύμβαση έργου. Ήταν, όχι η υδρολογική μελέτη, καμία σχέση. Ποιο? Ήταν η γνωμοδότηση του παρεμβλήματος του Πεντηρίου, η οποία ήταν από στην αρχή. Και όπου το περάσαμε και λέγατε κάποιες αντιρρήσεις και όλα αυτά, ο Νούζο Γιάννης είχε αντιρρήσεις. Και τελικά δεν θέλει να προχωρήσει έτσι, διότι δεν είναι. Σύμβαση έργου. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι το πρώτο. Περίμενε, γι' αυτό μην αρβάζεται λιγότερο θέμα. Παρά την προγραμματική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Για ποιο θέμα? Για την ομοδότηση επιπλέον υδρολογικής μελέτης στους καθηγητές. Α, μάλιστα. Προσθέω. Εκείνο που κατά λάθος είχες πει για το αρχείο και μετά το διόρθωσες αυτό, να μην πω. Ναι, δεν είναι το αρχείο, το είπα. Ναι, κατά αυτούς. Ένα δέκατο έχει δεύτερο αφέντο από τη Δυτικού για τέλο με τα σχεδίδια για να στείλει τη δημοτική κοινότητα. Αφορά τα τυχεία, αφορά το τυχείο στη Χριστίνα την Κολυδά μπροστά. Ένα από τα έργα. Εκεί το φάρδο του δρόμου είναι 6 μέτρα. Η θάλασσα μπαίνει μέσα και το ξέρετε ότι καταστροφέ υπέστη η γυναίκα. Το 1,5 μέτρο που κάνατε δεν καλύπτει. Έπρεπε τουλάχιστον 2 με 2,5 μέτρα, γιατί το 1,5 μέτρο έχει πάει να το δει. Ένα μικρό κομματάκι, όλο το υπόλοιπο κομμάτι θα άλλο θα το ξαναδούμε. Αυτό πρέπει να υπάρχει μία είσοδο έξω στην παραλία για ένα μεγάλο μηχάνημα.
Ποιο μηχάνημα. Για ένα μηχάνημα έργου. Να κάνουμε στην παραλία, να κάνει κάποια πλώτια, όσο τι γίνεται κάτι εκεί. Αυτό το έργο όμως δεν εξασφαλίζει τις ιδιοκτησίες που πλημμύρισαν. Αυτό θέλω να σου πω. Θα πρέπει να βρείτε μια άλλη λύση, να κάνετε κάτι άλλο. Γιατί αν πας κάτω και το δεις το 1,5 μέτρο, δεν είναι τίποτα. Να περνάει το μηχάνημα για να καθαρίσει την παραλία. Αλλά χωρίς στοιχείο. Και για να μην είναι επιπλέον, για να μην είναι λιγότερο όπως θα πει. Δεν θα μπει λιγότερο, ο ίδιος θα μπει. Πήγες να το δεις. Πήγες να το δεις. Κάνε μου τη χάρη και πήγε να δεις. Θα δούμε τα δούμε τι θα κάνουμε. Το λέω με την έννοια ότι δύο μπλόκια πιο μπροστά, εγώ δεν σου κάνω. Δεν είπαμε ότι θα δούμε, απλά τυχαίο πιο μεγάλο. Γιατί όταν βγήκε η κυρία Κολυδά έξω και παραπονέθηκε, τη είπε ο εργολάβος ότι χάρη σου κάνουμε. Δεν κάνουμε χάρη, καταστρέφει και η περιουσία. Ποιο είναι χάρη. Ο εργολάβος. Λευτέρη, ξέρω ότι κουράστηκες, ξέρω ότι διάθεσε, αλλά δεν μπορούμε να τα ξεπερνάμε έτσι. Έχουμε δικαίωμα. Ποιος είναι έκανε. Ωραία. Πότε, ποια χρονολογία. Από πέρσι. Είναι μικρό το τυχείο και δεν εξασφαλίζει τις ιδιοκτησίες. Με δεν υπάρχει από πέρσι, Μαρία. Αυτό σου εξηγώ. Το ξέρω. Για τα έξι τυχεία που γίνανε, ναι, το διαγωνισμό αυτό, υπήρχε η μελέτη. Εγώ τη μελέτη δεν την είδα, είδα το έργο. Θα δούμε τι θα κάνουμε στην πορεία τώρα. Αυτό λοιπόν δεσμεύσουν να βρείτε μια λύση να μην πλημμυρίσουν τα σπίτια. Εγκρίνεται ομόφωνα. Έκλεισε αναγνώριση στου δυνάμεων τοποθεσία κοινωνική προστασία κοινωνική προστασία του ελληνικού και αθλητικού του Δήμου Άνω. Υπάρχει κάτι εδώ. Εγώ δεν το ψηφίζω αυτό. Είναι κατά την ψηφία. Κατά την ψηφία είναι κατά την ψηφία. Ναι, κατά την ψηφία δεν μπορούμε να ψηφίσουμε. Δεν είναι έτσι. Αυτά δεν είναι συμβουλίο. Υπάρχει λιγότερο θέμα. Αν δεν μπορεί ο πρόεδρος, αντικατέστησε το Δήμαρχε να φύγει. Δεν μπορεί να βάλουμε τα θέματα αυτά. Αντικατέστησε το. Ναι, αλλά αν το προλαβαίνουμε και να ψηφίσουμε και να ψηφίσουμε. Να τα αναβάλουμε για το επόμενο συμβούλιο. Δεν παίρνουμε. Έχουμε μπερδέψει και τα θέματα άλλα στο ένα, άλλο στο άλλο. Λοιπόν, έρχεσαι ένα μόνο στους πινάκους νομοθεσίας, του νομικού προσώπου της Ελληνικής Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Παρακαλώ. Θέλει να βοηθεί κάποιος. Εγώ είπα δεν το ψηφίζω. Εγώ δεν το ψηφίζω. Ωραία, άρα λοιπόν. Εσείς κύριε Αθροσίου, δεν το ψηφίζω. Άρα λοιπόν, αυτό είναι υποχρεωτικό βάσει νομοθεσίας. Εγγύεται λοιπόν την πλειοψηφία με την αρνητική ψήφου του κ. Αθανασίου, τη κυρία Νοσοκούλου και του κ. Καπάκη. Έτσι, δεύτερη αναγνώριση του προπολογισμού του νομικού ποσότητα του Μουσείου Δικαίου, κοινωνική προστασία πολιτισμού, αθλητισμού και τύπου άλλων. Είχα ζητήσει την ημέρα την πρώτη φορά που για το πρώτο συμβούλιο που αναβλήθηκε. Είχα κάνει ένα σημείωμα και είχα ζητήσει από την κυρία Τσατσομίου στον κωδικό 4123, χώρο προμηθευτών εργολάβων ελευθέρων επαγγελματιών κλπ. Το εγκεκριμένο ποσό ήταν 3.675 και προσθέσαμε άλλα 3.000, 6.675. Επειδή είναι για μένα πολύ μεγάλο το ποσό για προμηθευτές και εργολάβους, είχα ζητήσει να μάθω τι τιμολόγια ήταν αυτά, τι αφορούσαν και το ύψος της που αφορούσαν. Μέχρι σήμερα δεν έχω πάρει απάντηση, οπότε το καταψηφίζω. Άρα. Γιατί μου φαίνεται 6.675 φόρος προμηθευτών είναι τεράστιο ποσό. Ωραία, άρα λοιπόν, πάρει τα ψηφίσματα. Κύριε Θανασίου, κύριε Καπάκη. Αγγλία και τον κύριο Κώστα. Αγγλία να κάνουμε μια ψηφία. Αγγλία να κάνουμε μια ψηφία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλω ακόμα να μάθω τα τιμολόγια. Για την αρνητική ψήφο λοιπόν του κυρίου Αθανασίου και του κυρίου Κώστα και του κυρίου Ψηφοπούλου. Κύριε Βασιλικού, σας περιμένω στην επόμενη μέρα. Ήρθα, σας ενημερώ. Λοιπόν, αποδοχή χρηματοδότηση για την προμήθεια εξοπλισμού αντιπυρηνικής προστασίας του Νόρου. Είχαμε βάλει μια πρόταση για κάποια πράγματα για το έργο. Για την κινητικά έργα μέσω τελέσπα. Είναι γύρω στα 160.000 το συνολικό ποσό χρηματοδότηση. Εγκρίθηκε και για φέτος μαζί με τα 15 τόσα. 15.000 για το εγκρίθηκε. Χρονοδότηση περί αναγκαιότητας διάνοιξης δρόμου, πυρόσβεσης και προσθέσεις στο κάτω το χωριό Στενιών. Εδώ δεν έχουμε κάνει εισήγηση παρότι σας την είχα ζητήσει από εκείνη την ημέρα. Είναι εκτός, θα σου πω, είναι εκτός νομοθεσίας αυτό που θα κάνουμε τώρα, γιατί είναι δεν απαραίτητο να πάρουμε μια απόφαση. Απλά να χρονοδοτήσουμε κατά πόσο το Κοινωνικό Συμβούλιο είναι σύμφωνο να γίνει
ένας δρόμος στις ταινιές, ο οποίος δρόμος περιβάλλει το χωριό από την βοηθή του πλευρά, δηλαδή από εκεί που είναι η βλάστηση. Για λόγους και προστασίας, πρόσβασης και ενδεχόμενα και για... Λοιπόν, αυτό είναι από το 1996, χρονολογείται. Όμως για κάποιους λόγους δεν έγινε ποτέ, τότε το επαρχείο είχε πληθέρει, μετά δεν έγινε. Επειδή λοιπόν κάποιοι κάτοικοι εκεί θέλουν να ξέρουν αν όντως υπάρχει βούληση και από το Δήμο να γίνει αυτός ο δρόμος, προκειμένου να δώσουν τα υπόπεδά τους. Πρέπει λοιπόν να ξέρουν ότι υπάρχει η βούληση για να αποφασίσουμε να δώσουμε τα υπόπεδά τους. Αυτό είναι όλο το θέμα. Εμείς απλά θα γνωμοδοτήσουμε και μετά να πάμε σε κανονικές διαδικασίες από τα αρχεία και όλοι. Γιατί ειδικά το χωριό των Στενιών, γιατί ξέρω ότι και στα Παδούρια, όλοι οι κάτοικοι είχαν υπογράψει και παλεύαν να ανοίξουν από πάνω πλευρά έναν δρόμο. Δεν μας είχε το έτοιμα, μας είχε έτοιμα πριν από ένα μήνα. Είναι αυτό το δρόμο. Μας είχε έτοιμα πριν από ένα μήνα. Αυτό που λες για τις Στενιές ήταν συναφές με τα Πατούρια, γιατί θα πήγαινε ο καινούριος δρόμος που ανοίχθηκε από το Μανώλη, θα πήγαινε από την πάνω πλευρά, γιατί εκεί έχει μεγάλη βλάστηση και δεν υπάρχει πρόσβαση. Τώρα που το λες, όχι, ο κύριος Πολέτης... Δεν μπορεί να ενωθεί αυτό, όχι, δεν θα ενωθεί. Ο κύριος Πολέτης το πήγε. Ναι, είχε όμως από το δρόμο της... Ναι, δηλαδή αν φέρουμε από τον δρόμο χωματόδρομων, φτιάξατε στο Πισολιμιώνα. Οι άλλοι δρόμοι της περιοχής που είναι δύσβατοι, θα γίνουνε, θα περάσει κάποιο μηχάνημα. Αν ο Γαύριο φελό, αυτό, γιατί δεν περνάει παραδιάβατο, ούτε στα βουνά εκεί πέρα. Θα περάσει, είναι στο πρόγραμμα. Είδα στο Πισολιμιώνα ότι είναι χαλή. Ναι, εκεί έγινε χαλή. Και κάτσανε και 8-10 μέρες ήταν εκεί τα μηχάνημα. Οι υπόλοιποι δρόμοι δεν γίνονται στην περιοχή. Μισό λεπτό, Πρόεδρε, η μόνη δρόμη υπάρχει κάποιο πρόγραμμα ή είναι η υπόλοιπη, θα δείτε και η υπόλοιπη. Γιατί δεν πάει τίποτα έτσι. Λοιπόν, ένα λεπτό, Πρόεδρε. Πρόεδρε, έχεις φύγει στο άλλο θέμα. Δεν θα έχω να μιλήσω, θα θέλω να πω κάτι για αυτό για τον δρόμο. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση, όλη αυτή η διαδικασία κατά τη γνώμη μου είναι ανορθόδοξη. Έτσι. Η εισήγηση, ειδικά επειδή επικαλείστε δρόμο πυροπροστασία, δοσοπροστασία, δεν ξέρω πώς το λέει. Έτσι το είπατε, γιατί δεν έχω και εισήγηση. Έτσι. Εκ των πραγμάτων πάσχει όλη αυτή η διαδικασία. Τυπικά να πω. Εμείς δεν έχουμε και εγώ προσωπικά και νομίζω και όλοι δεν έχουν λόγο να μην εξυπηρετούν. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Ακούστε με, να διατυπώσω το ερώτημα. Δεν έχουμε αλλά αυτό κατά τη στοιχεία ο ίδιος προβληματισμός. Υπάρχει πάρα πολλά παιδιά. Δηλαδή πάρα πολλοί κάτοικοι σε οικισμού. Γιατί δεν έχω να πάρω στο επόμενο. Τροποποίηση συμπαρισμών 9-18 απόφαση του ΣΟΥ. Λοιπόν, εδώ είχαμε αποφασίσει με την απόφαση αυτή να επανασυσταθεί. Ναι. Είχαμε αποφασίσει λοιπόν να διορθώσουμε την απόφαση. Εδώ λοιπόν και το λιμενικό ταμείο, το λέω περιληπτικά εντελώ, το λιμενικό ταμείο έχει προχωρήσει όλη τη διαδικασία. Πάμε σε διοικητικό διαχωρισμό και μετά θα γίνει έλεγχο από εργοτό για να πάμε και στον οικονομικό διαχωρισμό. Ο διοικητικός διαχωρισμός λοιπόν για να γίνει και προκειμένου να μην. Yeah. Όχι, θα αναλάβει, θα τα αναθέσουμε. Αλλά να γίνει με τον διοικητικό διαχωρισμό. Προκειμένου λοιπόν να γίνει ο διοικητικός διαχωρισμός και επειδή κοιτάνε μέσα στο Υπουργείο οτιδήποτε μπορεί να συμβεί μετά από αυτό, δηλαδή ακόμα και μια καταγγελία από κάποιο εταίρο τέλος πάντων του Ταμείου
γιατί μη σύνομαι, ξέρω εγώ, στο ΣΤΕ, η λέξη που λέει επανασύσταση είναι λάθος. Δεν είναι τυπικά σωστή. Ναι, σύσταση. Φεύγει το επανά. Αυτό αλλάζουμε. Αλλάζουμε μόνο τη λέξη τάξη του σε σύσταση. Άρα προχωράει το θέμα. Είμαστε πολύ κοντά. Λοιπόν, και πάει και εξοδοτούμε και τον κύριο Σουσούδη, αυτό είναι η απόφαση. Όπω ο Ροπή έχει κάθε απαραίτητη ενέργεια που έκανε εγώ στο προηγούμενο. Άρα η επανασύσταση είναι μια σύσταση. Και θέμα αποτελέσεων, υπογραφή σύμβαση υπεύθυνη Δήμου Άργου για τη λειτουργία του κέντρου εκπαίδευση για την εφορία και ανανέωση τη παραχώρηση του χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Κορδίου. Πρόεδρε, θεωρώ ότι πρέπει να πάρει αναπολύ το θέμα αυτό, να το περάσουμε και την προηγούμενη που θα προηγηθεί σήμερα. Ένα θέμα που θα συζητήσουμε. Δεν έχει νόημα να το συζητήσει η κυρία. Δεν νομίζω ότι μια μονάδα θα το πει. Αναβάλλεται.